Δώστε μου ένα σήμα ότι με ακούτε καταρχάς, για να είναι όλη η ομάδα με ενότητα. Ακούμε. Σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Θα παρακαλέσω τον Φάνη να μου δώσει το δικαίωμα να ρυθμίζω τα μικρόφωνα. Μου το έχει δώσει ήδη. Να μπορώ να ρυθμίζω τα μικρόφωνα, Φάνη, και θα παρακαλούσα να κλείσουν τα μικρόφωνα όλων, ώστε να μην υπάρχει επιστροφή ήχου. Ωραία, βλέπω ότι είμαστε καλά και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Δεν τα αντέχω τα μυστικά. Δεν αντέχω να είναι πια μυστικά. Απάντησε επιτέλους. Τόση ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Θα πιω μια μπύρα. Μαύρη. Ξεπέρασα τον εαυτό μου πολλές φορές. Του αρέσω. Αρχές του μήνα ορίστηκαν οι εξετάσεις. Συχαίνω με τις μπάμιες με κοτόπουλο. Και το ποδόσφαιρο. Ψέματα κάθε Κυριακή. 5, 10, 15, 20, 25, 30, φτού και βγαίνω. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν έχω τρελαθεί ακόμα. Στην ουσία δεν είναι οι λέξεις μου. Είναι οι λέξεις και οι σκέψεις της συγγραφέως Αλεξάνδρας Μαυρίδου σε ένα σχεδίασμα εσωτερικού μονολόγου. Στα θεοσκότεινα υπόγεια της εσωτερικής ζωής μας, όπου ατονούν οι κανόνες και ξεβάφουν τα νοήματα. Εκεί είμαστε. Μία ροή συνείδησης ακρεφνής, καθαρή δηλαδή, από στολίδια, μαλάματα και ψέματα. Λέξεις και σκέψεις που μπορεί να μην λένε τίποτε, αλλά μπορεί να λένε τα πάντα. Και με αυτό το σχεδίασμα εσωτερικού μονολόγου προσφέραμε μπύρα και σερβίραμε μπάμιες με κοτόπουλο. Τα αυγά κάθονταν στα κάρβουνα. Ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, έλεγαν. Αυγά ακεφάτα, ό,τι καλύτερο έχει μείνει. Αυγά με όχρα, άχραντα, άσπυλα. Κάθεται αργά-αργά πρεπούμενη περίληψη των γυρατιών του στα αυγά του. Αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή του παλιού πανεπιστημιακού και λογοτέχνη Μίμη Σουλιώτη. Δεν είναι μόνο ζωή στην πιο ευχήρωτη, την πιο χειροπιαστή δηλαδή εκδοχή της. Είναι οι λέξεις και οι λέξεις πίσω από τις λέξεις. Είναι η γέννηση, η ζωή, ο έρωτας, πολύ περισσότερο η αγάπη, τα γυρατιά, ο θάνατος. Είναι οι αντιθέσεις, να, το αλάτι και η ζάχαρη της ζωής, θα λέγαμε. Το φαγητό είναι όλα αυτά μαζί και λίγα μπορώ εγώ να σας πω απόψε. Αγαπητές λογοδημιώτισες, αγαπητοί λογοδημιώτες, φίλες και φίλοι της λογοδημίας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Ακαδημίας Αθηνών, τώρα ξεκινάμε με τον κανονικό, τον προβλεπόμενο και προβλέψιμο, τον ορθόδοξο τρόπο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανδρέας Σεραφείμ, είμαι ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσία σας στη σημερινή διάλεξη της λογοδημίας. Αυτή η σειρά διαλέξεων έχει ως κορονίδα των επιδιώξεών της τον διάλογο, την επικοινωνία δηλαδή της επιστημονικής κοινότητας με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, τη μεταλαμπάδευση επιστημονικών γνώσεων, αλλά κυρίως τη δημιουργία ενός ελεύθερου και δημοκρατικού βήματος γόνιμου και απρόσκοπτου και ανεμπόδιστου λόγου, διαλόγου και αντιλόγου. Συνομιλούμε με το παρελθόν για να μιλήσουμε για τη ζωή μας σήμερα. Μιλάμε για την κλασική φιλολογία, αλλά δεν σταματάμε σε μια νοσταλγική, ίσως και ονειρική αναπόληση του παρελθόντος με την ναφθαλήνη της όποιας θεωρητικότητας. Οδηγούμαστε σε δυναμικό προβληματισμό για τη σύγχρονη ζωή, τη δική μας. Έτσι προκύπτει και το όνομα. Λογοδημία, λόγος και δήμος, ο λαός. Ο λόγος, η αρχή των πάντων,
δωρίζεται σε εσάς που είστε μαζί μας, στους συμπολίτες μας. Ο λόγος ως προσφορά, αλλά και ο λόγος ως πολύτιμη κατάκτηση που κερδίσαμε και πρέπει πάντα να διεκδικούμε για τον εαυτό μας. Λογοδημία, άλλη μία προσπάθεια ετυμολόγησης της λέξης. Λόγος και Ακαδημία, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Ελλάδας σε ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της χώρας. Εξωστρέφεια, δυναμική προσέγγιση της κοινωνίας, μία μικρή επανάσταση μέσα στην πόλη, την πρωτεύουσα της χώρας, αλλά και πολύ πέρα από αυτήν. Στη σημερινή εκδήλωση της Λογοδημίας, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις πολιτισμικές, ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις και συνδηλώσεις του φαγητού σε δύο διακριτά, αλλά και μεταξύ τους καλά συνδεδεμένα περικείμενα, την αρχαιότητα και τα νεότερα χρόνια. Μαζί μας δύο εκλεκτοί, δύο σημαντικοί για τη χώρα ερευνητές, κεφάλαια θα τους χαρακτήριζα, η κυρία Άννα Λάμαρη, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές της Ακαδημίας Αθηνών. Την εκδήλωσή μας τιμά επίσης με την παρουσία του ο γνωστός και αγαπημένος σε πολλές και πολλούς από εμάς μάγειρας, όπως είμαι σίγουρος ότι θα ήθελα να τον αποκαλούμε απόψε, ένας από τους σημαντικότερους υπηρέτες της ελληνικής κουζίνας, ο κύριος Λευτέρης Λαζάρου. Κυρία Λάμαρη, κύριε Καραμανέ, κύριε Λαζάρου, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στην Ακαδημία Αθηνών, έστω και διαδικτυακά υπό τις παρούσες συνθήκες, και θα μοιραστείτε μαζί μας τις γνώσεις σας περί φαγητού. Τι είναι τελικά, φίλες και φίλοι, το φαγητό πέρα από ένας εξαίσιος δοτήρας εντός εισαγωγικών ζωής? Νομίζω ότι από τα δύο ευρηματικά λογοτεχνουργήματα με τα οποία ξεκίνησα την προλογική μου τοποθέτηση στη σημερινή διάλεξη, ήδη καταλάβαμε ότι το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από αυτά που έχουμε στο πιάτο μας και από ό,τι μπορούμε να δούμε, να μυρίσουμε, να αγγίξουμε και να γευτούμε. Σας μίλησα για λέξεις, για σκέψεις, για εικόνες, για θύμησες, αναμνήσεις πολύτιμες από τη ζωή που πέρασε και για την ελπίδα μπορώ να σας μιλήσω ακόμα ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι εξίσου νόστιμες με αυτές που παρήλθαν. Το φαγητό, η κουζίνα γενικότερα, η μαγειρική τέχνη αντικατοπτρίζουν το συλλογικό μας εαυτό, την ταυτότητά μας, το πολιτισμικό μας πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο, για να αναφερθώ σε μερικά μόνο παραδείγματα, ότι η ελιά αναφέρεται πολύ συχνά στα ομηρικά έπι. Η ελιά στον Όμηρο εμφανίζεται σε πάμπολες χρήσεις. Περιποίηση του σώματος, μετά το λουτρό οι νέοι αλήφονταν μελάδι για να φροντίσουν την επιδερμίδα τους και το διαβάζουμε αυτό στις ραψοδίες Γάμα και Ζήτα της Οδύσσειας, στίχη 468 και 229 αντίστοιχα. Παρακαλώ να κλείσουν τα μικρόφωνα όσων δεν τα χρησιμοποιούν. Το λάδι χρησιμοποιείται για την περιποίηση των ζώων και το ξέρουμε αυτό γιατί οι χέτες των αλόγων γυαλίζονταν με λάδι, όπως διαβάζουμε στη ραψοδία Ψή της Ιλιάδας, στίχη 281 με 282, και το λάδι χρησιμοποιείται και σε φαρμακευτικές χρήσεις. Η επούλωση των πληγών γινόταν με λάδι. Το διαβάζουμε αυτό στη ραψοδία Ψή της Ιλιάδας, στίχος 185. Αναλυτικότατο και λεπτομερέστατο είναι το άρθρο της Αλεξάνδρας Ροζοκόκη, συναδέλφου στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και της συνδιοργανώτριας ουσιαστικά της Λογοδημίας, για τη χρήση της ελιάς όπως αυτή καταγράφεται στα έπι του Ομήρου. Μπορείτε να βρείτε το άρθρο της κυρίας Ροζοκόκη στη Φιλολογική, τεύχος 143, έτος 2018. Αλλά και το έργο διπνοσοφιστέ του Αθηναίου του Ναυκρατίτη, αρχαίου Έλληνα βιολόγου, γαστρονόμου, ρήτορα και γραμματικού, περιέχει πολλές πληροφορίες αναφορικά με το φαγητό, με τη μαγειρική τέχνη. Εντόπισα σχετικά πρόσφατα αναφορά στη σικιά, διαβάζοντας με ενδιαφέρον, στο βιβλίο 3 συγκεκριμένα, ότι ο χυμός του σίκου θεωρείται από τους αρχαίους ότι περιείχε θρεπτικά συστατικά ικανά και χρήσιμα για τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών και ότι η σάρκα του φρούτου χρησιμοποιείται ως φυσικό έμπλαστρο στα μάτια. Στον Πέρσιο δε, τον κυριότερο εκπρόσωπο της ρωμαϊκής σάτυρας, διάβασα εξίσου πρόσφατα ότι το ρόδι ανακουφίζει από τον στομαχόπονο. Αποδεικνύεται λοιπόν αυτό που είπαμε. Το φαγητό, ή ευρύτερα οι πρώτες ύλες που προέρχονται από την φύση,
είναι πολιτισμός, είναι μαγειρική τέχνη, είναι ιατρική ή παραϊατρική τεχνική, είναι ζωή σε πολλές λαογραφικές μορφές. Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω ξανά τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας, όλες και όλους σας, στην εκδήλωση της λογοδημίας της Ακαδημίας Αθηνών και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα είναι μία από τις νοστιμότερες εκδηλώσεις μας. Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση των επιστημονικών ανακοινώσεων της σημερινής διάλεξης, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Λαζάρου για να μας μιλήσει με την εμπειρία δεκαετιών για το φαγητό, τη μαγειρική παράδοση και τη σύγχρονη εστίαση στην Ελλάδα. Κύριε Λαζάρου, ευχαριστούμε θερμότατα που είστε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή. Ο κύριος Λαζάρου είναι στη Σαντορίνη, αλλά συνδέθηκε ειδικά για να είναι μαζί μας στη λογοδημία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα σας. Ακούμε κάποιες πρώτες σκέψεις σχετικά με το θέμα της σημερινής διάλεξης και έχω και μερικά ερωτήματα για αργότερα. Βεβαίως. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα, για αυτή την πρόκληση για μένα. Το γεγονός ότι 57 χρόνια υπηρετώ τη μαγειρική τέχνη, 35 χρόνια είναι το εστιατόριό μου. Βρέθηκα πάρα πολλές φορές σε μεγάλες δυσκολίες και διλήμματα ποιον δρόμο έπρεπε να ακολουθήσω. Να ακολουθήσω το δρόμο του εύκολου έτσι, φαγητού και του κέρδους ή να δυσκολέψω λίγο εμένα και να προβληματίσω γενικότερα τους επισκέπτες του εστιατορίου μου. Αποφάσισα το δεύτερο, γιατί όπως σωστά αναφέρατε κι εσείς, το φαγητό είναι πολιτισμός, φαγητό είναι κουλτούρα. Έτσι αποφάσισα λοιπόν να συνδεθώ με αυτόν τον πολιτισμό και να δώσω με την κατάσταση της ψυχής μου ένα όχι νόστιμο φαγητό, ένα φαγητό αγάπης, ένα φαγητό κατάθεσης ψυχής όπως είπε. Έτσι λοιπόν άρχισα να βασανίζομαι τι είναι αυτό που μπορώ να βρω από την Ελλάδα, τι είναι ο πρωτογενής τομέας. Γιατί βρήκαμε πολλούς τρόπους στον πρωτογενή τομέα να τον αφήσουμε λίγο πίσω στη χώρα μας και κατά κάποιο τρόπο να τον καταδικάσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μας οδήγησαν σε αυτό και έτσι αναγκαστικά έχουμε περιορισμένα προϊόντα, περιορισμένα τρόφιμα, pop, που μας δίνουν τη δυνατότητα να βάλουμε άλλες νότες στο φαγητό. Γιατί το φαγητό είναι μια ισορροπία. Στην αρχή όταν ξεκίνησα την καριέρα μου ήταν σαν συμφωνική ορχήστρα, είχα 100 όργανα για να συνθέσω ένα φαγητό. Τώρα την δύση της καριέρας μου έχω αποφασίσει να κάνω μουσική δωματίου, φαγητό δωματίου. Με τις πινελιές μπορώ να δώσω όλο το αποτέλεσμα που παλαιότερα χρόνια με βασάνιζε για να φτάσω σε ένα υψηλό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, αυτό που κατάλαβα μετά από 57 χρόνια μαγειρικής τέχνης είναι το μεγαλείο της απλότητας. Να παίρνω την πρώτη ύλη και να την ακουμπάω όσο τόσο, για να μπορέσω να την ελευθερώσω και να τη δώσω στον ουρανίσκο του επισκέπτη μου, ατόφια, χωρίς μασκαρέματα και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι μια μπουτίκ χώρα και στο τουριστικό της προϊόν, αλλά και στο φαγητό της. Αυτά έτσι για μια εισαγωγή δική μου, για να καταλάβετε πού δουλεύει το μυαλό μου και πού κινείται. Και πάλι σας ευχαριστώ που είμαι εδώ παρέα σας. Κύριε Λαζάρου, είναι γεμάτος ευγένεια ο λόγος σας και η απλότητά του και η απλότητα που περιγράφεται τη μαγειρική, έχοντας περάσει 57 χρόνια σε αυτό που λέμε ελληνική κουζίνα και ελληνική εστίαση, είναι πραγματικά υποδειγματική και παραδειγματική για όλους. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μάγειρας ή σεφ? Μάγειρας. Ποτέ δεν τελειώνεις να εκπαιδεύεσαι. Το αρχιμάγειρας είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να λέω σαν δικαιολογία σε μένα για να ξεκουραστώ ότι είμαι στη δύση της καριέρας μου, αλλά αυτή τη στιγμή επιμελούμε πάρα πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα για να δώσω τη μαγειρική τέχνη στα νέα παιδιά να τη μάθουν. Και έχω ένα εστιατόριο που είναι στην πρώτη γραμμή και εγώ είμαι μάχημος μέσα στην κουζίνα ακόμα. Οπότε, ακόμα και από τα μικρά παιδιά που έρχονται δίπλα μου για να μάθουν και να πλαισιώσουν την μπριγκάδα μου, εγώ από αυτά τα παιδιά μαθαίνω. Πιάνω από μια λέξη.
από κάτι που, που ίσως εκείνα δεν το αντιλαμβάνονται. Το τι ερεθισμούς μου δίνουν για να εξελίξω ένα πιάτο ή να ασχοληθώ με ένα προϊόν. Πάντα λοιπόν χρησιμοποιούσα τους επισκέπτες μου με μια έτσι πονηριά, θα έλεγα, ελληνική. Τους χρησιμοποιούσα σαν πιλότους. Έβγαζα ένα καινούριο πιάτο, ήθελα να το σερβίρω εγώ, ήθελα να πάρω τα πρώτα αποτελέσματα, να πάρω τις εκφράσεις, γιατί τα μάτια, ξέρετε, δεν λένε ποτέ ψέματα. Ό,τι και να πει κάποιος, αν τον κοιτάξεις στα μάτια, θα καταλάβεις αν σου λέει αλήθεια ή ψέματα. Κάποια στιγμή, είχατε πει κιόλας ότι γεμίσαμε με σεφ, χάσαμε τους μάγειρες. Ναι, το είχα πει. Το πήρα εγώ τότε και είπα στους φοιτητές μου κάποια στιγμή, γεμίσαμε καθηγητές και χάσαμε τους δασκάλους. Αυτό που περιγράφει με τον δικό του εύγλωτο τρόπο ο κύριος Λαζάρου είναι η αγάπη του δασκάλου που υπάρχει και στη μαγειρική. Πόσα νέα παιδιά έρχονται σε εσάς πια σήμερα, κύριε Λαζάρου, για να μάθουν τη μαγειρική τέχνη? Έρχονται αρκετά, αλλά θα ήθελα πολλά περισσότερα. Έρχονται αρκετά, αλλά ξέρετε τι έχει συμβεί τώρα. Θα φύγουμε λίγο από τη συζήτηση, αλλά θα μου το επιτρέψετε. Που σταμάτησε η παιδεία μέσα από τα ξενοδοχεία, τα ξενεία, που ήταν και η οικοτροφία. Άρχισε να δυσκολεύει αυτός ο χώρος ο δικός μας από το γεγονός ότι ένα παιδάκι για να φύγει από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Φλόρινα, έτσι να το πω σαν παράδειγμα, και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη ή Αθήνα ή κάποια Κρήτη ή Ρόδο για να σπουδάσει μαγειρική τέχνη, οι γονείς του θα πρέπει να πληρώσουν περίπου 12 με 14 χιλιάδες το χρόνο, τη διαμονή του, τα έξοδα της σχολής και το τι θα φάει αυτό το παιδί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ τα ξενία λειτουργούσαν με μια λογική. Μάγειρας, σερβιτόρος ή ένας άνθρωπος του σέρβις, με εξέλιξη μέτρη, διευθυντής, F&B, σε πραγματικές συνθήκες. Από τον καιρό που τα ξενία κλείσανε, πουλήθηκαν, δεν υπάρχει πια αυτή η δημόσια εκπαίδευση και παιδεία, σε μια χώρα που θέλει να λέγεται τουριστική ή που είναι τουριστική, πρέπει να αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να τα ξαναβάλουμε στο τραπέζι. Εδώχοι, μάγειρες, καθηγητές, υπουργεία, για να ξαναβρούμε αυτό που πραγματικά η Ελλάδα μπορεί να γίνει και που τα τελευταία χρόνια φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολα, τα προσεχή χρόνια θα είναι δύσκολα και πολλαπλασιάζουμε τον πληθυσμό το καλοκαίρι 4 φορές. Εδώ και 10 χρόνια είμαστε 9,5 εκατομμύρια, 10. Είμαστε ένας γερασμένος λαός. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Λαζάρου, ένα απλό ερώτημα, φαινομενικά απλό ερώτημα, το οποίο όμως είναι δύσκολο να απαντηθεί γιατί έχει κανείς πάρα πολλά πράγματα να πει γι' αυτό. Θα μπορούσαμε να συζητούμε μέχρι αύριο το πρωί. Τι είναι για σας το φαγητό και κατ' επέκταση είναι η μαγειρική? Είναι αυτό που λέμε και λένε συχνά τέχνη? Το φαγητό είναι συναναστροφή. Το φαγητό είναι παρέα. Νομίζω ότι μόνο από την ανάγκη τρώει κάποιος μόνος του. Αλλά αν θέλει να συναναστραφεί, θα κάτσει σε ένα συμπόσιο. Θα συζητήσει, θα μιλήσει, θα απολαύσει, θα σχολιάσει το φαγητό και η συναναστροφή είναι αυτή που μας φέρνει πιο κοντά. Το φαγητό είναι ένα μεγάλο αγκάλιασμα. Και γι' αυτό όλα, αν θέλετε, λύνονται σε ένα τραπέζι. Εγώ πρότεινα, όταν θα γίνονται συνομιλίες ειρήνης ή διαπραγματεύσεις, γίνονται μέσα σε ένα γεύμα ή μετά από ένα γεύμα ή μετά από ένα δείπνο. Όχι πίνοντας ένα αναψυχτικό και κοιτώντας ένα στα μάτια του άλλου, έτοιμος να τον κατασπαράξει. Το είδα αυτό στις τελευταίες συναντήσεις που κάνανε Ρωσία-Ουκρανία. Λοιπόν, το φαγητό είναι μια μεγάλη αγκαλιά και δεν πρέπει να φύγουμε από αυτό. Γι' αυτό και είναι τέχνη. Γιατί η τέχνη είναι αυτή που μας βάζει σιωπηλούς και μετά αρχίζουμε να σχολιάζουμε όπως μια θεατρική παράσταση, όπως μια ωραία συναυλία, ένα ωραίο κονσέρτο που απολαμβάνουμε και μετά σχολιάζουμε και κάνουμε την κριτική μας. Γι' αυτό και λέω ότι μάγειρας και πάντα μάγειρας. Μάγειρας και πάντα μάγειρας και δάσκαλος. Τώρα μου δίνεται αφορμή να ρωτήσω το εξής.
Συζητούσα τις προάλλες με ένα προβεβλημένο στέλεχος του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μου μετέφερε την εξής ιδέα, την οποία επεξεργάζονται στο Υπουργείο, να δημιουργηθεί πολιτισμική διπλωματία η οποία να στηρίζεται στη μαγειρική τέχνη, για να προβάλλει η Κύπρος το μαγειρικό της πρόσωπο, τη μαγειρική και πολιτισμική της ιδιοπροσωπεία, θα λέγαμε. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα χρήσιμο να γίνει? Και έχουν γίνει βήματα εδώ στην Ελλάδα σε συνεργασία με κρατικούς φορείς? Σίγουρα είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Τζόρτζι έλεγε ότι μπορώ να λειτουργήσω χωρίς τη γραμματέα μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς το μαγειρά μου. Βέβαια, εκείνος το έλεγε σεφ, αλλά ουσιαστικά ήταν ο μαγειράς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σκέψη. Νομίζω ότι αξίζει πάνω απ' όλα να δοκιμαστεί. Νομίζω ότι θα φέρει αποτελέσματα εκπληκτικά. Τώρα, έχουν γίνει προτάσεις. Άλλωστε, η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Σακελαροπούλου, έδειξε μια διάθεση να ανοίξει το Προεδρικό Μέγαρο. Αυτό φάνηκε και με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, το ότι ξεκίνησε και έχουν πάει και άλλοι συναδελφοί μου και έχουν μαγειρέψει σε διάφορες εκδηλώσεις. Ξεκίνησε και θέλει να ανοίξει και εκείνη το Προεδρικό Μέγαρο στον κόσμο. Ίσως ο COVID αυτή τη στιγμή δεν μας βοηθά, αλλά πιστεύω ότι σε μια γιορτή της Δημοκρατίας τον Ιούλιο, πρώτος του χρόνου, ίσως φέτος είναι με τον COVID, να σχεδιάσει, γιατί έχει κάποιες πολύ ωραίες ιδέες, να σχεδιάσει και να βοηθηθεί από τους μαγείρους και από μένα που αν μου ζητηθεί. Γιατί πραγματικά πρέπει να δείξουμε και στον κόσμο ότι το φαγητό είναι πολιτισμός και δεν είναι μόνο ανάγκη. Έτσι, χέρι με χέρι με τον πρωτογενή τομέα, δίνουμε μια υπεραξία στο προϊόν. Μιλήσαμε για το ελαιόλαδο. Ναι, το ελαιόλαδο. Ξέρετε πόσο αγώνα έχω βγάλει και πόσο... Μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές έχω πικραθεί και όλες από σχόλια που έχουν γίνει, επιμένοντας στα εμφιαλωμένα προϊόντα, επιμένοντας στα επώνυμα προϊόντα, από το γεγονός ότι έτσι προστατεύω τον πρωτογενή μου τομέα. Μόνο αν έχει σφραγίδα το προϊόν μπορώ να το προστατεύσω. Το ελαιόλαδο που είναι αυτή η χρυσή σταγόνα της χώρας μου, ίσως είναι από τα λίγα προϊόντα που παραμένουν ακόμα φτηνά στη χώρα μας. Θέλω λοιπόν με το δικό μου αποτύπωμα, αυτό που θέλω να αφήσω σαν μάγειρας, να βοηθήσω όσο γίνεται και να περάσω μηνύματα στα νέα παιδιά. Πάνω απ' όλα, ένας μάγειρας πρέπει να στηρίζεται στο ήθος. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και μιλώντας για ήθος, θέλω να σας ρωτήσω να μας πείτε λίγα λόγια για το Βαρούλκο. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο με λίγα λόγια να περιγραφεί ολόκληρη σας η ζωή ουσιαστικά, γιατί είναι συνυφασμένο το Βαρούλκο με τη ζωή σας και τη μαγειρική και την προσωπική. Ίσως ο κόσμος επίσης δεν ξέρει ότι το Βαρούλκο ήταν το πρώτο εστιατόριο στην Ελλάδα που τιμήθηκε με αστέρι Μισελέν, την ανώτατη διάκριση για τους μάγειρες. Ο κύριος Λαζάρου είναι ο πρώτος Έλληνας κάτοχος αστεριού Μισελέν. Τι είναι το Βαρούλκο με δύο κουβέντες, κύριε Λαζάρου? Το Βαρούλκο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα σπίτι γεύσης. Αυτός ήταν ο στόχος μου από τον καιρό που άνοιξε. Και ναι, μεν έχει ένα αστέρι Μισελέν, όπως είπατε, αλλά έχει τιμηθεί και με 29 χρυσούς κούφους, 29 χρόνια. Έχει τιμηθεί με πάρα πολλά βραβεία ελληνικής κουζίνας σαν το πρώτο εστιατόριο στη χώρα μας, από το περιοδικό Αθηνόραμα. Έχει ο Λαζάρο έχει βραβευτεί σαν σέμφ της χρονιάς δύο φορές. Είναι πάρα πολλά που ο κόσμος έχει αναγνωρίσει σε μένα. Το θέμα είναι το δικό μου αποτύπωμα. Βρίσκεται σε αυτό που είπα, το Βαρούλκο είναι ένα μεγάλο σπίτι, χωράει πάρα πολλούς και πάντα είναι ανοιχτές οι πόρτες του, αλλά και η κοινωνική μου δράση, γιατί αυτό που εμένα αυτή τη στιγμή με αφορά και με ενδιαφέρει, όπως όλους μας άλλωστε, όσοι τουλάχιστον βρισκόμαστε σε αυτό το πάνελ, είναι η κοινωνική μας δράση, είναι η σχεδία, είναι πάρα πολλά πράγματα που αυτά δεν χρειάζεται να τα λέμε, αλλά να τα κάνουμε.
Απλά καμιά φορά τα αναφέρουμε για να βάλουμε και άλλους σε αυτή τη σκέψη, στη διαδικασία και σε αυτή την, εάν θέλετε, προσφορά. Και μιλώντας για το βαρούλικο, να πάμε λίγο στην σύγχρονη ελληνική εστίαση, καθώς βλέπω και αρκετό κόσμο να είναι μαζί μας, ο οποίος στηρίζει τη σύγχρονη ελληνική εστίαση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία. Έχουμε την υγειονομική κρίση, έχουμε τον πόλεμο που οξύνει την οικονομική κρίση που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πόσο πολύ κινδυνεύει, κύριε Λαζάρου, η σύγχρονη εστίαση? Κινδυνεύουμε να δούμε λουκέτα δηλαδή σύντομα, αν δεν έχουν πει ήδη στην εστίαση? Όχι, δεν θα το δούμε αυτό. Δεν θα το δούμε αυτό, γιατί ο κόσμος πάντα έχει την ανάγκη, όπως είπα, να συναναστραφεί, αλλά και να βγει έξω. Αυτό το έδειξε και μετά από την καραντίνα. Ο κόσμος ξεχύθηκε σε εστιατόρια, σε πλατείες, ξεχύθηκε γιατί ήταν μποχτισμένος. Ξέρετε, ένα άλλο μειονέκτημα στις μεγάλες πόλεις που ζει το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ότι δεν έχουμε και ωραία σπίτια. Το ένα σπίτι βλέπει το απέναντι. Οπότε έχουμε τη μεγάλη ανάγκη να βγούμε στις πλατείες, να διασκεδάσουμε, να συναναστραφούμε. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι θα περάσει μια κρίση, γιατί τα πορτοφόλια κοντένουν, τα εισοδήματα συρρυκνώνονται, η ακρίβεια είναι μπροστά μας. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο ψυχραιμία και όχι όλη αυτή η ιστερία. Δηλαδή άκουγα πριν από 20 μέρες, πριν ασχοληθούν με την Πάτρα τα κανάλια, άκουγα για το σογέλαιο και για το καλαμποκέλαιο, το ότι ακρίβηνε κάποιες δεκάρες, κάποιο μισό ευρώ, και τι θα κάνουμε με το σουβλάκι και αν θα λαδώνουμε τις πίτες και αν θα φάμε λαδωμένη πίτα ή αλάδωτη. Όλα αυτά μπορώ να σας πω ότι λίγο με στεναχωρούν, να μην με εξοργίζουν. Ας μην φάμε τη γανιτά για ένα χρόνο, για δύο. Καλό θα μας κάνει. Μπορούμε να φάμε κάτι ψητό, κάτι βραστό, κάτι αχνιστό. Μπορούμε να φάμε χιλιάδες άλλα πράγματα και ας φύγουμε και από το καλαμποκέλαιο. Ας πάμε στο Πυρινέλαιο που είναι δικό μας, είναι από τον καρπό της ελιάς. Είναι ίδια τιμή με αυτά τα σπορέλαια. Λοιπόν, όλος αυτός, όλη αυτή η κινδυνολογία με θυμώνει λίγο, γιατί δεν είναι τα πράγματα έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που θα αντιμετωπίσει, όχι μόνο η εστίαση, το κάθε νοικοκυριό, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το υγραέριο. Αυτά είναι που θα μας απασχολήσουν. Η ενέργεια θα μας βασανίσει μέχρι να βρεθούν λύσεις. Στηρίζουμε λοιπόν την εστίαση. Συνεχίζει ο κόσμος να στηρίζει στην Ελλάδα την εστίαση. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο συνδέεται με την εστίαση. Είχα ακούσει κάποια στιγμή τον φίλο σας και πολύ γνωστό και αγαπητό σε όλες και όλους, τον Ηλία Μαμαλάκη, να λέει ότι δεν έχουν γίνει συντονισμένες προσπάθειες να καταγραφεί αυτό που λέμε ελληνική κουζίνα με τις διάφορες τοπικιστικές παραλλαγές της. Εδώ ίσως μπορεί να παρέμβει και ο κύριος Καραμανές της Ακαδημίας Αθηνών, ο διευθυντής του Κέντρου Λαογραφίας. Αυτή η συνέντευξη δόθηκε σε κάποιους δημοσιογράφους, νομίζω, μία πενταετία πριν. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει βήματα για να καταγραφεί η ελληνική, η εθνική κουζίνα, πέρα από τον Τσελεμεντέ, τον οποίο ξέρουμε όλοι και είναι πάρα πολύ γνωστός πια? Κοιτάξτε, για να μην παραξηγηθώ, να σας πω ότι ο συνάδελφος και αγαπητός κύριος Τσελεμεντές πήρε ουσιαστικά επιρροές από τη γαλλική κουζίνα και την έκανε αστική αθηναϊκή. Αλλά αυτό που είπε ο αγαπητός φίλος μου Ηλίας έχει πάρα πολύ δίκιο. Δεν έχει καταγραφεί εθνική ελληνική κουζίνα. Δηλαδή στα σχολεία, τα ιδιωτικά αυτή τη στιγμή η ΕΚ, διδάσκεται ήλια από ξένα σχολεία, από ξένες σχολές. Διδάσκεται η γαλλική κουζίνα, διδάσκεται η ιταλική, διδάσκονται διάφορες κουζίνες, αλλά όχι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν έχουμε ένα μπούσουλα. Δεν έχει δημιουργηθεί βιβλίο εθνικής ελληνικής κουζίνας. Ο κάθε μάγειρας έχει κάνει το δικό του βιβλίο, ένα, δύο, τρία βιβλία, πόσα ένας έχει γράψει, και υπάρχουν και οι τοπικές κουζίνες. Κουζίνα της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θράκης κλπ. Ή της Κυγή των Κυκλάδων, ή από τα Επτάνησα, η κουζίνα από τα Επτάνησα. Αλλά δεν έχει συνταγογραφηθεί η εθνική κουζίνα, γιατί κανείς δεν έχει βάλει στο τραπέζι να συζητηθεί κάτι τέτοιο. Είχε γίνει μια πρόταση,
Έχει ξεκινήσει ένα υλικό να γράφεται, αλλά αυτά έχουν μείνει στη μέση. Και είναι άδικο για τη χώρα μας. Κύριε Καραμανέ, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι και η Ακαδημία πρέπει να διαδραματίσει τον καθοριστικό της ρόλου. Αυτό που θα πρόσθετα είναι ότι, και θα μιλήσω αναλυτικότερα στη συνέχεια, είναι ότι καταγραφές, επιτόπιες έρευνες για το ζήτημα των τροφών έχουν γίνει. Και μάλιστα έχουν γίνει αρκετές. Γι' αυτά ακριβώς θα μιλήσω στη συνέχεια. Και μέσα στο πρόγραμμα, ας το πούμε, ήδη του ιδρυτή της λαογραφίας, του Νικολάου Πολίτη, οι τροφές υπήρχαν και είχαν ένα σημαντικό, έτσι, κάτι, είχαν ένα σημαντικό κεφάλαιο των ερευνών που σχεδιάστηκαν, των επιτοπίων ερευνών. Και ένα τέτοιο υλικό, θα δώσω αναλυτικά τα περίφημα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιεί η λαογραφία εδώ και 100 και πλέον έτη, υπάρχουν καταγραφές. Εκεί που χωλαίνουμε είναι στο πεδίο της συνεργασίας και της επικοινωνίας των καταγραφών που έχουν γίνει με τους επαγγελματίες. Εκεί έρχεται το μέγα θέμα της εκπαίδευσης που έθεσε και ο κύριος Λαζάρου. Είναι ένα άλλο, ένας τομέας, ένα πεδίο εξαιρετικά προβληματικό για την Ελλάδα. Ξεκινάει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και ακόμα συνεχίζει να είναι προβληματικό, το θέμα δηλαδή της γενικότερα της τεχνικής εκπαίδευσης και ειδικότερα για το θέμα της μαγειρικής. Λοιπόν, με λίγα λόγια θα έλεγα ότι υπάρχει ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο γνώσεων, το οποίο βρίσκεται είτε στα αρχεία εμπροκειμένου του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, είτε σε επιστημονικά συγγράμματα, το οποίο περιμένει να αξιοποιηθεί. Βεβαίως, να διευκρινίσω κάτι, ότι ο τρόπος που πλησιάζουμε εμείς, είτε στη λαογραφία, είτε στην ανθρωπολογία, το διατροφικό φαινόμενο, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι, πώς να το πω, έτοιμο προς χρήση από τους επαγγελματίες. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα συνεργασίας και στη συνέχεια στην ομιλία μου θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα προϊόντα, στον τρόπο που τα καταγράφει η λαογραφία, στον τρόπο που είναι οργανωμένες οι καταγραφές και στις προτάσεις που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει και ειδικά διδακτικά εγχειρίδια που απευθύνονται και σε αυτούς που χαράζουν πολιτική και στους ανθρώπους που εργάζονται στα υπουργεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με κάποιες σκέψεις, κάποιες εισηγήσεις για το πώς πρέπει να δούμε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί πρόκειται για κεφάλαιο. Το λέμε πολλές φορές και μερικές φορές το επαναλαμβάνουμε όλοι, πολιτικοί, επιστήμονες, χωρίς να εξηγούμε γιατί είναι κεφάλαιο. Είναι κάτι που είναι ένας πλούτος εθνικός, με πολλές παραλλαγές, τοπικές παραλλαγές, δεν είναι ενιαίος, είναι ένας πλούτος, θα έλεγα, περίπλοκος και μένει να αξιοποιηθεί. Θα δώσει σίγουρα μία δυναμική και στις τοπικές κοινωνίες και στην πρωτογενή παραγωγή, που η πρωτογενής παραγωγή είναι ένα θέμα που πονάει, το είπε πολύ έτσι σαφήνει με λίγα λόγια ο κ. Λαζάρου, και τα οποία αυτά συνδέονται. Πρωτογενής παραγωγή, διατροφή και αν θέλετε κατανάλωση και βέβαια και τουρισμός για τους Έλληνες και τους ξένους, είναι μια συνέχεια. Αν κόψουμε κάτι από όλα αυτά, έχουμε θέμα. Ελπίζουμε στο προσεχές διάστημα, σε συνεργασία με επαγγελματίες όπως ο κύριος Λαζάρου, η Ακαδημία Αθηνών να βγει πάλι μπροστά για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό για αυτό που λέμε εθνική ελληνική κουζίνα, γιατί η καταγραφή της είναι έργο τιτάνιο, θα είναι ένας άθλος, αλλά είναι έργο απολύτως απαραίτητο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ροζοκόκη, στην διοργανώτρια της Λογοδημίας, και τον κύριο Στεφανίδο, διευθύνοντα του κέντρου, αν έχουν κάποια σχόλια, προλογίζοντας και την εκδήλωση, ή κάποια ερωτήματα προς τον κύριο Λαζάρου. Ευχαρίστως. Αλεξάνδρα.
Ευχαριστώ, Αντρέα. Καλησπέρα και από μένα προς όλους, το εκλεκτό κοινό μας, τους ευγενικούς καλεσμένους, τον κύριο Λαζάρου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι απόψε μαζί μας. Η παρουσία του νοστιμίζει τη συνεδρία μας. Και θα ήθελα να του κάνω και εγώ ένα μικρό δώρο με κάποιες αναφορές στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με έναν ποιητή, τον Έφρονα, ο μάγειρας και ο ποιητής δεν έχουν καμιά διαφορά. Διότι ο νους, το μυαλό, κυβερνά την τέχνη και τον βίο. Ή θα έπρεπε να την κυβερνά. Ο Μένανδρος, στον δύσκολο, λέει: «Κανείς που αδίκησε μάγειρα δεν ξέφυγε ατιμόρυτος. Η τέχνη μας, δηλαδή του μάγειρα, είναι κατά κάποιον τρόπο ιεροπρεπής». Και όντως, στην αρχαιότητα, οι μάγειροι ήταν στενά συνδεδεμένοι με θρησκευτικές τελετές, με ιερά όπως τους Δελφούς και αλλού, όπου συνέρεαν στη Δήλο, όπου συνέρεαν πλήθος κόσμου προσκυνητές. Κάποιοι φημισμένοι συνάδελφοί σας ήταν ο Άγιος Ορόδιος. Αυτό σύστηνε ένα σύντομο ψήσιμο του ψαριού. Ονειρεύς ο Χίος. Αυτός ήταν σπεσιαλίστα στο να φτιάχνει ένα αγνιστό ψάρι για προσφορά σε θρησκευτικές τελετές προς τους θεούς. Ο Χαριάδης ο Αθηναίος. Σπεσιαλιτέ του ήταν ένα είδος σαν τυρόπιτα, το πούμε, ή τυροπιτάκια, το θρίον. Δηλαδή, χρησιμοποιούσε σικόφυλλα και τα γέμιζε με τυρί, με αυγό, γάλα και λίπος. Με ένα τέτοιο έτσι πολτό. Ο Λαμπρίας θεωρείται ευρετής του μέλανο ζωμού και άλλοι πολλοί. Ένας τυχοπλόκος, ο Χάρμος από τις Σιρακούσες, είχε πλάσει στιχάκια για κάθε φαγητό που προσέφεραν σε δείπνα. Ας πούμε για το ψάρι έλεγε: «Ήλθα αφήνοντας το αλμυρό βάθος του Αιγαίου». Για τους κήρυκες ήταν ένα είδος θαλασσινών οστράκων και εδώ φτιάχνει ένα λογοπαίγνιο με τους κήρυκες, δηλαδή τους αγγελιοφόρους, αυτή την κάστα, οι οποίοι ήταν κάτι σαν πρέσβεις και προστατευμένοι ιερά πρόσωπα, προστατευμένοι από το Δία. Μόλις έβλεπε λοιπόν κήρυκες, δηλαδή θαλασσινά όστρακα στο πιάτο, έλεγε: «Χαίρετε κήρυκες, άγγελοι του Διός». Για τα λουκάνικα έλεγε: «Στριμμένα και τίποτα γερό». Για τα γεμιστά καλαμάρια, σοφά και έξυπνα είστε εσείς. Ένας άλλος ποιητής, ο Φιλόξενος από τη Λευκάδα, είχε γράψει ένα ποίημα με συνταγές. Αυτός είχε φροντίσει το λεγόμενο δείπνο, αρχαίες συνταγές. Και λέγεται ότι τριγύριζε από σπίτι σε σπίτι σε κάθε πόλη που επισκεπτόταν. Τον συνόδευαν μάλιστα και κάποιοι δούλοι που κρατούσαν λάδι, ίνοξιδι, διάφορα καρικεύματα. Και αυτός γύριζε από σπίτι σε σπίτι, έμπαινε μέσα την ώρα που μαγείρευαν και έριχνε στο φαγητό για να τον νοστιμήσει. Κάποτε έφτασε στην Έφεσο, πήγε στην ψαραγορά και τη βρήκε άδεια, ούτε ένα ψάρι. Και ρώτησε. Η απάντηση που έλαβε είναι ότι τα είχαν αγοράσει όλα για ένα γάμο. Λούζεται, δίνεται όμορφα, πηγαίνει στον γάμο. Σαν ποιητής που ήταν, του τραγούδισε και νηφιάτικα τραγούδια. Ένα από αυτά άρχιζε «Γάμε λαμπρότατε των Θεών». Τους ενθουσίασε όλους και στο τέλος ο γαμπρός του είπε: «Φιλόξενε και αύριο εδώ θα δειπνήσεις». Με αυτή την ευχή να σας έχουμε και σε κάθε συνεδρία. Ήταν μια μικρή μου, ένας μικρός χαιρετισμός προς τον κύριο Λαζάρου. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θανάση, κάποιο σχόλιο? Ευχαριστώ, Ανδρέα. Μετά από όλα αυτά που ακούστηκαν με την αρχική κατάθεση ψυχής του κυρίου Λαζάρου, θα αρκεστώ σε ένα σύντομο χαιρετισμό, να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών. Χαίρομαι για αυτή τη σύμπραξη στη σημερινή μας εκδήλωση. Από τη μια μεριά, ένας καταξιωμένος μάγειρας, ο κ. Λαζάρο, που ξέρει από μέσα το φαγητό, και από την άλλη, εμείς οι φιλόλογοι που το συνδυάζουμε, το ανέφερε βέβαια και ο ίδιος, το συνδυάζουμε με το συμπόσιο, με τη τηλετουργία της θυσίας και γενικώς την ευχαρίστηση που είχαν, ένιωθαν οι αρχαίοι με το φαγητό. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Λάμαρη και τον Βαγγέλη τον Καραμανέ, γιατί αυτή η σύμπραξη έχει σήμερα κοντά μας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Φιλολογίας και το Κέντρο Λαογραφίας. Είναι εντός της Ακαδημίας, αλλά σήμερα βοηθάει ακόμα περισσότερο. Και βέβαια τον κύριο Λαζάρου, που η παρουσία του ομόρφινε την εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστώ θερμά όλους
όλους τους καλεσμένους μας, φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, όλους τους ενδιαφερόμενους για τη λογοδημία και για την αρχαιότητα και για το σήμερα φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Κύριε Λαζάρου, πρωτού σας δώσω το λόγο για ένα καταληκτικό σχόλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ τους νέους ανάμεσά μας. Επειδή βλέπουμε όλοι MasterChef, ακονίζουμε τα μαγειρικά μας μαχαίρια, πιάνουμε τις συνταγές μας, φτιάχνουμε συνταγές. Θέλω να ρωτήσω, η τηλεόραση μπορεί να προβάλλει αυτό που λέμε κουζίνα, μαγειρική τέχνη, εθνική ή ελληνική κουζίνα, ή κάνει κακό? Πώς το βλέπετε εσείς? Σίγουρα η τηλεόραση, επειδή είναι ένα μέσο που έχει μπει σχεδόν σε όλα τα σπίτια, να μην πω σε κάθε δωμάτιο, θα έπρεπε να παίξει ένα ρόλο εκπαιδευτικό. Δεν θέλουμε να βλέπουμε έναν διαγωνιζόμενο και έναν μάγειρα που τον κρίνει. Θέλουμε να δούμε την πληροφορία. Δηλαδή, εγώ αυτό που αφουγκράζομαι στον δρόμο και αυτό που μου ζητάει ο κόσμος είναι το δείξε μας, μάθε μας. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ η κρατική τηλεόραση να παίξει ένα σημαντικό ρόλο της πληροφορίας και της εκπαίδευσης για τον οικοκύρη, για τον χομπίστα, για την οικοκυρά. Θα σας πω κάτι που πραγματικά μερικές φορές με κάνει να γελώ και άλλες φορές να στεναχωριέμαι. Πάει ο νοικοκύρης στον ψαρά και ρωτάει αν τα ψάρια είναι φρέσκα. Θα ήθελα να ξέρω τι απάντηση περιμένει να πάρει. Άρα τα κριτήρια να επιλέξει ένα φρέσκο ψάρι δεν τα έχει. Αυτή είναι η κρατική τηλεόραση που θα έπρεπε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτές τις πληροφορίες. Και για όσους μας ακούνε, έχω να πω ότι μπορούν να μπουν σε ένα κανάλι δικό μου, δεν χρειάζεται συνδρομή, είναι με το μάτι γαρίδα, γιατί πραγματικά το μάτι για να επιλέξεις ένα ψάρι πρέπει να είναι γαρίδα. Του δείχνω κάποιες συμβουλές ή κάποιες χρηστικές συνταγές για τον κόσμο, μαγειρέψουν γρήγορα μετά από το γραφείο, μετά από τη δουλειά, το ψάρι που είναι για μένα η πιο όμορφη και η πιο ελαφριά τροφή που μπορεί να πάρει κάποιος. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν η τηλεόραση σε αυτά τα επίπεδα κάνει καλό ή κακό. Φοβάμαι ότι πολλά παιδιά τα παρασύρει και δεν τα αφήνει ελεύθερα να πάνε να δουλέψουν στα εστιατόρια. Η μαγειρική τέχνη θέλει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δεν γίνεσαι μάγειρα σε ένα δίμηνο, σε ένα τρίμηνο, εκτελώντας μια συνταγή που την έχει δείξει κάποιος άλλος και μόνο αυτή τη συνταγή. Υπάρχει η διοίκηση, γι' αυτό λέμε τους αρχιμάγειρες, πρέπει να έχεις διοικητικές ικανότητες, πρέπει να μπορείς να κοντρολάρεις τη δουλειά σου, την πριγκάδα σου, για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις ένα εστιατόριο με 60, 80, 100 καλεσμένους ή ένα μεγάλο ξενοδοχείο με πολλή δουλειά και να προσφέρεις θέσεις εργασίας και να εκπαιδεύεις αυτούς που είναι κοντά σου. Άρα η τηλεόραση, για να το κλείσω εδώ, θα έπρεπε να είναι πιο εκπαιδευτική. Και μόνο η κρατική τηλεόραση θα μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί δεν έχει την ανάγκη μιας διαφήμισης. Ένα κρατικό κανάλι που το πληρώνουμε όλοι μας. Ακριβώς. Και επειδή έχουμε κατομολογία της μια πολύ ένθερμη φαν σας, χρησιμοποιήσω αυτό τον αγγλικό όρο, μια κυρία που σας παρακολουθεί και σας θαυμάζει, την κυρία Λάμαρη, το είπε στην αρχή της εκδήλωσης. Πείτε μας ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο, να κλείσουμε με μια οσμή θάλασσα. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Είναι σαν να με ρωτάτε ποιο από τα παιδιά μου αγαπάω πιο πολύ. Είναι το κάθε φαγητό έχει την ώρα του. Σε 11-12 η ώρα θέλω να φάω λίγο ψητό χταπόδι, αν έχω έναν καλό φίλο ή μια καλή φίλη, για να πιω ένα απόσταγμα, ένα τσίπουρο, ένα ούζο. Στις 5 η ώρα θα ήθελα να δοκιμάσω, ξέρω εγώ, μια ωραία τυρόπιτα, μια χορτόπιτα. Εκεί δεν θα επέλεγα να πιω κάτι, γιατί έρχεται και η ώρα της δουλειάς. Ίσως λίγο νερό, αλλά μέχρι εκεί. Το βράδυ όμως γύρω στις 8-8.30 θα ήθελα να φάω κάτι έτσι πιο δημιουργικό, έτσι για να φτιάξω τον ουρανίσκο μου λίγο διαφορετικά και να είμαι έτοιμος να περιποιηθώ, να φροντίσω όλους αυτούς τους επισκέπτες που με τιμούν πάρα πολλά χρόνια στο Βαρούν. Έχει το κάθε πιάτο, έχει την ώρα του. Αλλά δεν θα τα άλλαζα ποτέ με ένα ψάρι ψητό, να μπω
στο δίλημα να φάω κάτι από το βουνό, κάτι από κρέας. Όχι, θαλασσινή τροφή είναι μέσα στη ζωή μου. Πολλοί φίλοι λένε ότι πίσω από τα αυτιά έχω βράχια. Και ίσως είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας, που μιλήσαμε για το φαγητό. Δεσμευόμαστε ότι θα έρθουμε ομαδικώς ως Ακαδημία Αθηνών στο Βαρούλκο και ότι θα δώσουμε συνέχεια σε αυτού του είδους τις διαλέξεις και πρώτα ο Θεός, αφού το επιτρέψουν και οι υγειονομικές συνθήκες, θα σας έχουμε μαζί μας στην Ακαδημία Αθηνών και σε πολλές δράσεις επιστημονικές, αλλά και σε πολλές δράσεις φιλανθρωπικές που προγραμματίζονται σε σύμπραξη και με τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου σε πρώτη φάση. Θα είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Θα είναι και για μένα μεγάλη χαρά και εύχομαι αυτό το υλικό που υπάρχει στην Ακαδημία να κρατηθεί σαν κόρη οφθαλμού και κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, γιατί όλες αυτές οι καταγραφές πρέπει να βγουν σε συνταγές και πρέπει να δούμε τι κάνουμε με την εθνική μας κουζίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς. Και... ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Λαζάρο. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Ωραία. Τώρα ο λόγος στην συνδιοργανώτρια της λογοδημίας, την κυρία Ροζοκόκη, για να παρουσιάσει την πρώτη μας ομιλήτρια. Ξεφύγαμε λίγο στο χρόνο, στο πρώτο πλάνο, μιλώντας με τον κύριο Λαζάλο. Ήταν τόσο ευγενικός ο λόγος του, που πραγματικά πολύτιμες πληροφορίες μας έδωσε. Και έτσι έχουμε μείνει με μια πολύ γλυκιά επίγευση όλη τερψιλαρίγγια στον ουρανίσκο μας. Η κυρία Ροζοκόκη παρουσιάζει την κυρία Λάμαρη για να ξεκινήσει και το επιστημονικό σκέλος της απόψινης διάλεξης. Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Λάμαρη σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου, στο University College και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου εκπώνησε τη δακτορική της διατριβή. Έχει διατελέσει μεταπτυχιακή υπότροφος του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, μεταδιδακτορική υπότροφος του ΙΚΙ και του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Όπως και ειδική ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στη Washington, η κυρία Λάμαρη είναι σήμερα αναπληρώτρια καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο αρχαίο ελληνικό δράμα, καθώς και σε ζητήματα θεωρητικά, όπως η παραστασιολογία ή η αφηγηματολογία και η εφαρμογή της στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει εκδώσει τις εξής μονογραφίες, είναι στα αγγλικά, αλλά θα πω τους τίτλους στα ελληνικά. Αναπαράσταση της ελληνικής τραγωδίας, θέατρο, πολιτική και πολιτιστική κίνηση τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Αφήγηση, διακείμενο και χώρος της φήνησης του Ευρυπίδη. Έχει επίσης αποσπάσματα κωμικών του Ναυσικράτη και του Νικόστρατου με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια. Έχει συνεπιμεληθεί συλλογικούς τόμους για τον εκδοτικό οίκο De Gruyter και έχει γράψει πλήθος άρθρων. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα «Γευματίζοντας την αρχαία Ελλάδα, μια συζήτηση για τη θέση του φαγητού στην αρχαία ελληνική κοινωνία και λογοτεχνία». Κυρία Λάμαρη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Ροζοκόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ γενναιόδοροι στην παρουσίαση και σε όλα τα θετικά σχόλια για μένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ και να συζητώ για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα με εξαίρετους συνομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα Σεραφή, ερευνητή στο Κέντρο Αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων Συγγραφέων της Ακαδημίας Αθηνών, για την πολύ ευγενική πρόσκληση που τη δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, τον κύριο Στεφανή και την κυρία Ροζοκόκη για το συντονισμό της συνάντησης και την παρουσία του σήμερα εδώ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ακαδημαϊκούς μας, τον Αντώνη Ρεγκάκο και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και Θεόδωρο Παπαγγελή, συναδέλφους μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους τέτοιες ερευνητικές συναντήσεις. Στη σημερινή μου ομιλία θα επιχειρήσω να παρουσιάσω τη θέση που φαίνεται να είχε το φαγητό στην αρχαία ελληνική κοινωνία και αρχαία ελληνική λογοτεχνία και γι' αυτό το λόγο θα μοιραστώ μαζί σας τώρα ένα PowerPoint
το οποίο έχω ετοιμάσει για σήμερα και θα μας δώσει έτσι μία εικόνα σε όλα αυτά που λέω, θα μπορούμε να τα παρακολουθούμε και από εδώ. Και νομίζω το βλέπετε όλοι τώρα, σωστά? Ναι, ναι. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τον Ευρυπίδη. Στον Ίωνα, ο Ευρυπίδης δίνει μία λεπτομερή περιγραφή του μεγάλου γεύματος που ο Ίωνας πρόκειται να προσφέρει στους πολίτες των Δελφών πριν αναλάβει τη θέση του διαδόχου του βασιλιά Ερεχθέα. Το γεύμα έχει φυσικά τραγικές συνδηλώσεις, καθώς σε αυτό η μητέρα του, Κρέουσα, θα επιχειρήσει να τον δηλητηριάσει, αλλά εξακολουθεί να είναι μια χαρακτηριστική περιγραφή μιας πλουσιοπάροχης γευστικής γιορτής σε έναν ιδιαιτέρως φροντισμένο χώρο. Βλέπετε μπροστά σας το αρχαίο κείμενο και θα ακούσετε από μένα μια ελεύθερη κάπως μετάφραση. Ο νέος τότε με σεμνότητα σήκωσε ορθοστάτες στην περίμετρο της σκηνής, ακόμα χωρίς τείχους, φροντίζοντας για τις αχθίδες του ήλιου, ώστε να αποφύγει τόσο το πιο ζεστό μέρος τους, όσο και το πιο αδύναμο. Μέτρησε τότε το μήκος για να φτιάξει ένα τετράγωνο με μια εσωτερική περιοχή 1000 ποδιών, όπως λένε οι σοφοί, ώστε να μπορεί να καλέσει για φαγητό όλους τους πολίτες των Δελφών. Και πήρε υφάσματα ιερά, φυλαγμένα για να φτιάξει σκιά, αλλά και για να τα θαυμάζουν οι άνθρωποι. Και έβαλε για κάλυμα των τείχων και άλλα υφάσματα βαρβαρικά, που έδειχναν καλοφτιαγμένα πλοία να στέκονται αντίκριστα ελληνικά, άνδρες, μισούς θηρία, μισούς ανθρώπους, υπείς να κυνηγούν ελάφια και κυνήγι άγριων λιονταριών. Και στη μέση του χώρου του γεύματος έβαλε χρυσούς κρατήρες. Ένας κήρυκας, κορδώνοντας το σώμα του, κάλεσε για γεύμα όσους από τους παρόντες το επιθυμούσαν. Όταν ο χώρος γέμισε, έβαλαν στεφάνια στα κεφάλια τους και γέμισαν τις ψυχές τους με το πλουσιοπάροχο γεύμα. Και όταν είχε ολοκληρωθεί αυτή η γευστική ειδονή, ένας άνδρας μεγαλύτερος ηλικία προχώρησε μπροστά και στάθηκε στο μέσο του χώρου και με τη χαριτωμένη συμπεριφορά του προκάλεσε πολύ γέλιο στους συνδετημόνες. Από τις τάμνες έφερνε νερό στους καλεσμένους για να πλύνουν τα χέρια τους και έκαιγε σμύρνα και είχε ο ίδιος αναλάβει την υποχρέωση να γεμίζει χρυσά ποτήρια. Όπως σε μεγάλο βαθμό είναι προφανές και από αυτό το χωρίο, το φαγητό ενσωματώνει πολλές κοινωνικές τελετουργίες που ξεκινούν από τον γεωργικό μόχθο και φτάνουν στις συνήθειες της ανταλλαγής των προϊόντων στις αγροτικές ή αστικές αγορές και φυσικά ως τις συνήθειες που σχετίζονται με κάθε είδους γεύμα στην αρχαία Ελλάδα. Η τελετουργία του φαγητού και του ποτού ήταν μέρος της, ήταν μέρος λοιπόν η τελετουργία του φαγητού και του ποτού της αρχαίας ελληνικής ταυτότητας. Θεοί και θνητοί βρίσκονταν δίπλα-δίπλα στις ευωχίες, όπως ανακαλεί ο Ισίωδος, στον κατάλογο γυναικών, αναφερόμενος στο μύθο του Προμηθέα. Κοινά ήταν τότε τα συμπόσια, ξυνέγαρ τότε δέτες έσαν. Κοινά και τα καθίσματα, ξυνή θόκη για τους αθάνατους και τους συνθνητούς ανθρώπους. Όταν όμως ο Προμηθέας έκανε τον Δία να θυμώσει, οι θνητοί θα έπρεπε να διαχωριστούν από τους θεούς. Όσο οι θεοί θα συνέχιζαν να απολαμβάνουν νέκταρ και αμβροσία στον Όλυμπο, οι θνητοί θα έπρεπε να δουλεύουν για να εξασφαλίζουν την τροφή τους και να αποχαιρετήσουν την ανέφελη ζωή. Μεταξύ των ανθρώπων, το φαγητό είναι ένδειξη θνητότητας, ένδειξη αποκλεισμού από την τάξη των θεών. Είναι όμως και επικοινωνία με τους θεούς, μέσω της θυσίας, μιας συμβολικής πρόσκλησης των θεών στο μεγάλο τραπέζι των θνητών. Συγχρόνως, το φαγητό είναι αυτό που επίσης συμβολίζει και τον διαχωρισμό των θνητών από τα ζώα, καθώς προϋποθέτει το ημέρο μαγής και ζώων και την κατάλληλη προετοιμασία των προϊόντων τους. Με έναν διπλό λοιπόν συμβολισμό που τοποθετεί τους ανθρώπους μεταξύ θεών και ζώων, το φαγητό διαγράφει τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης, διαχωρίζοντάς την τόσο από το θείο όσο και από το κτηνώδες. Ήδη όμως από την αρχαιότητα, για τους Έλληνες, το φαγητό φαίνεται να είναι και δείκτης πολιτισμού. Ο Στράβωνας, και βλέπετε το αντίστοιχο χωρίο, αναφέρει πως ο Μεγασθένης, ιστορικός του 4ου αιώνα,
Μολονό ότι συνολικά θαυμάζει τον Ινδικό πολιτισμό, επισημαίνει ένα σημαντικό του ελάττωμα, ότι δηλαδή δεν περιλαμβάνει κοινά γεύματα. Όλα αυτά τα έθιμα, λέει, δείχνουν σοφία, αλλά υπάρχουν και άλλα, τα οποία δεν μπορεί κάποιος να εγκρίνει, όπως το να ζει ο καθένας πάντα μόνος του και το να μην υπάρχει μια ώρα δείπνου ή γεύματος κοινή για όλους, αλλά ο καθένας να τρώει όπως επιθυμεί. Είναι αλήθεια προτιμότερο τόσο για την κοινωνική όσο και για την πολιτική ζωή να γίνεται το αντίθετο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα κοινά γεύματα λειτουργήσαν τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο πολιτισμό ως περιβάλλον ανάπτυξης της κοινότητας και όλων των ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών σχημάτων. Τα κοινά γεύματα αποτέλεσαν τον πυρήνα της κοινωνικής δομής της αρχαίας Ελλάδας και ο τρόπος με τον οποίο τελούνταν αντανακλούσε τη σχέση των Ελλήνων με τους θεούς, τα ζώα αλλά και τους βαρβάρους. Το κυρίως γεύμα των Ελλήνων ήταν το δείπνον, αλλά οι Έλληνες έτρωγαν δύο ακόμα φορές μέσα στη μέρα, το πρωί και το μεσημέρι. Το πρωινό γεύμα ονομαζόταν ακρατισμός και περιελάμβανε ψωμί μουσκεμένο σε άκρατο ίνο. Το μεσημεριανό γεύμα ήταν σύντομο και ελαφρύ και περιελάμβανε ψωμί με διάφορα καρικεύματα, το λεγόμενον άριστον. Το δείπνο ήταν χωρισμένο σε δύο φάσεις, μία για φαγητό και μία για ποτό. Όταν μάλιστα οι συνθήκες το επέτρεπαν, αυτές οι δύο φάσεις ήταν ξεκάθαρα χωρισμένες. Στα επίσημα γεύματα, τα τραπέζια με τα φαγητά απομακρύνονταν αμέσως όταν οι συνδετημόνες σταματούσαν το φαγητό και αντικαθίστανται από άλλα στα οποία υπήρχαν μόνο συνοδευτικά για το ποτό. Το δεύτερο αυτό μέρος του γεύματος ονομαζόταν συμπόσιο και εκτός από το ποτό περιελάμβανε και ένα δεύτερο γύρο φαγητών, τα επωνομαζόμενα δεύτερα τραπέζια. Οι δεύτερε τράπεζε περιελάμβαναν κρέας και πουλερικά, τα οποία συνόδευαν με τραγήματα, δηλαδή αλμυρές ή γλυκές λιχουδιές για τσιμπολόγημα, όπως παραδείγματος χάρη αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και ψημένα ψωμάκια σε μικρές μερίδες. Τα φαγητά που σερβίρονταν κατά το συμπόσιο θα ήταν αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε finger food, καθώς ήταν τέτοια ώστε να τρώγονται εύκολα σε μικρές μπουκές με τα χέρια. Οι συμποσιαστές λάμβαναν το φαγητό όσο ήταν ημικαπλωμένοι, σε ανάκλητρα, τις κλίνες, από φορητά τραπέζια τα οποία τοποθετούνταν ακριβώς μπροστά τους. Το σώμα τους ακουμπούσε σε κουβέρτες και οι αγκώνες τους στηρίζονταν σε μαξιλάρια. Βλέπουμε μάλιστα σε αυτό το αγκείο ότι οι καλεσμένοι παίζουν κόταβο, ένα παιχνίδι που προσπαθούν να εξφενδονήσουν και κρασί, είτε με το στόμα είτε με το χέρι μέσω ενός πιάτου, ενός ρηχού πιάτου, και είναι αυτό που κρατάει εδώ αυτός ο άνδρας που αναπαρίσταται στο αγκείο. Και ο στόχος ήταν να το ρίξουν στην πλάστικα, μία πιατέλα που ήταν προσαρμοσμένη ψηλά σε ένα ραβδί. Βλέπετε ότι κάθονται αναπαυτικά στις κλίνες και υπάρχουν αυτά τα δεύτερα τραπέζια, τα οποία είναι τοποθετημένα, είναι φορητά και είναι τοποθετημένα μπροστά στις κλίνες. Μία κοπέλα, πιθανότατα ετέρα, παίζει διάβλο. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και εδώ, σε αυτόν εδώ τον κρατήρα. Επίσης η ίδια εικόνα με τους άνδρες ημιξαπλωμένους στις κλίνες, με τα δεύτερα τραπέζια τοποθετημένα μπροστά στις κλίνες, την ετέρα που παίζει το διάβλο και τις κινήσεις αυτές των χεριών που μάλλον υποδηλώνουν τον κόταβο. Και το ίδιο φαίνεται και σε αυτή την κύλικα που έχουμε έναν νεότερο άνδρα που παίζει διάβλο και τον έναν μεγαλύτερο σε ηλικία άνδρα που κάθεται πίσω του. Οι πυρέτες αναλάμβαναν το σερβίρισμα, τις αλλαγές των πιάτων και τη φροντίδα των καλεσμένων με ό,τι περιελάμβανε αυτό, βλέποντας σε αυτό το αγκείο εδώ έναν υπηρέτη να βοηθά έναν καλεσμένο, ο οποίος μάλλον από το πολύ ποτό κάνει εμετό. Ο χώρος των σπιτιών όπου συνέβαιναν όλα αυτά ονομαζόταν Ανδρώνας ή Ανδρονίτης, καθώς τα συμπόσια, όπως είπαμε και πριν, αφορούσαν τους άντρες και τις ετέρες. Βεβαίως, τα συμπόσια μπορούσαν να οργανωθούν όχι μόνο σε σπίτια,
αλλά σε οποιοδήποτε μέρος ή δημόσιο χώρο στην πόλη μπορούσε να φιλοξενήσει μεγάλους αριθμούς συνδετημόνων. Η φιλοξενία, όπως και τώρα, ήταν και τότε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνικής ζωής που εκφραζόταν σε όλο το εύρος της, σε οικογένεια, φίλους, κοινότητες και φυσικά στην πόλη. Οι λόγοι για να απολαύσει μια οικογένεια ένα κοινό γεύμα ήταν πολλοί. Περιστρέφονταν γύρω από τα βασικά ορόσημα του βίου κάθε μέλους της, από τη γέννηση ως το θάνατό του. Για παράδειγμα, οι γιορτές που είχαν σκοπό τον εορτασμό της γέννησης ενός παιδιού, πάντα περιελάμβαναν ένα γεύμα. Τέτοιες γιορτές ήταν τα αμφιδρόμια, εορτή κατά την οποία έδιναν όνομα στα νεογέννητα, η δεκάτη, τελετή κατά την δέκατη μέρα από τη γέννηση, κατά την οποία δινόταν το όνομα του παιδιού, όπως και τα γενέθλια, γεύμα κατά το οποίο εορταζόταν η γέννηση λίγες μέρες πιο μετά. Το ίδιο ίσχυε και για τον γάμο, τόσο κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών τελετουργιών, των προτελείων, δηλαδή των θυσιών που προσφέρονταν πριν το γάμο, όσο και κατά τη διάρκεια του γάμου, τη δεύτερη μέρα των εορταστικών τελετών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι καλεσμένοι ήταν συγγενείς, γείτονες και φίλοι. Ο γαμπρός προσέφερε θυσία και δείπνο, που ονομαζόταν γαμιλία, δηλαδή θυσία, στα μέλη της φρατρίας του, για να ανακοινώσει τον γάμο, δίνοντας έτσι σε αυτόν ένα δημόσιο χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις γεννήσεων και γάμων, τα γεύματα έδιναν χαρακτήρα κοινωνικό σε ό,τι θα μπορούσε να αφορά μόνο συγγενείς και εν τέλει αφορούσε έναν πολύ ευρύτερο κύκλο από γείτονες και φίλους. Η παρουσία μάλιστα μαρτύρων σε αυτά τα γεύματα είχε ακόμα και νομικές διαστάσεις, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε τυχόν μετέπειτα διενέξεις μεταξύ συζύγων και οικογενειών. Ανάλογη ήταν και η σχέση του κοινού γεύματος με τα έθιμα που σχετίζονταν με το θάνατο. Το ταφικό τελετουργικό περιέλαμβανε διάφορα κοινά γεύματα, τα οποία γίνονταν τόσο την ημέρα της ταφής, όσο και αργότερα. Το γεύμα ήταν ένας τρόπος να θυμηθούν τον νεκρό, αλλά και να τονίσουν την κοινωνική και οικονομική του θέση. Άλλα τελετουργικά περιελάμβαναν φαγητό για να δηλώσουν το καλωσόρισμα στον οίκο ενός καινούριου μέλους. Τέτοια ήταν τα καταχύσματα, από το ρήμα καταχαίο, χύνο δηλαδή από πάνω, κατά τα οποία τραγήματα και τρογάλια, δηλαδή γλυκά και ξηρή καρπή, ρίχνονταν στο κεφάλι των νεονύμφων ή για παράδειγμα των νέων δούλων, όταν αυτοί καλωσορίζονταν ή έμπαιναν, με συγχωρείτε, σε έναν καινούριο οίκο. Η ενότητα του οίκου γιορταζόταν με ένα ακόμα γεύμα, τα κρόνια, τις γιορτές προς τιμήν του Κρόνου, κατά τις οποίες οι αρχηγοί των οικογενειών έτρωγαν στο ίδιο τραπέζι με τους σκλάβους τους, οι οποίοι μπορούσαν τότε να απολαύσουν τη ζωή των αφεντικών τους, όχι μόνο μέσω του φαγητού και του ποτού, αλλά έχοντας συντροφιά τους και τις εταίρες των αφεντικών τους. Πώς όμως παρουσιαζόταν το φαγητό στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία? Αυτό είναι που θα μας απασχολήσει αμέσως τώρα. Στην ένατη ραψοδία της Οδύσσιας, ο Οδυσσέας παρουσιάζει την απόλυτη ευτυχία μιλώντας στο βασιλιά Αλκίνοο. Και βλέπετε πάλι το αρχαίο κείμενο και εγώ θα ακούσετε από μένα τη μετάφραση. «Ευγενικέ μου Αλκίνοε, που ξεχωρίζεις πρώτος το λαό σου. Ωραίο πράγμα την ακούς έναν καλό αηδό όπως αυτός εδώ, με θεία θα έλεγες φωνή. Και ομολογώ, απόλαυση άλλη δεν υπάρχει, πιο χαριτωμένη, από όταν σμίγει ο κόσμος όλος σε ευρωσύνη. Στην αίθουσα οι καλεσμένοι, καθισμένοι στη σειρά, ακούν τον αηδό προσιλωμένοι και τα τραπέζια εκεί μπροστά γεμάτα ψωμί και κρέας. Ο ηνοχός να τραβά από τον κρατήρα το κρασί και να περνά να το κερνά στις κούπες. Βαθιά το αισθάνομαι πως είναι αυτό ό,τι πιο ωραίο υπάρχει». Το φαγητό είναι έκφραση αισθημάτων κοινότητας. Θυμόμαστε ότι ο Αχιλλέας αρνείται να φάει ως ένδειξη του πένθους του για το θάνατο του Πατρόκλου, αλλά όταν ο Πρίαμος του προσφέρει λίτρα για το σώμα του Έκτορα, ο Αχιλλέας επανέρχεται στις ομηρικές κοινωνικές αξίες και τον πείθει να μοιραστούν ένα γεύμα. Στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη, η πυθό συνδέεται και πάλι με το φαγητό.
Ο Δικαιόπολης καταφέρνει να κάνει μια ιδιωτική συμφωνία ειρήνης με τους Σπαρτιάτες, ώστε να προμηθεύει μόνος του τους Αθηναίους με όλα αυτά τα οποία έχουν στερηθεί. Είναι χαρακτηριστικοί οι στίχοι που περιγράφουν τα ρήγη συγκίνησης που προκαλεί η πολυαναμενόμενη επιστροφή στην αγορά των χελιών από τη λίμνη Κοπαΐδα, τα οποία τα φέρνει ένας βιωτός ηχθιέμπορος. Και βλέπετε το κείμενο του Αριστοφάνη, όπου ο Δικαιόπολης λέει, μιλώντας στο χέλι, «Ο αγαπημένο μου εσύ και πολυπόθητο από παλιά, ήρθες λατρεμένος στους κωμικούς χορούς και στον Μόριχο». Ο Μόριχος ήταν ένας πλούσιος Αθηναίος λάτρης του φαγητού. «Υπηρέτες, πιάστε μου τη σκάρα και το φυσερό. Κοιτάξτε, παιδιά, το άριστο αυτό χέλι. 6 χρόνια το ποθούσαμε και μας ήρθε μόλις τώρα. Χαιρετίστε το, παιδιά, και εγώ για χάρη του θα σας δώσω κάρβουνα. Βάλτε το σε αυτή τη βάση, γιατί ούτε και με τον θάνατο δεν θα σε αποχωριστώ, αν είναι να σερβιριστείς με πατζά». Το τεύτλον είναι το πατζάρι. Ο Δικαιόπολης μιλά σε τραγικούς τόνους, εξάλλου είναι πάρα πολύ έντονες οι απηχήσεις του Σοφοκλή σε αυτό το χωρίο και του τρόπου με τον οποίο η Ηλέκτρα αποχαιρετά τον αδελφό της την Ηλέκτρα, αλλά και του Ευρυπίδη και του τρόπου με τον οποίο ο Άδμητος αποχαιρετά την Άλκηστη. Δίνει όμως διαστάσεις που θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν στην επιστροφή μιας αγαπημένης λιγουδιάς. Οι αναφορές εξάλλου στο φαγητό είναι πάρα πολύ συχνές στα κωμικά κείμενα. Αναρρύθμιτα αποσπάσματα που παραδίδονται από τον Αθήνιο στους δειπνοσοφιστές αποτελούν πυραχοκοκαλιά των γνώσεων που έχουμε για τη σχέση των Ελλήνων με το φαγητό τον 4ο αιώνα. Στην Παλαιά Κωμωδία, το γεύμα αποτελούσε ένα είδος μοτίβου που απαντούσε συχνά όχι μόνο στο μέσο της πλοκής, αλλά και στη θριαμβευτική σκηνή του τέλους του έργου. Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη παρουσιάζουν συχνά στιγμές εορταστικών γευμάτων, είτε στο πλαίσιο ενός γάμου, για παράδειγμα το τέλος της ειρήνης είναι έτσι, είτε στο πλαίσιο ενός γλεντιού, όπως συμβαίνει στις εκκλησιάζουσες. Οι βασικοί χαρακτήρες του έργου είναι συνήθως επικεφαλής της γιορτής και εποπτεύουν τη θυσία και όλες τις προετοιμασίες. Ο ρόλος αυτός στη μέση και τη νέα κωμωδία βρίσκει αντικαταστάτη στον τυπικό χαρακτήρα του μάγειρα. Είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για την παρασκευή ενός γεύματος από ένα πολύ αρχικό στάδιο, έχοντας την υποχρέωση και να ψωνίσει τα κατάλληλα υλικά και αφού τα μαγειρέψει να φροντίσει για το σωστό σερβίρισμά τους. Δεν είναι δούλος, αλλά ανήκει σε χαμηλή κοινωνική και οικονομική τάξη. Χαρακτηρίζεται από την κωμική τάση να περιαυτολογεί, τονίζοντας τις εξαιρετικές του μαγειρικές και οργανωτικές ικανότητες, σχεδόν μαγικές, αλλά και τη σωστή κρίση του σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το φαγητό. Οι μάγειροι παρουσιάζουν αυτούς παντογνώστες, σοφούς επί παντός επιστητού, από τη φιλοσοφία ως και τη μουσική. Σε ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι, ένα απόσπασμα από τον ποιητή της νέας κωμωδίας Φιλίμωνα, ο μάγειρας ισχυρίζεται ότι το φαγητό που μαγειρεύει μπορεί να αναστήσει ακόμα και νεκρούς. «Αθανασία νύβρικα», λέει ο μιλητής, «τους είδη νεκρούς όταν μόνο ως φρανθός ή ποιό ζήν πάλιν». Δηλαδή, έχω εφεύρει την αθανασία και μόνο να μυρίσουν αυτά που μαγείρεψα, αυτοί που ήδη είναι πεθαμένοι θα τους ξαναζωντανέψουν. Ομοίως, ο Αθηνίωνας, ένας ποιητής αβέβαιης χρονολόγησης, στο έργο «Σαμόθρακες» κάνει ένα είδος θεώρησης της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και τοποθετεί στο επίκεντρο τη μαγειρική τέχνη. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, οι δύο συνομιλητές, συζητώντας, διαπιστώνουν ότι η επιθυμία των ανθρώπων να τρώνε νόστιμο φαγητό ήταν αυτή που στην πραγματικότητα έβαλε τέλος στον κανιβαλισμό και τους έμαθε να ζουν αρμονικά σε κοινότητες. Και διαβάζω λίγο το διάλογο. Ο αρχικός συνομιλητής λέει «Δεν καταλαβαίνεις ότι η μαγειρική τέχνη έχει συνεισφέρει στην ευσεβή ζωή περισσότερο από όλες τις άλλες τέχνες μαζί». «Μα υπάρχει στα αλήθεια τέτοιο πράγμα», αναρωτιέται ο δεύτερος. «Και βέβαια, βάρβαρε, πάνιγε βάρβαρε» είναι το αρχαίο κείμενο, «γιατί μας έσωσε από το να ζούμε ασίδωτα, σαν θηρία, και από τη δυσάρεστη θέση του να τρώμε ο ένας τον άλλον. Μας έβαλε σε τάξη και μας προσέφερε τη ζωή που έχουμε σήμερα». «Μα με ποιον τρόπο», αναρωτιέται ο δεύτερος συνομιλητής. «Δώσε λίγη προσοχή και θα σου πω. Όταν υπήρχε μόνο κανιβαλισμός και κάθε είδους συμφορές, βρέθηκε ένας έξυπνος άνθρωπος.
Πρώτος αυτός θυσίασε ένα ζώο και το έψησε. Και επειδή αυτό το κρέας είχε πολύ καλύτερη γεύση από το ανθρώπινο, σταμάτησαν οι άνθρωποι να τρώνε ο ένας τον άλλον. Άρχισαν να θυσιάζουν τα οικόσιτα ζώα τους και να τα ψήνουν. Μόλις κατάλαβαν πόσο απολαυστικό ήταν αυτό, αυτό ήταν η αρχή. Καλλιέργησαν τη μαγειρική τέχνη όλο και περισσότερο. Εκτός βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε από τις κομικές διαστάσεις που έχει αυτή η θεώρηση, μας κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο το φαγητό συνδέεται με την ειδονή. Αυτή φαίνεται να είναι και η βασική εστίαση του Αρχέστρατου, ενός συγγραφέα του 4ου αιώνα από τη Γέλα της Σικελίας. Ο Αρχέστρατος έχει γράψει το έργο «Η Διπάθεια», ένα ποίημα περίπου 1200 στίχων σε εξάμετρο, στο οποίο απαριθμεί τα καλύτερα φαγητά, ψάρια κυρίως, του ελληνικού κόσμου και μας δίνει και κάποιες οδηγίες για την παρασκευή και το σερβίρισμά τους. Ως προς το είδος του, το ποίημα μάλλον ομοιάζει προς τους διδακτικούς ισιώδους καταλόγους. Σίγουρα όμως χαρακτηρίζεται και από στοιχεία επικής παροδίας. Στο πλαίσιο της συζήτησής μας, η Διπάθεια προσφέρει ένα ακόμα στοιχείο για την κατανόηση της περίοπτης θέσης που κατήχει η συζήτηση γύρω από το φαγητό στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Ας δούμε για παράδειγμα το απόσπασμα 10, στο οποίο ο Αρχέστρατος αναφέρεται στο χέλι από το ρύγιο, το οποίο είναι της καλύτερης ποιότητας. Γράφει λοιπόν ο Αρχέστρατος, «Έγχελιν ενώ μεν πάσαν, κάθε χέλι υμνό, αλλά απ' όλα το καλύτερο είναι αυτό που πιάνεται στον πορθμό απέναντι από το ρύγιο. Σε αυτό εσύ, Μεσσήνιε, έχεις πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων θνητών, καθώς μπορείς να βάζεις φαγητό σαν αυτό στο στόμα σου». Το ρύγιο είναι μια απικία στη Σικελία που ίδρυσαν εξόριστοι από τη Μεσσηνία, τον 8ο αιώνα π.Χ., εξού και η αναφορά αυτή που μόλις διαβάσαμε. Μολονότι είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τον ακριβή τόνο της γαστρονομικής αφήγησης του Αρχέστρατου και έχουμε τη δικαιολογημένη τάση να βρούμε χιουμοριστική τη σοβαρότητα με την οποία περιγράφει, παραδείγματος χάρη, σε ποια θάλασσα ψαρεύει την νοστιμότερη Αθερίνα, αυτό είναι το θέμα του αποσπάσματος 11, το κείμενο δεν μας δίνει κανένα τέτοιο έρισμα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να υποτιμάμε το αληθινό ενδιαφέρον που θα έπρεπε να είχαν οι αναγνώστες του 4ου αιώνα για το πού θα βρουν το καλύτερο φαγητό. Από την άλλη, ο τόμος είναι πολύ πιο κωμικός σε ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό έργο της ίδιας περίοδου, του 4ου αιώνα π.Χ., το «Δείπνων Αττικών», του Μάτρωνα από την Πιτάνη. Πρόκειται για ένα είδος επικής παροδίας, το οποίο μπλέκει την ομηρική με την κομική παράδοση, συνδέοντας ανάλαφρα ευχάριστα θέματα γαστρονομικού ενδιαφέροντος, αλλά με μεγαλόπρεπη γλώσσα. Ο καλύτερος τρόπος, νομίζω, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση είναι με ένα πειραγμένο προήμιο, όπως θα μπορούσε να είναι σήμερα και το όνομα ενός πιάτου, σε ένα καινούριο εστιατόριο. Είναι ένα κομμάτι από το πρώτο απόσπασμα του Αττικού Δείπνου, το οποίο αντιχεί την Οδύσσια με τον πιο προφανή τρόπο. Βλέπετε στις οθόνες σας ότι το απόσπασμα 1 ξεκινά με έναν τρόπο που είναι αναγνωρίσιμος για όλους. «Δείπνα μη ένεπε μούσα, πολυτρόφα και μάλα πολλά». Δηλαδή, τα δείπνα τραγούδα μου μούσα, που μας ταΐζεις πολύ και πολλά, τα οποία ο Ξενοκλής ο ρήτορας ετοίμασε για εμάς στην Αθήνα. Γιατί πήγα κι εγώ εκεί, μαζί μάλιστα με μεγάλη πείνα, και είδα εκεί όντως πανέμορφα ψωμιά, μεγάλα, λευκότερα και από χιόνι, με γεύση σαν αυτή που έχουν τα μαλακά και κάκια από σιτάρι. Αμύλη συνομίους. Η άμυλη ήταν ένα είδος κέικ από σιτάρι, το οποίο ήταν εξαιρετικά μαλακό και υγρό, καθώς περιελάμβανε και τυρί και γάλα και μέλι. Είναι πολύ πιθανό το «Δείπνων Αττικών» να έχει γραφτεί πρωτίστως με στόχο να σχολιάσει τις πολιτικές διενέξεις στην Αθήνα του 4ου αιώνα. Αυτή είναι εξάλλου και η βασική άποψη των τελευταίων εκδοτών του Μάτρωνα, του Όλσον και Σένς. Ο Ξενοκλής ήταν άλλωστε ένας από τους πιο πλούσιους και επιφανείς Αθηναίους της εποχής, με έντονη εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα. Ακόμα και σε μία τέτοια περίπτωση όμως, ο τρόπος με τον οποίο το καλό φαγητό παρισφραίει στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας και αποτελεί σοβαρό θέμα συζήτησης παρά την αναπότρεπτη ελαφρότητά του, δείχνει πολλά. Όχι μόνο για τη θέση που είχε μια τέτοια συζήτηση στους κύκλους του 4ου αιώνα, αλλά και για τη συγκλονιστική ομοιότητά του με το σήμερα, δημιουργώντας πολλά παράλληλα
που τελικά συνδέουν αιώνες συνδετημόνων και τους τοποθετούν στο αχρονικό, ατοπικό, ίδιο μεγάλο τραπέζι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Λάμαρη, για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Θα έλεγα αξιοθαύμαστα, μεστός, λεπτομερής, επιστημονικός, αλλά και κατανοητός ταυτόχρονα ο λόγος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αρετή. Τώρα καταλαβαίνω γιατί λένε όλοι οι απιθιώτες και όλες οι απιθιώτισσες ότι είστε μια εξαιρετική δασκάλα. Είστε δασκάλας και για μας απόψε. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε και ερωτήματα. Έχουμε πάρει και σημειώσεις χρήσιμες και για τη δική μας έρευνα. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και νομίζω ότι τυχεροί είμαστε που έχουμε και τον κύριο Καραμανέ απόψε μαζί μας. Ο κύριος Καραμανές μοιράζεται με την κυρία Λάμαρη ένα κοινό, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καθώς ο κύριος Καραμανές σπούδασε αρχαιολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία και εθνολογία στην ίδια σχολή, ενώ απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από τα Παρίσια το 1999. Ο κύριος Καραμανές είναι σήμερα διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί από το 2002 και το οποίο διευθύνει από το 2014. Εργάζεται για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση λαογραφικού και εθνογραφικού υλικού και τη διάδοση του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών τρόπων εργασίας, συμμετέχοντας ή διευθύνοντας ερευνητικά προγράμματα. Δημοσίευσε κείμενα για την ιστορία της ελληνικής λαογραφίας, επιχειρώντας αναστοχαστική και κριτική ανάλυση σχετικά με τις αρχαιακές πρακτικές του λαογραφικού υλικού. Μελετά παραδοσιακά τεχνικά συστήματα, κυρίως παραγωγής τροφίμων, με επιτόπια εργασίας επιμενικές κοινότητες της Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου και τις πολιτισμικές διαστάσεις της αγροτικής παραγωγής στο πλαίσιο των σύγχρονων διαδικασιών διαφύλαξης και προώθησης της αγροτικής κληρονομιάς. Ενθάρρυνε συνεργασίες του κέντρου του με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγους και πολίτες, ενώ πρέπει να πούμε ότι δημοσιεύει κείμενα και σε περιοδικά και εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας εκτός από τα επιστημονικά του πονήματα και συγγράμματα και συμμετέχει σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με λαογραφική θεματολογία. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Καραμανές είναι ένα από τα πιο γοητευτικά πρόσωπα της Ακαδημίας Αθηνών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αρκεί βέβαια να αναφέρω ότι παρουσίαζε επί τριετία οριαία εκπομπή του Κέντρου Λαογραφίας με τίτλο «Λαογραφικές σελίδες» από κοινού με την τέως διευθύνουσα Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, η οποία είναι επίσης μαζί μας απόψε, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κύριε Καραμανέ, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο παρά τούτο. Καλωσορίσατε στο σπίτι σας. Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε και στη λογοδημία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και ο λόγος είναι δικό σας. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση, όπως και την Αλεξάνδρα τη Ροζοκόκη, τη συνάδελφο, και τον Διευθυντή του Κέντρου, τον Αθανάση τον Στεφανή. Είναι ένας εκπληκτικός κύκλος ομιλιών αυτός που διακονείται. Δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε άνθρωποι που... Η αλήθεια είναι ότι δεν συναντιόμαστε συχνά, αλλά να έρθουν και άνθρωποι έξω από την Ακαδημία και να μιλήσουν με ανθρώπους που ίσως διακονούν και κάποια αντικείμενα. Εμείς οι λαογράφοι είμαστε ίσως λίγο πιο προσιτοί, γιατί δουλεύουμε με επιτόπιες έρευνες και είμαστε πιο κοντά, ας το πούμε, στο μέσο άνθρωπο. Οι φιλόλογοι και μάλιστα υψηλού επίπεδου όπως εσείς, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο. Τώρα θα αρχίσω, αφού επιχειρήσω να κάνω το διαμερισμό της οθόνης. Λοιπόν,
Με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη ο διανυρασμός, Ανδρέα μου. Δεν βλέπω κάτι μέχρι στιγμής, Βαγγέλη. Για να δω. Λοιπόν. Ναι, τώρα φορτώνεται η εικόνα. Τέλεια. Και μπορούμε να δούμε τον υπολογιστή σου. Ωραία. Να ανοίξει και το... Λοιπόν, περιμένοντας να ανοίξει, να χαιρετήσω την παρουσία εκλεκτών συναδέλφων από ερευνητών του κέντρου, του κυρίου Ποτηρόπουλου, της Μανουέλας Κατρινάκη, πολλών φίλων της καθηγητών, του κυρίου Γιάννη Ζέρβα, πολλών φίλων της λαογραφίας, βλέπω τον κύριο Χλωρό, και άλλους πολλούς και εκλεκτούς, τους οποίους ξεχνάω, και βέβαια την Κατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, την διευθύντρια του κέντρου επί 20 χρόνια και την ίσως και τη σημαντικότερη Ελληνίδα λαογράφο στα θέματα της διατροφής, με ένα πολύ μεγάλο έργο, αρχιακό, ταξινομικό, συλλεκτικό και επιστημονικό όσον αφορά βέβαια τις δημοσιεύσεις, αλλά και την προσπάθεια για να περάσουν οι λαογραφικές εργασίες, αυτό το κεφάλαιο γνώσεων, το λαογραφικό, στο ευρύ κοινό. Βλέπω ότι έχει μια... Έτσι, είναι κάπως αργό το PowerPoint να φορτώσει, αλλά αυτό τα καταφέρει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να πω, περιμένοντας να ανοίξει, ότι θα μιλήσω αυτό το χρόνο που μου αναλογεί, κάνοντας μια αναδρομή στην επιστημονική, στην ιστορία της ελληνικής λαογραφίας και μιλώντας, προσπαθώντας μάλλον ατρομερώς κάπως να αναφερθώ στο τι έκανε η λαογραφία, πώς χειρίστηκε τα ζητήματα της διατροφής, ξεκινώντας από τον Νικόλαο Πολίτη και φτάνοντας ως τις μέρες μας. Εκεί, κάνοντας αυτή την, περιγράφοντας αυτή την πορεία, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την έμφαση που έδωσε στην διάσταση ακριβώς αυτή την πολιτισμική για την οποία γίνεται λόγος και στον τίτλο μου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Θέλω να ελπίζω ότι βλέπουμε τώρα την οθόνη. Όχι, πρέπει να προσπαθήσετε άλλη μια φορά, διότι έφυγε, δεν άνοιξε το PowerPoint, τουλάχιστον σε μένα. Ναι, τη βλέπαμε μέχρι πριν από ένα λεπτό, Βαγγέλη, τώρα όχι. Νομίζω τώρα πρέπει να προσπαθήσετε άλλη μια φορά να... γιατί τώρα σε μένα τουλάχιστον έχει ανοίξει. Λοιπόν, για να κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια. Share screen. Ωραία. Για να δω. Τώρα. Τώρα ναι. Τέλεια. Λοιπόν, ωραία, ας το κρατήσω λοιπόν. Μάλλον να σου κάνω... Μια προβολή παρουσίασης ίσως για να βλέπουμε μία-μία. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει τώρα. Ωραία. Πιστεύω να με ακούτε. Ναι, ακούμε. Τέλεια, τέλεια. Καλό αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, όσον αφορά το ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις του λαϊκού πολιτισμού, μπορεί ο όρος, αυτό που λέμε δημόσια λαογραφία σήμερα, να είναι σχετικά νέος, αλλά το φαινόμενο της συνεργασίας πολιτών, των λεγόμενων ερασιτεχνών λαογράφων, στην διαδικασία συλλογής αλλά και δημοσίευσης του λαογραφικού υλικού, σε συνέργεια με επιστημονικούς φορείς, δημόσιους φορείς και επιστημονικές εταιρείες, είναι κάτι συνηθισμένο σε πολλές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα η πρώτη επιστημονική συστηματική σχετική προσπάθεια είναι αυτή του ιδρυτή της ελληνικής λαογραφίας, του Νικολάου Πολίτη, ο οποίος ως
Ανώτερος στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας ενέπλεξε στη διαδικασία συλλογής λαογραφικού υλικού τους εκπαιδευτικούς ήδη από την δεκαετία του 1880. Βλέπουμε εδώ ένα από τα πρώτα χειρόγραφα του Κέντρου Λαογραφίας, ένα σημαντικό χειρόγραφο του Νικολάου Λάσκαρη, ο οποίος ήταν ένας δημοδιδάσκαλος που συνέλεξε και έστειλε λαογραφικό υλικό από την Λάστα της Χορδινίας. Ο πολίτης ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, το περιοδικό Λαογραφία το 1909 και το Κέντρο Λαογραφίας, το σημερινό Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ως λαογραφικών αρχείων το 1918. Ήταν αυτός που οργάνωσε, δόμησε επιστημονικά τη λαογραφία και οργάνωσε πρωτίστως τα παιδεία της. Αυτό βέβαια μέσα από μια μακρόχρονη προσπάθεια διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο, κατάρτισης επιστημόνων λαογράφων και μέσα σε ένα περιβάλλον, να το πούμε και αυτό, δύσκολο, έχοντας να αντιμετωπίσει τους συντηρητικούς εκείνης της εποχής που πίστευαν ότι ο λαϊκός πολιτισμός δεν είναι άξιος μελέτης, δεν είναι μάλιστα πολλές φορές και άξιος αναφοράς καν, πόσο μάλλον μελέτης επιστημονικής στο Πανεπιστήμιο και, και σε αξιόλογες επιστημονικές εταιρείες ή και σε επιστημονικά ινστιτούτα. Ο πολίτης μοίρασε, θα λέγαμε, την πολιτισμική, αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμική πραγματικότητα ως αντικείμενο μελέτης, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το πρώτο πεδίο, η πρώτη αυτή κατηγορία ήταν τα περίφημα μνημεία του λόγου. Δηλαδή τα τραγούδια, τα παραμύθια, οι θρύλοι, οι λεγόμενες παραδόσεις, όλο το γλωσσικό υλικό κλπ. Η δεύτερη κατηγορία ήταν η καταπαράδοση πράξης ή ενέργεια, όπως τις ονόμαζε, όπου περιελάμβανε τον οίκο, την τροφή και βλέπουμε συγκεκριμένα πώς το αντιλαμβάνεται. Τα συνήθη και ιδιάζοντα εις τους Έλληνες εδέσματα, τακτά εδέσματα εις κατατινάς ημέρας, ίον χριστόψωμα, λαμπριάτικες κουλούρες, κόκκινα αυγά, εδέσματα συνηθιζόμενα ιδίως εις τεινάς εορτάς. Αποχή από την όνεδο δήμων απόλυτος ή επιβαλλόμενη εν τακτό χρόνο, πλην των νηστιών. Εις τεινάς ανθρώπους, ως η απαγόρευση της βρόσος οφθαλμού ζώου, εις τον έχοντα ένα μόνον αδελφόν κτλ. Δοξασία περί των ενεργειών των τροφών επί του εστίοντος, ότι τεινά των εστιωμένων μελών ζώων ενισχύωσε αντίστοιχα μέλη του εστίοντος. Δηλαδή, κάποιος που τρώει ένα μέλος συγκεκριμένου ζώου παίρνει δύναμη από αυτό. Εδέσματα αποτρεπτικά κακών κλπ. Και όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες παραγωγικές που μέσα από τις οποίες παράγεται η τροφή, έχουμε τους βίους κατά τον πολίτη. Το γεωργικό βίο, όπου περιλαμβάνει και τα έθιμα κατά τη σπορά, το θερισμό, τον τριγητό, το ποιμενικό βίο, το στρατιωτικό βίο, το ναυτικό, τον αλλιευτικό, τον κυνηγητικό, τα βιομηχανικά επιτιδεύματα κλπ. Κλπ. Αυτή λοιπόν την κατηγοριοποίηση του πολίτη, σε αυτή την κατηγοριοποίηση του πολίτη, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε εκ των υστέρων, σήμερα δηλαδή, είναι ότι πέρα από μια τεχνολογική, τεχνική αν θέλετε, περιγραφή της παρασκευής της τροφής, έχουμε την προσπάθεια να περιβάλλει αυτή μια διαδικασία τεχνική και βιολογική με στοιχεία πολιτισμικά. Στοιχεία που ανήκουν στην εφευρετικότητα του ανθρώπου, σε αυτό που λέμε πολιτισμό με την ευρεία έννοια, δηλαδή ότι αυτό το μέρος της πραγματικότητας που ανήκει στον άνθρωπο και όχι στη φύση. Ο πολίτης ίδρυσε, όπως ανέφερα, το 1918 το Κέντρο των Λαογραφικών Αρχείων, που εντάχθηκε λίγο αργότερα στην Ακαδημία Αθηνών, όταν ιδρύθηκε η Ακαδημία το 1926, και μετονομάστηκε τη δεκαετία του 60 σε Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Στα πλαίσια αυτού του αρχείου, του λαογραφικού αρχείου, ο πρώτος διευθυντής, ο Στύλπων Κυριακίδης, ιστορική μορφή της ελληνικής λαογραφίας, στράφηκε αρχικώς στην μελέτη των μνημείων του λόγου, γράφοντας ένα σημαντικό βιβλίο για τα μνημεία του λόγου και ιδιαίτερα και ειδικά για τα άσματα, τα δημοτικά τραγούδια. Ήθελε να γράψει ο Κυριακίδης ως στόχο, ως πρόγραμμα, να γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο, ένα δεύτερο μέρος μάλλον αυτής της έκδοσης και να το δημοσιεύσει στο λαογραφικό αρχείο για τον λεγόμενο υλικό πολιτισμό. Δεν το έκανε ποτέ και μάλιστα το εν λόγω βιβλίο έχει τον αριθμό 3 στα δημοσιεύματα του λαογραφικού αρχείου. Δεν υπάρχει 4, εν αναμονή
του έργου του Κυριακίδη. Ένα ιστορικό κενό. Ο Κυριακίδης όμως οργάνωσε, ταξινόμησε τη λαογραφική ύλη στις λεγόμενες εκδηλώσεις. Φυσικές εκδηλώσεις, τον υλικό δηλαδή πολιτισμό, πνευματικές και κοινωνικές. Έδωσε δηλαδή υπόσταση σε αυτό που λέμε υλικό πολιτισμό. Θα έλεγα, οργάνωσε με έναν τρόπο πιο λειτουργικό το διάγραμμα του δασκάλου του, του Νικολάου Πολίτη, και του έδωσε μια υπόσταση. Έδωσε μια υπόσταση σε αυτό το υλικό, στο μέρος του πολιτισμού, το υλικό. Όσον αφορά τις στροφές, δεν διαφοροποιήθηκε στο σκεπτικό, αλλά και στην φιλοσοφία του πολίτη, αλλά αυτό που έκανε, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, ήταν ότι ενθάρρυνε μέσω παρουσιάσεων, μέσω προλόγων, βιβλίων, την μελέτη του υλικού πολιτισμού και ειδικά των τροφών. Το πιο σημαντικό έργο εκείνης της περίοδου, και μιλάμε για τον Ελληνικό Μεσοπόλεμο, για την λεγόμενη εθνογραφική τάση της ελληνικής λαογραφίας, όπως είναι γνωστή στους ειδικούς, είναι αυτό του Δημήτρη Λουκόπουλου, «Αιτωλική Οικίση, Σκεύη και Τροφέ», που είναι και αυτό στα δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου και μάλιστα αριθμός 5 και όχι 3 όπως γράφω, είναι η πρωτότυπη έκδοση, με πρόλογο του Στύλπωνος Κυριακίδου, που σίγουρα θα έλεγα ότι ο Λουκόπουλος ωφελήθηκε τα μάλα από τον δάσκαλό του και στενό συνεργάτη. Ήταν πραγματικά πολύ στενό συνεργάτη του Κυριακίδη, και όταν ο Κυριακίδης αποχώρησε από το Λαογραφικό Αρχείο και ανέλαβε, εκλέφθηκε καθηγητής στο νέο τότε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ήταν, ας το πούμε, ο εκπρόσωπός του κατά κάποιο τρόπο στην Αθήνα. Δεν αλλάζει η εικόνα. Α, δεν αλλάζει η εικόνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα? Τον πολίτη. Α, αυτό είναι πολύ κακό. Λοιπόν, για να βγούμε. Κάντε προβολή παρουσίασης για να τρέξουν οι εικόνες. Αυτό έκανα, αλλά φοβάμαι ότι θα μείνουμε... Έκανα προβολή παρουσίασης, αλλά δυστυχώς κάτι γίνεται και δεν περνάει. Έχουμε τώρα το γενικό διάγραμμα, έχουμε τώρα την ελληνική λαογραφία του Στύλπωνος Κυριακίδου. Ναι. Ναι. Ωραία, ας μείνουμε έτσι. Είχα κάνει προβολή παρουσίασης στη δικιά μου οθόνη, αλλά δεν περνάει, φαίνεται, δεν πειράζει. Ναι. Θα το δούμε έτσι σε λίγο μικρότερη διάσταση. Λοιπόν, η ελληνική λαογραφία του Κυριακίδου, τα μνημεία του λόγου που ανέφερα, η περίφημη έκδοση του Δημήτριου Λουκόπουλου για τις αιτωλικές οικίσεις, σκεύη και τροφέ. Και μια φωτογραφία του Δημήτρου Λουκόπουλου κατά την επιτόπια έρευνα, την οποία μου προσέφερε ευγενικά ένας φίλος της λαογραφίας, ερευνητής, ο κύριος Τοπαλίδης. Ο Δημήτρης Λουκόπουλος ήταν ο πρωτοπόρος στην εθνογραφική τάση, ήταν αυτός δηλαδή που, όντας δάσκαλος και στο θέρμο της ετωλίας, βγήκε με έναν τρόπο πολύ φυσικό στο βουνό, μίλησε με τους ποιμένες, κατέγραψε τον τρόπο ζωής και τον υλικό και τον πνευματικό τους πολιτισμό, προσφέροντας μια πολύ μεγάλη υπηρεσία στην ελληνική λαογραφία. Εδώ βλέπουμε και μια εικόνα του, μόνος ο Δημήτρης Λουκόπουλος και με την έλπο και τον Οκτάβιο Μερλιέ, τον οποίο υπήρξε επίσης στενός συνεργάτης. Ας δούμε λίγο το διάγραμμα, αυτό το πρώτο αυτό βιβλίο για την ετωλία, πώς αντιλαμβάνεται ο Λουκόπουλος εκείνη την εποχή την εθνογραφική, θα λέγαμε, προσέγγιση της παρασκευής και της, όσον αφορά τα σκεύη, της παρασκευής της τροφής και της κατανάλωσης. Μόνο μια απλή επισκόπηση. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στα σκεύη. Έχουμε τα μαγειρικά σκεύη, τα ψή, γάστρα, κακάβι κλπ. Με τα ονόματα, θα λέγαμε τις λαογραφίες τα επιστημονικά, αλλά τα ονόματα χρησιμοποιούν οι φορείς, ο λαός, ας το πούμε. Δοχεία διυγρά, νεροβάρλα κλπ. Όργανα της εστίας, σκεύη της αποθήκης τροφίμων. Αγγεία και σκεύη πλήσης, σκεύη και όργανα δημοτικής, σάκι που έχουν σχέση κυρίως με την τροφή, όργανα φωτισμού, αγγεία, ποιμενικά κλπ.
Εδώ πέρα έχουμε τη Δαγκία που παρασκευάζουν την Καράμπα, η Βούρτσα, δηλαδή την Κάδη, το Καρδάρι, το Λεβέτι, το Καζάνι δηλαδή της εποχής κλπ. Θα τα δούμε λίγο και σε εικόνες. Ένα κεφάλαιο αφιερώνεται στις στροφές, όπως ανέφερα στην Αιτωλία. Και ποιες είναι αυτές οι κύριες στροφές? Το Λουκόπουλο, το ψωμί, στις πολλές κατηγορίες του, ανεβατό ελλειψό, καθάριο, αραποσιτήσιο, σταθοκουλούρα, στους εορταστικούς άρθρους, η χυλή, τα χανάς, τα φύλλα, η πέτρα, δηλαδή οι χυλοπίτες, οι κουρκούτι, οι πίτες, τα φαγητά από κρέας, τα νηστίσιμα φαγητά, τα ψάρια και τα γλυκίσματα. Προσοχή όμως, ο τρόπος που περιγράφεται εδώ, στο Λουκόπουλο, συνδυάζεται πάντα από περιγραφές στη γραμμή του πολίτη, εθήμων και συνηθιών της καθημερινής ζωής. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν αναφέρεται στην Κάδη, το ποιμενικό δηλαδή αυτό, όταν αναφέρεται στο ταψί, το απλό γνωστό και ταπεινό ταψί, το περιγράφει και προσθέτει. Το μαγειρικό του το σκεύος έχει μεγάλη σχέση και με τον άλλον εν γέννη βίων των χωρικών. Κατά την παραμονή του Αγίου Μάρκου, τα παιδεία της οικίας χτυπούν ένα ταψίδι για να αποτρέψουν τους όφης από πάσης βλάβης, 26 Απριλίου δηλαδή, του Αγίου Μάρκου. Επίσης, όταν οι παιδες συλλάβουν οι ακανθόχειρων, τον χορεύουν στο ταψί, δηλαδή χτυπούν το τύμπανο ως τύμπανον το ταψί και ο ακανθόχειρος χορεύει. Πάμε στους εορταστικούς άρτους. Περιγράφει όλες τις κατηγορίες των άρτων, που ήταν πολλές, και προσθέτει. Τα ψωμιά λαμβάνουν και ονόματα ιδιαίτερα ως άκης παρασκευάζονται ιδιαιτέρως δι' επισήμους οικογενειακάς εορτάς ή σπουδαίας χριστιανικάς τιάχτας. Ούτω λέγεται χριστόψωμο, το ψωμί των κεντητών που έχει πάνω αρνάκια, κατσικάκια, λαμπρόψωμο ο άρτος του Πάσχα, βασιλόψωμο ή βασιλοκουλούρα ο άρτος του Νέου Έτους, ύψωμα το φέρον έκτυπα Αγίου Άρτου, δια να σηκώνεται ύψωμα κατά τα ονομαστικά σε εορτάς και των Χριστουγέννων, ψωμί για τον γάμο, ψωμί για λεχόνα, η τουριά, η πρόσφορο κλπ. Βλέπουμε δηλαδή αυτή την έγνοια να συνδυαστεί το τεχνικό μέρος, δηλαδή το υλικό παρασκευής, ο τρόπος παρασκευής, το πώς ψήνεται κλπ. Οι συνταγές, ας το πούμε, με το μέρος το πολιτισμικό. Την ίδια εποχή δρά η μεγάλη λαογράφος Αγγελική Χατζημιχάλη. Δεν είναι ακαδημαϊκή λαογράφος, δεν είναι στο πανεπιστήμιο, δεν έχει και σπουδές άλλωστε. Οι γυναίκες δεν σπούδαζαν πολύ τότε και η Χατζημιχάλη είχε προβλήματα να σπουδάσει, δεν την άφηνε ο πατέρας της, γιατί της έκανε κατηδίαν έτσι μαθήματα. Ο Κυριακίδης και εκεί επεμβαίνει και κάνει μια πολύ ευνοϊκή βιβλιοκρισία στο περιοδικό Λαογραφία για τη Χατζημιχάλη, για το πρώτο της βιβλίο, την ελληνική λαϊκή τέχνη, ειδικά για τη Σκύρο, το παρουσιάζει και την ενισχύει. Δύο εικόνες της Χατζημιχάλη με φορεσιά, παραδοσιακή και εκείνη την εποχή. Η Χατζημιχάλη πρέπει να πούμε ότι ήταν αυτή η οποία προσπάθησε να εντάξει τεχνικές μορφές του υλικού, του παραδοσιακού υλικού πολιτισμού, τεχνουργήματα, την εφαντική, την κεντητική, την μεταλλοτεχνία στο σύγχρονο αστικό βίο. Έγινε και σε άλλες χώρες. Η Χατζημιχάλη ήταν η κύρια εκπρόσωπος αυτής της τάσης στην Ελλάδα. Και το έκανε αυτό ιδρύοντας μια σχολή. Το περίφημο, την Ελληνική Σχολή της Αγγελικής Χατζημιχάλη, ένα σχολείο που το κτίριο σώζεται ακόμη και ρημάζει, θα έλεγα, στην Οδό Νάξου, στην Κυψέλη. Εκεί λοιπόν εκπαίδευε, ήταν ένα οικοτροφείο θηλαίων, το οποίο εκπαίδευε κορίτσια σε αυτές τις τέχνες. Και εκεί μάλιστα δίδαξε ο αναφερθής προλίγου μάγειρας Νικόλαος Τσελεμεντές. Όπως σωστά ανέφερε ο κύριος Λαζάρου, ακολουθούσε κάτι που ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή, την προσπάθεια μεταφοράς μιας αστικής γαλλικής κουζίνας στον ελληνικό χώρο, αλλά δίδαξε τις τεχνικές παρασκευής τροφίμων, τις τεχνικές μαγειρέματος, όχι μόνο τις γαλλικές, αλλά και τις ελληνικές, επί σειρά ετών, με μια διακοπή κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στο σχολείο της Χατζημιχάλη. Μεγάλη λοιπόν η προσφορά του. Ο Γιώργος Μέγας, ο δεύτερος θα λέγαμε όπως τον βλέπουμε εμείς, η τάξη μαθητής του πολίτη, ήταν αυτός ο οποίος διεύθυνε το λογογραφικό αρχείο
μετά το 1936 και ως το 1955, στη δύσκολη δεκαετία του 40, και ήταν αυτός επίσης που εξέδωσε σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 30 έως τις αρχές της δεκαετίας του 50 τα ζητήματα της ελληνικής λογογραφίας, που αποτελούν έναν κατάλογο με ερωτήματα σύμφωνα με τα οποία μπορούν οι ερασιτέχνες συλλογής και οι επαγγελματίες, θα λέγαμε, οι ακαδημαϊκοί, αν θέλετε, λαογράφοι, να συλλέγουν το υλικό από το λαό, αλλά αποτελεί επίσης και ένα εγχειρίδιο ταξινόμησης του λαογραφικού υλικού στο λαογραφικό αρχείο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τα σώματα υλικού που, με τα οποία εργαζόμαστε εμείς, οι λαογράφοι, προέρχονται από επιτόπιες έρευνες. Δεν νοείται λαογραφία χωρίς επιτόπια έρευνα. Κάποιος, κατά προτίμηση κάποιος ειδικευμένος επιστήμονας, πρέπει να πάει στον κόσμο, πρέπει να πάει στο χωριό, πρέπει να πάει στην πόλη, να καταγράψει, να αποτυπώσει, είτε με χειρόγραφο, είτε με το μπλοκάκι, είτε με την κάμερα, είτε με πλήστες, έτσι, με μεθόδους που έχουν βέβαια μεταβληθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων, αλλά η επιτόπια έρευνα είναι κάτι πολύ, πολύ, πολύ βασικό. Και αυτά τα εγχειρίδια είναι επίσης σημαντικά. Τα ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας δεν περιλαμβάνουν κεφάλαιο για τον υλικό πολιτισμό. Η λαογραφία μας ήταν πάντα, παρότι αναγνώριζε τη σημασία και το βλέπουμε από την αρχή ήδη από τον πολίτη, των στοιχείων του υλικού πολιτισμού, παραμένει φιλολογική. Είναι κάπως στραμμένη στη μελέτη των μνημείων του λόγου. Αυτό είναι κάτι που την βασάνισε, θα λέγαμε, για δεκαετίες. Όταν όμως ξεκινούν πιο έτσι, δυναμικά μετά τον πόλεμο οι λαογραφικές αποστολές, και αυτό γίνεται πολύ συστηματικά στο πλαίσιο της Ακαδημίας Αθηνών, ήταν η ηρωική εποχή, δείχνω κάποιες εικόνες, τον αείμνηστο καθηγητή τον Πετρόπουλο, τον πάντα θαλερό Γεώργιο Κατερινίδη, τον αείμνηστο Περιστέρη. Δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό ή μάλλον πολύ σημαντικά σώματα καταγραφών και κυκλοφορεί και ένα πιο συνοπτικό εγχειρίδιο για τη συλλογή της λαογραφικής ύλης και την ταξινόμηση του λαογραφικού υλικού, το οποίο ακολουθεί το τριμερές, θα λέγαμε, σχήμα του Στύλπωνος Κυριακίδη και έχει ένα πολύ μεγάλο αρχικό κεφάλαιο για τις τροφές, τον υλικό πολιτισμό, όλα τα σχετικά με τον υλικό βίο. Αυτό το εγχειρίδιο το γράφει ο διευθυντής, το συντάσσει ο διευθυντής Γεώργιος Σπυριδάκης, ένας πολύ σημαντικός και πολύ συστηματικός επιστήμον. Όμως το εγχειρίδιο του πραγματικά του υλικού πολιτισμού αργεί να γίνει για τα ελληνικά δεδομένα και ο τόμος που είναι αφιερωμένος, ένας τόμος ερωτηματολόγιο και ένα εγχειρίδιο τελικά ταξινόμηση του λαογραφικού υλικού, κυκλοφορεί το 1983 από το λαογραφικό αρχείο. Εκεί έχουμε ένας ογκώδης τόμος από την κυρία Καμιλάκη και τον κύριο Ήμελο, που αναφέρεται, αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του αφιερώνεται στις τροφές. Μια εικόνα από εκείνη την περίοδο, η κυρία Καμιλάκη με πληροφορητές της στο τρίκερι της Μαγνησίας. Και πολύ γρήγορα να δούμε πώς οργανώνεται αυτό το φαινόμενο το διατροφικό με βάση αυτό το εγχειρίδιο. Έχουμε τα γεύματα. Πρωινό, πρόγευμα, μεσημβρινό, απογευματινό, δείπνο, εθιμοτυπία των γευμάτων και σχετικές δοξασίες. Την προσαρμογή της τροφής στην τοπική παραγωγή, το κλίμα, την οικονομία, την επικοινωνία κλπ. Τις βασικές τροφές στην Ελλάδα. Ψωμί, λάδι, ελιές. Οι περίφημοι τα προϊόντα της μεσογειακής τριάδας, για να θυμηθούμε και τον Μπροντέλ. Τα κρέας, τα όσπρια, λείπει και νερό εδώ πέρα βλέπω. Λαχανικά και χόρτα, το αυγό, ψάρι, πίτες, γλυκά, φρούτα. Τις τροφές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τις τροφές του λαϊκού εορτολογίου, τις τροφές σε περιπτώσεις της κοινωνικής ζωής, τις τροφές εγγύων βρεφών, γερόντων και αρρώστων, τη συντήρηση των τροφών, τα ποτά, είναι πνευματόδη και μη, ενώ στοιχεία για τη διατροφή θα βρούμε και στα κεφάλαια που είναι αφιερωμένα στη δημιουργική ζωή, την καλλιέργεια των δημητριακών, την ελαιοκομεία, την αμπελουργία και την εινοπία, την δανδροκομεία, την αλληλεία, το κυνήγι, τη μελισσοκομεία. Ένα πολύ πιο συστηματικό, πολύ πιο λεπτομερές σύστημα καταγραφής και ταξινόμησης, το οποίο έχουμε
ακόμη περαιτέρω εμπλουτίσει ένα συλλογικό έργο τις δεκαετίες που πέρασαν μετά την έκδοση αυτού του βασικού εγχειριδίου. Πάντως το αρχείο ακόμη του κέντρου λογογραφίας ακολουθεί αυτό το συγκεκριμένο πρότυπο. Τώρα, επειδή ο χρόνος τελειώνει κατά κάποιο τρόπο, θα ήθελα και εδώ έτσι, να επισημάνω αυτό που αναφέρθηκα στο θέμα, ας το πούμε, της περιγραφής στοιχείων του υλικού πολιτισμού τεχνολογικών και παραλίδων πολιτισμικών. Για παράδειγμα, τροφές του λαϊκού εορτολογίου. Θα πάρω ένα μόνο παράδειγμα. Τις τροφές του λαϊκού εορτολογίου, το πέμπτο κεφάλαιο εν προκειμένου, υποκεφάλαιο του κεφαλαίου για τις τροφές και τα ποτά. Διατρέχει το εγχειρίδιο όλο το έτος, αρχίζοντας από του Αγίου Γεωργίου, του Σποριάρη ή Μεθυστή, στις 3 Νοεμβρίου, περνώντας των ταξιαρχών, του Αγίου Φιλίππου, 15 Νοεμβρίου και την σχετική έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων, των εισοδίων της Θεοτόκου, της Μεσοσπορίτισσας δηλαδή, στις 21 Νοεμβρίου, που έχουμε πολλή σπόρια, έχουμε πόλυβα, με πολλές αναφορές βέβαια αυτά στην αρχαιότητα, του Αγίου Ανδρέας στις 30 Νοεμβρίου, της Αγίας Βαρβάρας, προστάτριας από την Ευλογιά στις 4 Δεκεμβρίου, έχουμε εδώ τις μελόπιτες, τα κόλυβα, έχουμε και βέβαια εδώ πέρα είναι περίφημες αναφορές του Γεωργίου Μέγα, που μας έχουν έτσι, τις έχουμε πάντα στη μνήμη μας, στα Εκατέα Δείπνα, στα τρίστρατα των αρχαίων, είναι αυτά τα πρότυπα κατανάλωσης και διάθεσης των ίδιων τροφών, είναι υπαρκτά. Να πω εδώ έτσι με λίγα λόγια ότι το μοντέλο των βασικών τροφών, δηλαδή αυτή η μεσογειακή τριάδα που η οποία γίνεται λόγο συχνά, ανάγεται πολύ πίσω, ανάγεται στην νεολιθική εποχή. Ήδη το ξέρουμε αυτό και από τις ιστορικές μαρτυρίες, από τις ανασκαφές, στον Τικυλή Τάς, στις Κρινίδες της Καβάλας, στη Θεσσαλία, σε όλες αυτές τις τούμπες και τις μαγούλες που έχουν μείνει τα προϊστορικά χρόνια, πώς έρχονται από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα, έρχεται η εξημέρωση των ζώων, των μυρικαστικών, του χείρου, των προβάτων, των κατσικιών, η μόνιμη εγκατάσταση, η καλλιέργεια της αμπέλου, η παρασκευή ίνου, ήδη από τότε. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάρκεια σε αυτά. Και να πούμε ότι τα συστήματα, χωρίς να θέλουμε έτσι να γίνουμε οπαδοί άκρη τη συνέχεια, τα συστήματα διατροφικά χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή. Αλλάζουν δύσκολα δηλαδή μέσα στον χρόνο και είναι πολύ αφομοιωτικά. Δηλαδή, βλέπουμε για παράδειγμα, εκτός που ότι διαρκούν πολύ, ότι όταν έρχονται ξένοι πληθυσμοί, ακόμα και άλλες θρησκείες, μουσουλμάνοι όπως οι Ποιμένες Γιουρούκοι, που καθίστανται π.χ. παραδείγματος χάρη στη Δυτική Μακεδονία, βλέπουμε ότι ήδη από το 15ο αιώνα σιγά σιγά αφομοιώνονται αυτοί οι πληθυσμοί διατροφικά, καλλιεργητικά στο σύστημα το ελληνικό. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δεν θα ήθελα να καταγραφώ τον χρόνο και δεν θα το αναλύσω. Είχα σκοπό να πω κάποια πράγματα, αλλά δεν θα το κάνω για να μην σας κουράσω. Έχω στείλει στο chat μια σειρά από links, από συνδέσμους, με αρθρογραφία δική μου. Υπάρχει και άρθρο ειδικό για την νηστεία. Αυτό το έχω συνυπογράψει με τη σεβαστή κυρία Καμιλάκη. Αλλά και για ποικίλα έτσι, άλλα φαινόμενα διατροφικά. Η ελληνική, αυτό που θα πω μόνο είναι ότι αυτή η νηστεία, η αποχή δηλαδή από την τροφή, όπως σημαίνει και αυτό σημαίνει η λέξη, είδε στο ελληνικό περιβάλλον μια τροποποίηση των διατροφικών συνηθιών. Όχι μια πλήρης αποχή όπως κάνουν σε άλλες θρησκείες από κάθε τροφή για συγκεκριμένο διάστημα του χρόνου. Είναι ένα σημαντικό πολιτισμικό φαινόμενο για τη διατροφή του λαού, γιατί είναι μια δίαιτα, είναι ένας τρόπος διατροφής. Θα πω όμως κάτι και γιατί πλησιάζοντας τα πρόσφατα, πω λίγα λόγια, για αυτή την προσπάθεια εκλαΐκευσης, την προσπάθεια να βοηθήσει η λαογραφία την προώθηση των πρωτογενών της διατροφής, της ελληνικής διατροφής και των πρωτογενών καλλιεργειών, των πρωτογενών προϊόντων, των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, γεωργίας και κτηνοτροφίας. Σημαντικό είναι αυτό το βιβλίο σε τρεις γλώσσες, εκδόθηκε το 2000. Η κυρία Καμιλάκη με κάποιους εκλεκτούς συνεργάτες τότε κατέγραψε τα ελληνικά τρόφιμα και τις ελληνικές τροφές και τα ελληνικά τοπικά προϊόντα μέσα στο
μέσα στο πλαίσιο και της ενίσχυσης των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Η Ελλάδα, θυμίζω, εντάσσεται σε αυτά τα ευρωπαϊκά πρότυπα μετά το 1992. Και υπάρχουν πολλά βιβλία κεντρολογραφίας, δείχνω μόνο το δίγλωσο, το εμβληματικό τόμο για την ελιά, την Οδή στην ελιά, που έχει από πίσω του βέβαια πολλούς, αρκετούς τόμους πρακτικών και εκδόσεων του κέντρου, τις οποίες δεν μπορώ τώρα να παρουσιάσω, αλλά είναι όλες ψηφιοποιημένες και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα μελετήσει πάρα πολύ εύκολα. Τα βιβλία είναι καλά, αλλά πρέπει να τα διαβάζουμε κιόλας. Αν δεν τα διαβάζουμε, δεν γίνεται κάτι. Και πλησιάζοντας έτσι προς το τέλος της παρέμβασής μου, θα δείξω ένα παράδειγμα τεχνολογικής πολιτισμικής καταγραφής κάποιων προϊόντων. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε στα κείμενά μου στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας και την ακαδημαϊκή μου σελίδα. Θα δείξουμε ένα μικρό παράδειγμα. Εδώ έχουμε κάποιες κτηνοτροφικές θέσεις στα Γρεβενά, στα λεγόμενα κουπατσαροπόρια. Το κουπάτσι είναι η Βελανιδιά, είναι στη ζώνη της Δριώδης, δηλαδή 700 με 900 μέτρα βρίσκονται αυτά τα χωριά. Είναι ποιμενικά, κάποιοι και γεωργικά. Κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς κατέβαιναν και κατεβαίνουν στην πεδιάδα της Θεσσαλίας το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι πάνω και φτιάχνουν εκεί κάποια πολύ συγκεκριμένα τυριά τοπικά. Δεν θα γίνετε τυροκόμη, όπως δεν έγινα και εγώ. Απλώς θα σας δείξω εδώ μια τεχνολογική αλυσίδα σε ένα χωριό που την έχω μελετήσει έτσι εμπεριστατωμένα. Έχουμε το γάλα. Παίρνουμε το γάλα. Το βάζουμε στην κάδη. Η κάδη είναι αυτό το όργανο. Έτσι. Είναι γύρω στο 1,5 μέτρο. Και με αυτό βάζαν το γάλα και το χτυπούσαν με τη βοήθεια ενός ξύλου. Είχαν πολλές ονομασίες είχαν αυτά τα όργανα ανά την Ελλάδα. Για να βγει το βούτυρο. Και δείτε λίγο μια διαδικασία. Ρίχνουν το γάλα στην κάδη, ρίχνουν την πιτιά, το χτυπάνε και παίρνουν ένα τυρί το μπάτζο. Φτηνό τυρί, με λίγα λιπαρά, σκληρό, όχι πολύ έτσι καλό, όχι πολύ υψηλής ποιότητας τυρί, καλό ήταν. Παίρνουν ένα τυρόγαλο, το χτυπάνε πάλι με την κάδη και προσθέτουν γάλα και παίρνουν φούτυρο. Και μένει και ένα τυρόγαλο, το οποίο το θερμαίνουν, παίρνουν μιτζήθρα και ένα τυρόγαλο. Το οποίο τυρόγαλο και αυτό καταναλώνεται γιατί το δίνανε στα παιδιά, το δίνανε στα γουρούνια, το δίνανε στα παιδιά που πήγαν στις στάνες, ήταν το αναψυκτικό τους δηλαδή, αλλά ταΐζανε και τα γουρουνάκια που ήταν η διατροφική αποθήκη του παραδοσιακού Έλληνα από την αρχαιότητα έως και πριν λίγες δεκαετίες. Λοιπόν, στην ίδια περιοχή, στο ίδιο χωριό αν θέλετε, όταν τέλειωνε η περίοδος έντονης γαλακτοπαραγωγής, τα πρόβατα και τα κατσικάκια σταματάνε να βγάζουν πολύ γάλα γύρω στο τέλος Ιουλίου. Εκεί, με το λίγο γάλα που είχαν, παίρναν το μπάτζο στο σπίτι, τα πρόβατα στο σπίτι και εκεί κάνανε οικιακά, θα λέγαμε, μέσα στο σπίτι τους, το μπάτζο, τυρόγαλο, αλλά με αναθέρμανση και πρόσθεση γάλακτος, το περίφημο τυρί μανούρι. Αυτό το μανούρι προορίζεται για πώληση στο εξωτερικό, έξω από την κοινότητα. Ήταν εμπορικό τυρί. Ο μπάτζος ήταν για το σπίτι. Και επίσης, στο τέλος αυτής της περίοδου, της γαλακτοκομικής, σε αυστηρά οικιακό πλαίσιο, αφήναν το γάλα να ξυνήσει, πίζανε, στραγγίζανε και φτιάχναν το περίφημο ανεβατό, που ήταν ένα οικιακό τυρί. Όταν φεύγουμε από αυτή τη ζώνη των κουπατσάρικων χωριών και πάμε λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω, δηλαδή ελάχιστα, μιλάμε τώρα για 10 χιλιόμετρα, 15, στην περίφημη Σαμαρίνα, το βλαχοχώρι το περίφημο των Γρεβενών, εκεί τι βλέπουμε. Ένα τελείως διαφορετικό σύστημα, πολύ μεγαλύτερα κοπάδια και εδώ στις μεγάλες στάνες της Σαμαρίνας έχουμε την Παρασκευή, χωρίς να περιγράψω τη διαδικασία για τον αυτό το χρόνο, κεφαλοτυριού, ενός εμπορικού τυριού και ενός τυρόγαλου που ήταν πραγματικά για πέταμα, το οποίο κεφαλοτήρι στέλνονταν με καραβάνια είτε στις μεγάλες μετροπόλεις τις ελληνικές και παλαιότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή στα Γιάννενα, και από εκεί φεύγανε μέσω Σαλαόρας προς την Ιταλία, είτε στη Θεσσαλονίκη και φεύγανε για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κρήτη, Βηρητό, Αλεξάνδρεια, Κάιρο κλπ. Δηλαδή μεγάλα εμπορικά δίκτυα.
Όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ μικρό χώρο. Να τονίσω εδώ τη μεγάλη ποικιλία του ελληνικού χώρου στην παραγωγή προϊόντων. Προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά έχοντας σχετικά μικρές ποσότητες. Πίσω από αυτά τα τεχνικά συστήματα που περιγράφω, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές δομές, δηλαδή μεγάλες οικογένειες και μεγάλα κοπάδια στα βλαχοχώρια, πολύ μικρότερα σχήματα συνεργατικά στα χωριά, στα κουμπατσαροχώρια. Και αν ταξιδέψεις στην Ελλάδα, θα δεις ότι αυτός ο πλούτος υπάρχει παντού. Μια αναφορά, σύντομη, πολύ σύντομη, επιστρέφω στο Λουκόπουλο. Και λέει ο Λουκόπουλος, περιγράφοντας αυτό το σχήμα στο οποίο εγώ στο βιβλίο μου αφιέρωσα δύο κεφάλαια. Λέει λοιπόν ο Λουκόπουλος, περιγράφει το ίδιο πράγμα ο Λουκόπουλος και λέει: «Με τα αρκετήν ώραν το βούτυρο επιπολάζει στην επιφάνεια του γάλακτος, τότε ο ποιμήν δια των δύο παλαμών του το συλλέγει εις βόλους και το τοποθετεί εις κακάβι ή καδίσκον. Το απομένον γάλα είναι το ξινόγαλο και εκ τούτου κατασκευάζεται η βουστίνα, καλουμένη παρά της ορεινής, η πρέντζα παρά της παιδινής, η τεντομάτα αλλού και ξίνα ονομαζομένη, δηλαδή αλευροειδής αποβουτυρωμένος πυρός, του οποίου μεγάλη χρήση ποιούνται ενετολία και χλωρού αλλά και αλατισμένη. Την πρέντζαν τρώγουν ενετολία και ανάμεικτον μετατηρού». Είναι ο μπάτζος της Μακεδονίας δηλαδή, με άλλα ονόματα, ένα πολύ χαμηλής, θεωρούμενο αυτό, χαμηλής ποιότητας τυρί, που όλα αυτά τώρα τα τυριά που περιγράφω θεωρούνται και είναι στη σημερινή Ελλάδα γκουρμέ. Λοιπόν, κάποιες εικόνες, απλώς για να δείξω τα όργανα αυτά που ανέφερα της τυροκομείας, και μια σύγχρονη εικόνα από το τυροκομείο που παρασκευάζουν ανεβατό, το παλιό οικιακό τυρί, και το οποίο είναι pop σήμερα βέβαια και είναι γκουρμέ. Οι πρόσφατες εκδόσεις, σχετικές εκδόσεις του Κέντρου Λαογραφίας για αυτά τα πράγματα, για τα τρόφιμα αυτά που αναφέρθηκα, και κλείνοντας με τις ευχές μου για το Πάσχα, λέγοντας ότι αυτή η προσπάθεια για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, της εκπαίδευσης των Ελλήνων για τα θέματα των προϊόντων, είναι μια προσπάθεια δύσκολη. Είναι μια προσπάθεια δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο συνεργασίας, θα έλεγα, φορείς και άτομα, στην οποία θα έπρεπε να έχουμε φτάσει. Και είναι αλήθεια ότι είναι μια προσπάθεια, είναι κάτι πολύ δυναμικό και το οποίο είναι σε κίνηση αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε σε ότι θα προχωρήσουν καλύτερα όλα αυτά τα πράγματα και ότι βέβαια οι φορείς της ελληνικής λαογραφίας, οι επιστημονικοί φορείς, πρωτίστως η Ακαδημία Αθηνών, είναι πάντα διαθέσιμοι διαχρονικά, και αυτό φαίνεται από τις εκδόσεις, από τα ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασίες με τα δρόντα πρόσωπα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και της μαγειρικής. Χίλια ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Καθόλου, αγαπητέ κύριε Καραμανέ, νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική περιήγηση σε ένα κόσμο τον οποίο ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουν με τέτοια λεπτομέρεια. Ήταν ένα εξαίσιο μάθημα πολιτισμού, τόσο αυτό του αρχαιοελληνικού σκέλους όσο και το δικό σας. Και μακάρι να συνεχιστούν αυτές τις προσπάθειες προβολής και της δραστηριότητας της Ακαδημίας Αθηνών, τώρα αναφέρατε και το κέντρο σας, και της κατανόησης του πολιτισμού που υπάρχει πέραν από αυτό που συνηθίσαμε να θαυμάζουμε ως κεντρικό πολιτισμικό προϊόν. Γιατί πολιτισμός υπάρχει και στο πιάτο. Η μαγειρική, οι πρώτες ύλες, το φαγητό αντικατοπτρίζουν την πολιτισμική ιδιοπροσωπία, αυτή την ιδιομορφία της Ελλάδας και όχι μόνο. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε, πρωτού ανοίξουμε το πλαίσιο για ερωτήσεις, να αναφέρω ότι είναι μαζί μας η νεοεκλεγής ακαδημαϊκός, η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, μια σημαντικότατη επιστήμονας, τουλάχιστον στον χώρο της δημόσιας υγείας, που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην καταγραφή
και στη διαμόρφωση, θα έλεγα, μέσα από το επιστημονικό πρίσμα της διατροφής των Ελλήνων. Κυρία Τριχοπούλου, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμότατα που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και δύο λόγια στο πλαίσιο της εκδήλωσής μας. Ο λόγος δίνεται ελεύθερα σε όλους και όλες σας και θα θέλαμε να σας ακούσουμε, θα θέλαμε να ακούσουμε και τα σχόλιά σας. Αν με ακούει η κυρία Τριχοπούλου. Βεβαίως σας ακούω και ίσως με βλέπετε κιόλας. Ναι, ναι. Γιατί είναι τιμή και χαρά μου και είμαι πάρα πολύ ευτυχής με όσα άκουσα για αυτή την προσπάθεια. Και εμείς έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Έχουμε καταγράψει αρκετά πράγματα και ηλεκτρονικά και με βίντεο από το τι συμβαίνει σήμερα. Γνωρίζω από πολλά χρόνια το έργο της Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και λίγο πιο είναι... κάτω την κάμερά σας, κυρία Τριχοπούλου, ναι, για να σας βλέπουμε. Με συγχωρείτε, γιατί ήμουν εντελώς απαράσκευη. Σας άκουγα όλο, αλλά δεν είχα... Με βλέπετε τώρα, ναι. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει και με πάρα πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με την κυρία Καμιλάκη, γιατί έχουμε μελετήσει διατροφικά τη διατροφική αξία, αλλά ταυτόχρονα και την παρασκευή, βιντεοσκοπώντας πάρα πολλά ελληνικά τρόφιμα, δηλαδή παραδείγματος χάρη τα χειροσφάγια, για την πρωτοχρονιά, πώς γίνονται στην Κρήτη ή τη Φάβα Σαντορίνη, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και η κυρία Καμιλάκη είχε βοηθήσει πάρα πολύ στη λαογραφική προσέγγιση. Έχουμε και εμείς συμβάλει στο να καταδείξουμε τη διατροφική αξία αυτών όλων των προϊόντων και τη μοναδικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ με όλη αυτή την ωραία αναδρομή η οποία έγινε σήμερα από την αρχαιότητα μέχρι τις πρόσφατες ημέρες. Και προσδοκώ στο μέλλον, τώρα πια που είμαι και εγώ στην Ακαδημία, από πλευράς διατροφικής αξίας, να συνεργαστούμε ώστε να αναδειχθεί ταυτόχρονα και η διατροφική αξία και φυσικά η πολιτισμική πλευρά των διατροφικών αυτών, των τροφίμων αυτών, τα οποία είναι πολύτιμα και για την οικονομία και για την υγεία και για τον πολιτισμό μας και για κάτι άλλο που θέλω να τονίσω σήμερα και με αυτό κλείνω. Είναι βιώσιμα προϊόντα, είναι προϊόντα τα οποία συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον και στην κλιματική κρίση. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ήταν μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά που σας είδαμε και σας ακούσαμε ταυτόχρονα. Να είστε καλά. Νομίζω ότι ο κύριος Λαζάρου, μιλώντας για το φαγητό και αναφέροντας ότι το φαγητό είναι παρέα, είναι η συντροφικότητα, είναι η κουβέντα, είναι η συνεργασία, μας έδωσε απόψε λίγο από το στίγμα του φαγητού, της μαγείας του φαγητού. Η λογοδημία ακριβώς αυτούς τους σκοπούς έχει, να φέρει κοντά τους ανθρώπους, τους επιστήμονες, την ευρεία κοινωνία των πολιτών, να βοηθήσει τη συνεργασία και μια καλή συνεργασία ξεκινάει πάντα με μια καλή κουβέντα. Και νομίζω ότι αυτό απόψε το καταφέραμε. Η επίγευση, κυρία Τριχοπούλου, είναι πολύ γλυκιά και χαιρόμαστε και ως Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας που προσφέρουμε αυτό το βήμα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να προσφέρουμε στην ευρύτερη κοινωνία τη δυνατότητα να μάθει και τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους επιστήμονες. Γι' αυτό είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή που σας είχαμε μαζί μας, όπως και την κυρία Λάμαρη και τον κύριο Καραμανέ. Κάποια στιγμή είδα και την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη στο ακροατήριο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ και θα ήθελε να παρέμβει, να την ακούσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Και βέβαια ήταν μεγάλη τιμή και χαρά που είχαμε και τον κύριο Λαζάρου μαζί μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Καμιλάκη και αν θα ήθελε να κάνει μια παρέμβαση, να μας μιλήσει και αυτή με τη δική της τεράστια εμπειρία, τη λαογραφική, για αυτά που είπε και ο κύριος Καραμανές και η κυρία Τριχοπούλου. Θα είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή. Εμείς δεσμευόμαστε ως Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και ως λογοδημία ότι
θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια να δημιουργούμε ελεύθερο βήμα λόγου και διαλόγου και να σας έχουμε μαζί μας και για πολλές ερχόμενες ανάλογες εκδηλώσεις. Ανοίγω τώρα το πλαίσιο συζήτησης για να εκμεταλλευτούμε και την εμπειρία του ακροατηρίου μας. Έχει ζητήσει το λόγο, βλέπω, η κυρία Τζανουδάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις περσινές μας συναντήσεις με την Διεύθυνση Λαογραφίας, σαν ευχή και σαν υπόσχεση είχε δοθεί να γίνει μια συζήτηση γύρω από την μαγειρική και το ό,τι προσφέρει. Και χαίρομαι πάρα πολύ δηλαδή απόψε. Εγώ είμαι μηχανογράφος στατιστικός. Καμία σχέση σαν γνώση, σαν σπουδή. Αλλά ένα βιβλίο μου το οποίο δεν κυκλοφορεί τώρα και δεν το κάνω για διαφήμιση γιατί σταμάτησε, είναι γύρω από την μαγειρική της Μικράς Ασίας και της κατοχής. Δεν θα προχωρήσω σε αυτό, αλλά η μαγειρική ως οικονομική ιδέα είναι μία δημιουργία μοναδική, ολοκληρωμένη. Λίγες δουλειές ξεκινάνε από την πρώτη ύλη, την οποία μπορεί και να φυτέψεις και να φτάσεις στον καταναλωτή. Έχει αυτή την ικανοποίηση που δίνει σαν έργο. Και το τι μαγειρεύουμε, επειδή κάποιος μπορεί να μην πάει στην Ακρόπολη, θα φάει όμως στην Ελλάδα, αυτό νομίζω πως πρέπει να προσεχθεί πολύ. Γιατί δεν έρχεται κάποιος για να φάει σούζι στην Ελλάδα ή να φάει το δικό του φαΐ. Πρέπει να τρώει το ελληνικό. Και πολλά θέματα που αναφέρονται στη λεπτομέρεια για το φαγητό, το έχουμε στη Λοξάνδρα, που λέει «Τολμαδάκια μην κάνεις αν δεν έχεις δυόσμο». Και η μάνα όταν έστελνε την κόρη της να ανοίξει το δικό της σπίτι, της έλεγε «Στην ψαρό σου πάσου να βάζεις κρεμμύδι και στην οτρά σου να κάνεις κόμπο», δείχνει τη σημασία της λεπτομέρειας. Και η λεπτομέρεια είναι η πρώτη ύλη, η καλή πρώτη ύλη. Όλα αυτά δηλαδή που έχουν δηλαδή, πολλές συζητήσεις νομίζω πως πρέπει να γίνει πάνω στο θέμα. Αν νομίζετε ότι το κλείνουμε, δώστε άλλη μια ευκαιρία να το ανοίξουμε πάλι σαν θέμα. Ήταν εξαιρετική δηλαδή η πρωτοβουλία σας αυτή και η υλοποίηση που μας άνοιξε την όρεξη. Θερμά συγχαρητήρια και θερμά ευχαριστώ προσωπικά και την κυρία Καμιλάκη, η οποία το είχε θίξει τότε. Κάντε λέει μια συζήτηση γύρω από το μαγείρεμα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μας έχει ανοίξει η όρεξη και με φυσικό τρόπο, αλλά και με επιστημονικό τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι και στο κέντρο μας, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το φαγητό στην αρχαιότητα. Από τον Ομιλούντα και από άλλους θαρώ. Και είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανερχόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές που πρέπει να συζητηθούν και να αναδειχθούν όπως πρέπει στην επιστημονική δημοσιολογία. Λίγο σημειώσω και θα τελειώσω. Είχα πάει στο μουσείο στο Βυζαντινό και είχε μια έκθεση δεν είναι μόνιμη. Σε ένα τάφο είχε ένα πιατάκι απ' έξω, είχε βρεθεί κοντά στον τάφο, με φαγητό που είχε μείνει. Και θυμήθηκα που η Λοξάνδρα πήγαινε στον άντρα της με φαγητό, τα ντολμαδάκια που έτρεγε και καθόταν και έτρωγε κοντά στο μνήμα. Πόσο σημασία έχει ότι αυτό μεταδίδεται και σαν ψυχοσυναλλαγή με τους ανθρώπους που φεύγουν και αγαπήσαμε. Πόσο μας συνδέει μια γεύση. Έχει μνήμη. Και γινόταν και με τρόπο, και γίνεται ακόμη, με τρόπο εθιμικό. Γίνεται με τρόπο εθιμικό σε συγκεκριμένες, μετά το Πάσχα, την εβδομάδα διακίνησή μου. Αλλά να σας πω, νομίζω πολλές φορές ότι κάποια πράγματα χάνονται. Πριν λίγες μέρες συζητούσα με μια συνεργάτη του κέντρου, μια νέα, πολύ νεαρή κοπέλα σε ηλικία εννοώ, η οποία είναι... Δεν είναι λαογράφος, αλλά είναι φωτογράφος, γνωστή φωτογράφος, αρκετά γνωστή παρά ότι είναι νέα, με εκθέσεις κλπ. Και κάνει ένα θέμα για τα ταφικά έθιμα αυτή τη στιγμή, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί σε πολύ... Την αρχαιότητα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί με τα πολλά έτσι
θέματα που θίγει, ένα από τα θέματα, ένα από τα πολλά θέματα που θίγει πάνω στα ταφικά, τα σύγχρονα ταφικά έθιμα, στα μεγάλα μαζικά νεκροταφεία των Αθηνών και άλλων πόλεων, είναι και αυτή η κατανάλωση των τροφών, που ίσως φανταζόμαστε κάποιοι ότι έχει εκλείψει. Δεν έχει εκλείψει, το αντίθετο μάλιστα. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση, γιατί δυστυχώς έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να φύγω από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μόνο να σας επισημάνω ότι πρόσφατες έρευνες που κάνουμε για το τι καταναλώνει ο σημερινός Έλληνας δίνει μια διαφοροποίηση των ατόμων κάτω από 60 και πάνω από 60. Οι πάνω από 60 ακολουθούν πιστά την παραδοσιακή ελληνική διατροφή. Όσο μικρές ηλικίες, τόσο οι συνήθειες διαφοροποιούνται πολύ μακριά από την ελληνική παραδοσιακή διατροφή, τόσο που λένε ακόμα και το κρασί βαθμιαία να ελαττώνεται όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος και να αντικαθίσεται από τα λεγόμενα σκληρά ποτά. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χάνονται και όλα αυτά τα οποία καταγράφονται είναι πάρα πολύ ωραία, είναι εξαιρετικά και πρέπει το συντομότερο δυνατόν όχι μόνο να καταγράφονται, αλλά να μπορέσουν να περάσουν στις νέες γενναίες. Διότι αυτή τη στιγμή είναι λίγα τα παιδιά τα οποία ξέρουν ένα αυγό, αν μη τι άλλο, ότι πώς βγαίνει σε ένα κοτέτσι από μια κότα. Και καλή συνέχεια, θα είμαι όποτε με χρειαστείτε και εγώ θα προσπαθήσω να δω όλα αυτά τα ωραία που αναφέρετε ότι έχετε δημοσιεύσει. Και καλή μας συνέχεια. Και με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω και εγώ κάποια ερωτήματα τα οποία θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση. Θα σταθώ λίγο σε αυτό το καταληκτικό σχόλιο της κυρίας Τριχοπούλου προτού δώσω τον λόγο στην κυρία Ροζοκόκη και στον κύριο Κοντονάσιο. Κύριε Καραμανέ, εσείς είπατε ότι δύσκολα αλλάζουν οι σταθερές διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων. Όμως εδώ η κυρία Τριχοπούλου μεταφέρει την εικόνα μιας μάλλον βίαιης αλλαγής των διατροφικών συνήθειών ενός συγκεκριμένου τμήματος τουλάχιστον του πληθυσμού. Καταρχάς, ποιοι είναι οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις διατροφικές συνήθειες? Μία είναι η ηλικία, αλλά έχει μελετηθεί ο μηχανισμός που οδηγεί στην αλλαγή των διατροφικών συνήθειών. Και δεύτερο, πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τη γνώση του παρελθόντος και κατ' επέκταση τις διατροφικές συνήθειες του παρελθόντος σε νεαρότερα τμήματα του γενικού πληθυσμού? Είναι αυτό που είπε δύο πολύ μεγάλα και μεταφέρω ερωτήματα. Λίγο τον προβληματισμό για να... Πιο εύκολα θα απαντήσω στο πρώτο, γιατί ναι, έχουμε την ασφάλεια της μελέτης του παρελθόντος. Μεταβολές ασφαλώς υπάρχουν. Υπάρχουν σταθερές. Είπα ότι είναι ένα, και επιμένω σε αυτό, ότι είναι η διατροφή ως σύστημα, το πολιτισμικό σύστημα, είναι από τα πιο σταθερά. Δεν είναι στατικό, ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Κανένα σύστημα πολιτισμικό δεν είναι στατικό. Όλα χαρακτηρίζονται από την αλλαγή και το δυναμισμό. Όλα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες τομές μικρές και κάποιες πολύ μεγάλες. Μεγάλη τομή, και αυτό δεν είναι κάτι έτσι πολύ πρωτότυπο, είναι η ανακάλυψη του νέου κόσμου. Όλα τα προϊόντα δηλαδή που ήρθανε από την Αμερική όταν ανακαλύφθηκε και τα οποία άλλαξαν διαπαντός τα συστήματα τροφοπαραγωγής στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, καλαμπόκι, πατάτα, ντομάτα και τόσα άλλα. Ίσως λιγότερο σημαντικά. Αυτά είναι τα κυριότερα. Στον ελληνικό χώρο, καθώς η διατροφή, το διατροφικό φαινόμενο, είναι μια συνισταμένη, όπως αναφέραμε, πολλών άλλων πραγμάτων, οικολογικών, ιστορικών, οικονομικών, κοινωνικών, ο τρόπος που παράγονται είναι ένα πράγμα εξαιρετικά περίπλοκο. Όταν έχουμε μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, και αυτό συνέβη στον ελληνικό χώρο, καθώς ο λεγόμενος παραδοσιακός πολιτισμός ως κοινωνικό μόρφωμα, ιστορικό μόρφωμα, πραγματικά θα λέγαμε αποσαρθρώθηκε μετά τον εμφύλιο, δηλαδή άρχισε να υποχωρεί ως
φαινόμενο με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αλλά αυτό που έγινε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως τον εμφύλιο, την αστιφιλία και την αγροτική έξοδο που ακολούθησε, ήταν ένα πολύ βίαιο φαινόμενο και όπως άλλαξε διαπαντός τη μορφή της ελληνικής κοινωνίας, φυσικά επηρέασε και το τομέα της διατροφής. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή μετά το 40, το 50, έχουμε την εισαγωγή του ηλεκτρισμού, του ψυγείου, που σημαίνει ατομική κατανάλωση στο σπίτι, ελληνικές οικογένειες, έχουμε γρήγορο φαγητό, δυνατότητα να μαγειρεύουμε πολύ γρήγορα, μέσα σε διαμερίσματα. Και φυσικά, είναι νομίζω πολύ εύκολο όλοι να το ξέρουμε όλοι μας, δεν λέω κάτι ιδιαίτερο πρωτότυπο. Αυτό επηρεάζει και τις συνήθειες. Υπάρχει και η εισαγωγή των προτύπων. Αυτά τα πρότυπα δεν είναι μόνο ότι προβάλλονται, τα πρότυπα κατανάλωσης εννοώ, προβάλλονται και έρχονται φυσικά κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά τα πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα, τα αμερικάνικα, εισβάλλουν και στον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν θα έλεγα, δεν είναι είκοσι αυτούς που το βλέπουν αυτό το πράγμα, αυτή την αλλαγή ως απειλή, είναι μια πραγματικότητα. Και καθώς αυτά τα πρότυπα έρχονται, υπάρχουν, όπως είπα, η προβολή τους, ας πούμε, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η προβολή ενός τρόπου ζωής, αλλά είναι και κάτι άλλο. Όταν φτάνει μαζικά, είναι και ένας καταναγκασμός. Θυμίζω μόνο, και με αυτό σταματώ, το γάλα σε σκόνη που έρχεται ως βοήθεια της Ούντρα, των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως γάλα σε σκόνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να βοηθήσουν, να συντηρήσουν ένα πληθυσμό ο οποίος υπέφερε και φυσικά ή τις περίφημες κονσέρβες, τα τυριά. Μην φανταστούμε ότι αυτή η έλευση δεν επηρεάζει, δεν καθορίζει τη διατροφή για δεκαετίες, αυτή η έλευση αυτών των προϊόντων, πολύ περισσότερο από ότι την καθόρισαν τα υγιεινιστικά προγράμματα των Ελλήνων καθηγητών του Μεσοπολέμου, που και αυτοί είχαν να δώσουν μια μάχη, να ενισχύσουν ένα πληθυσμό ο οποίος πεινούσε και αυτή η πείνα δημιουργούσε ανθρώπους που ήταν λιποβαρείς, που ήταν ευάλωτοι στην φυματίωση, ευάλωτοι στην ελονοσία και βέβαια με την αλλαγή, θα λέγαμε έτσι, των σχετικών, των οικιστικών, με τη δημιουργία πραγματικά μεγάλων πόλεων στην Ελλάδα, αλλάζουν πολλά πράγματα και αλλάζει αναμενόμενο και φυσικό είναι και η διατροφή. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το δούμε ως μια απειλή. Τώρα, όσον αφορά τα καταναλωτικά πρότυπα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, πολύ μεγάλη. Και τώρα, όσον αφορά την διδασκαλία των ανθρώπων, των νεωτέρων γενεών, την προσέγγιση πάνω στο θέμα της διατροφής, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει ένα βιβλίο ψηφιακό. Οι συνάδελφοι στο Κέντρο Λογογραφίας, το οποίο διδάσκουμε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και συζητά αυτά τα θέματα. Είναι ένας συλλογικός τόμος, γράφει και η κυρία Μάργαρη, ο κύριος Ποτηρόπουλος, ο κύριος Καραχρήστος και εγώ για τα ζητήματα της διατροφής και η κυρία Καμιλάκη είχε την γενική επιμέλεια. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, απαιτεί συνεργασία πολλών φορέων. Η συνεργασία δεν είναι κάτι που το έχουμε ιδιαιτέρως εμείς οι Έλληνες, δεν το έχουμε στο αίμα μας, θα το πω έτσι. Και θα πω μόνο ότι είναι ένα ζητούμενο, αλλά αποτυπώνονται όλα αυτά σε έναν τόμο, όπως σας είπα ήδη, και στην εμπειρία τη διδακτική που έχουμε. Πρέπει να βρεθούν και τρόποι, βεβαίως, αγαπητέ κύριε Καραμανέ, να μεταφερθεί η γνώση αυτή στους νέους, που δεν θα μελετήσουν καλώς ή κακώς, εγώ λέω κακώς, ένα βιβλίο, και πρέπει να μάθουν για τη μαγειρική παράδοση, αυτό που λέμε ελληνική κουζίνα. Άρα να βρεθούν κάποιοι τέτοιοι τρόποι διάχυσης της πληροφορίας αυτής της σημαντικής σε ένα ευρύτατο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Τρόπος, δεν μπορεί... Και αποσύνδεσης, αν με επιτρέπετε, της μαγειρικής παράδοσης, της ελληνικής μαγειρικής κουλτούρας, από αυτό που ονομάζουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών συντήρηση.
ό,τι και αν σημαίνει αυτό, συντηρητικότητα κτλ. Είναι περίπλοκα ζητήματα, αλλά αξίζει να τα σκεφτούμε και να τα έχουμε πάντα στο μυαλό. Να σας πω κάτι. Συντήρηση, είπατε τη λέξη. Πολλά στοιχεία του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού μετά τον εμφύλιο, σε εκείνη την εποχή αποξήλωσης πολλών εκδηλώσεων του παραδοσιακού πολιτισμού, ταυτίστηκαν με τη συντήρηση. Ο κόσμος, ξέρετε, τώρα εκτιμούμε, ο μέσος Έλληνας εκτιμά, έστω στα λόγια και μερικές φορές, εκτιμά την παράδοση. Κανένας θα σου πει ότι αν δείτε όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά και το μέσο άνθρωπο, αν του μιλήσεις αυτά τα πράγματα που έρχονται, τα φαγητά ή τις ενδυμασίες ή οτιδήποτε, τους φορούς, οτιδήποτε έρχεται από το παρελθόν, θα εκφραστεί θετικά. Θα εκφραστεί πολύ θετικά. Στη δεκαετία του 50 και του 60, πολλά από αυτά τα πράγματα συνδυαζόταν στο μυαλό του Έλληνα με την πολιτική καθυστέρηση, την καταπίεση, τη φτώχεια, την πείνα. Και ο Έλληνας τότε ήθελε να τα αφήσει πίσω του αυτά. Επιζητούσε έναν τρόπο ζωής καταναλωτικό, την ευμάρεια, αλλά και την πολιτική ελευθερία. Το ίδιο υπέστη, όχι μόνο η διατροφή, το ίδιο υπέστη και το δημοτικό τραγούδι. Δεν το υπέστη έτσι, με τα γνωστά έτσι, φαινόμενα που είχαμε στη δικτατορία κλπ. Η όποια, ας το πούμε, διδασκαλία, εγώ δεν είμαι υπέρμαχος της οργανικής λαογραφίας και της παρεμβατικής, αλλά η όποια διδασκαλία δεν μπορεί παρά να είναι βιωματική και γίνεται με συνεργασίες. Και η προσφορά ανθρώπων, των δημοσιογράφων, του τύπου της διατροφής, είτε μέσα από την τηλεόραση, είτε μέσα από τις εφημερίδες που γράφουν, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί ο καθένας είναι ταγμένος σε κάτι και μπορεί να κάνει και δεν περισσεύει κανείς αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ροζοκόκη και σειρά έχει ο κύριος Κοντονάσιος. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Σχετικά με την παρέμβαση της κυρίας Τριχοπούλου, την οποία ευχαριστούμε, θα ήταν καλό κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με την τροφή και την συμβολή της στη θεραπεία, δηλαδή αρχαίοι γιατροί και πώς αντιμετώπιζαν, ας πούμε, την τροφή ως θεραπευτικό μέσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Τζανουδάκη που μας υπενθύμησε αυτό το υπέροχο έργο, τη Λοξάνδρα, που είναι γεμάτο από μυρωδιές, οσμές και λουλουδιές της πόλης και ένα σωρό έθιμα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και ωραίο. Να σας γυρίσω για λίγο τώρα πίσω στην αρχαιότητα και με αυτή έτσι ασχολούμαι. Οι ομιλίες και των δύο ήταν εξαιρετικές. Κάποιες έτσι επισημάνσεις στην ομιλία της κυρίας Λάμαρη, να θυμηθούμε ότι στον Όμηρο άριστον είναι το πρόγευμα, όπως και στον Εσχύλο. Άριστον, με τη σημασία του μεσημεριανού, έρχεται αργότερα αυτή η σημασία, από το Θουκυδίδη και μετά απαντά. Επίσης, είναι αξιοπρόσεκτο ότι στον ομηρικό κόσμο το φαγητό, τα γεύματα κυρίως αποτελούνται από ψωμί, σιτηρά, κρέας και ίνο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Πολύ σπάνια. Το ψάρι, να είναι περίπτωση ναυαγίου, να είναι ναυαγή σε κάποιο νησί και να μην μπορούν να απαγορεύεται, ας πούμε, να αγγίξουν τα βόδια του ηλίου ή κάτι τέτοιο. Ενώ αργότερα, στην Αθήνα της κλασικής εποχής, το ψάρι ήταν μια πολύ αγαπητή τροφή και τροφή βεβαίως όχι για τους, και για τους χαμηλότερα οικονομικά έτσι, ανθρώπους. Ακόμα σχετικά με τον κόταβο, αυτό ήταν ένα σικελικό παιχνίδι το οποίο έγινε πολύ προσφυλές στα αθηναϊκά συμπόσια και θα ήθελα να θυμίσω μια ωραία αναπαράσταση σε ψυκτήρα που βρίσκεται στην Πετρούπολη, όπου εκεί έχουμε μια νετέρα, έχει πιει δηλαδή το νίνο που ήταν στο ποτήρι της, το πούμε έτσι, και με τα υπόλοιπα, τις τελευταίες σταγόνες, τις πετά σε λεκάνη. Και υπάρχει εξής επιγραφή, «Την τάντε λατάσω λέαγρε», δηλαδή αυτή τη σταγόνα ρίχνω για σένα λέαγρε. Δηλαδή το παιχνίδι ήταν αυτός που πίνει,
τις τελευταίες αγώνες προσπαθούσε να τις ρίξει μια λεκάνη που βρισκόταν μακριά και αν πετύχαινε και έμπαιναν μέσα, έκανε μια ευχή στο πρόσωπο το οποίο αγαπούσε, υποθούσε να σμίξει μαζί του και αν έμπαινε στα αγώνες μέσα, τότε θα το είχε καταφέρει. Βέβαια, έχουμε και παραλλαγές αυτού του παιχνιδιού, να είναι μια λεκάνη με μικρά-μικρά ποτηράκια, τα λεγόμενα οξύβαφα και να προσπαθούν εκεί να τα σημαδεύσουν, δηλαδή με ίνο και αν μπορούν να τα αναποδογυρίσουν. Αυτά θα ήθελα να πω σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ. Είναι και άλλοι άνθρωποι, νομίζω. Ίσως και η κυρία Ελένη Τσέργα ήταν να σηκώνει το χέρι της. Δεν ξέρει που είναι το σύμβολο αυτό που σηκώνουμε χέρι. Αλλά το είδα και το αναφέρω τώρα για να την παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Τσέργα. Ναι, πριν από όλα να πω, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε με την πρόσκληση. Εκπροσωπώ ένα σύλλογο, Σύλλογο Σοφαδιτών Νομού Μαγνησίας, και θα ήθελα να δώσω τερμά συγχαρητήρια στην κυρία Λάμαρη, η οποία πέρα από το ότι ήταν γλαφυρότατη, ήταν και παραστατικότατη, μας μάγειψε. Ο κύριος Καραμανές πάντα εμπεριστατωμένη επιστημονικά εισήγηση, αλλά και γενικότερα το κλίμα, κυρία Τριχοπούλου, ήταν καταπληκτικά αυτά που μας είπε, παρότι ήταν λίγα. Ήθελα να προσθέσω σε αυτό ακριβώς το γεγονός ότι δεν είναι τυχαίο το 60 και κάτω έχουν άλλες διατροφικές συνήθειες. Είναι αυτό που ο κύριος Καραμανές επισήμανε, ότι από το 50 και δόθε, δηλαδή 60, κυρίως μετά από το 60 αρχίζει, είναι 60 χρόνια. Αρχίζει αυτή η καταιγίδα που μας φέρνει σε ένα τελείως άλλο κόσμο. Τα παιδιά μας, τυχαίνει εγώ να έχω γεννηθεί το 51 στο μετέχνιο. Και έχω μεγαλώσει και όλη η γενιά μου έχει μεγαλώσει με αυτή την καταιγίδα των αλλαγών. Επειδή τυχαίνει, προσωπικά μιλάω, 35 χρόνια δούλευα για να διατηρήσω αυτό που στην παραδοσιακή κοινωνία από την οποία κατάγομαι ήταν δύσκολο να συνδυάσω το ρόλο της εργαζόμενης, μητέρας και νοικοκυράς και συζύγου με το παραδοσιακό πρότυπο που κουβαλούσα από το σπίτι μου, από το πατρικό μου. Δηλαδή θέλει το χρόνο του το φαΐ να μαγειρευτεί, να το τραγουδήσεις, να το κανακέψεις, να βάλεις, όπως είπα λίγο πριν η κυρία για τη Λοξάνδρα. Θέλει, δηλαδή, τι να πω, θέλει μεράκι, θέλει χρόνο. Όλο αυτό γίνεται βιαστικά. Η μανούλα σήμερα, ειδικά η γενιά μου και τα παιδιά αυτής της γενιάς, των 60 χρονών, έτσι, δεν έχουν μεγαλώσει έτσι, έχουν μεγαλώσει σαν τροχάδι. Μπορούμε εμείς, αυτό είναι το ζητούμενο, μπορούμε εμείς που ζήσαμε την παραδοσιακή κοινωνία, τη διατροφή και όλα τα γνωστά, να διατηρήσουμε και να μεταδώσουμε στα παιδιά μας ότι από το να πάρεις ένα χάμπουργκερ, είναι καλύτερο να φτιάξεις πρόχειρα, να φτιάξεις ένα ριζάκι με γιαούρτι, ρε παιδί μου. Πολλές φορές λέμε στο μυαλό μας και το μεγενθύνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Είναι θέμα συνήθειας. Θα προσαρμόσουμε αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά μας, αυτό που είναι κάτω από 60. Έτσι, θα το προσαρμόσουμε στα δεδομένα της εποχής. Είναι θέμα διάθεσης, πιστεύω, και θέλει λιγάκι υπομονή και διάθεση από εμάς τους μεγαλύτερους να μεταδώσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας τα βασικά. Δεν χρειάζεται να είναι χρόνος μεγάλος. Καλύτερα να είναι χρόνος, αλλά όταν έχουμε χρόνο στις διακοπές, ένα Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε το μουσακά που θέλει το χρόνο του. Αλλά και στις άλλες μέρες δεν θα φάμε το χάμπουργκερ. Δηλαδή, ήμαρτον. Η κυρία Τριχοπούλου έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά και ξέρουμε όλοι μας για τη μεσογειακή διατροφή πόσο θετικό είναι για την υγεία μας, τη ζωή μας. Είναι βασικά πράγματα που πρέπει εμείς έχουμε χρέος από όποιο πόστο.
δηλαδή περισσότερο πρακτικά και λιγότερο ακαδημαϊκά, να το δούμε πώς θα περπατήσει αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Πέρα από τα οικονομικά και τα λοιπά που υπάρχουν βέβαια, δεν το συζητάμε, εγώ το βλέπω σαν μέσα από ένα σύλλογο που θα πρέπει να μου δίνετε ιδέες να κάνουμε δράσεις με παιδιά, με όσο μπορούμε για να μεταδοθεί αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, καλά, κυρία Τσέργα. Η κυρία Τσέργα είπε κάτι το οποίο ακούω συχνά πυκνά από τη γιαγιά μου. Ότι όταν μιλάς το φαΐ νοστιμεύει. Μπράβο. Αυτό μου θυμήσατε. Ξέρετε κάτι, ο άντρας μου και ο πατέρας μου ήταν κυνηγοί. Μου φέρναν πουλάκια πάντα. Και αγανακτούσα εγώ που ήταν να τα αμαδίσω, να τα ξεπουπουλιάσω, να τα ξεκυλιάσω, να τα μαγειρέψω. Όταν τα μαγείρευα, συνήθως, αυτά είναι μια μπουκίτσα, δεν είναι, τα πουλάκια είναι μικρά. Όταν τα μαγείρευα, είναι αυτό που ο κύριος Λαζάρου επισήμαινε στην αρχή, με παρέα τα τρώγαμε τα πουλάκια πάντα. Έκανα ένα-δυο τραπέζια το χρόνο με πουλάκια. Τα μάζευα στην κατάψυξη και τα μαγείρευα. Γίνονταν νόστιμα, βέβαια, είναι νόστιμα τα κυνήγια, τα μαγειρεμένα με μεράκι και λοιπά, και μια ζωή παλιοκαραβάνα εγώ ήξερα να τα μαγειρεύω. Λοιπόν, λέγαν όλοι, μα τι ωραία τα μαγειρεύεις, ρε Λένη, δεν γίνεται να είναι όλα τα φαγητά, τα κυνήγια τόσο νόστιμα. Και λέει ο άντρας μου κάτι, και πραγματικά είναι έτσι. Λέει, τα τραγουδάει όταν τα μαγειρεύει. Και πραγματικά, τραγουδά και δημοτικά τραγούδια. Όταν μαγειρεύω τα πουλάκια και βγαίνουν νόστιμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Τσέργα. Βιώματα είναι φυσικό, νομίζω, μας έρχονται εικόνες αυθόρμητα από τη ζωή που κουβαλάμε από την παραδοσιακή κοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να πάρω ένα σχόλιο από την κυρία Λάμαρη για όσα είπε η κυρία Ροζοκόκη ενδεχομένως, και ο λόγος θα δοθεί στον κύριο Κοντονάσιο και μετά στην κυρία Συνωρινού. Άννα, Λάμαρη. Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Ροζοκόκη για τις εξαιρετικές παρατηρήσεις. Τα άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και χάρηκα πολύ που στο πλαίσιο της συζήτησης αναφέρθηκαν όλα αυτά. Ήταν επισημάνσεις πιο συγκεκριμένες και πιο λεπτομερείς, τις οποίες εγώ για την οικονομία του χρόνου δεν τις είχα κάνει. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ που σε αυτό το πλαίσιο ακούστηκαν, με την υπέροχη κιόλας φωνή της, η οποία τόσο παραστατικά και τόσο γλαφυρά μας περιέγραψε όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια που έπρεπε να περιγραφούν. Ένα σχόλιο γενικότερο θέλω να κάνω. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πάντα πως είναι έντονες πολύ οι ομοιότητες που εντοπίζονται ανάμεσα στην νεότερη και την αρχαία Ελλάδα στο θέμα του φαγητού, όχι μόνο σε επίπεδο περιεχομένου και ουσίας, αλλά και σε επίπεδο συνθήκων κατά τις οποίες το φαγητό καταναλώνεται. Βλέπουμε δηλαδή, και νομίζω είναι αυτό που θα κρατήσουμε όλοι από αυτή την πολύ ωραία συζήτηση σήμερα, ότι τελικά δεν είναι μόνο ίδια τα προϊόντα που καταναλώνονται, δεν είναι μόνο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύονται και παρασκευάζονται, αλλά εν τέλει είναι η ίδια και η παρέα, είναι η ίδια και η ανάγκη αυτή της κοινότητας, είναι η ίδια και η απόλαυση την οποία αποζητούμε και την οποία έχουμε τελικά ανάγκη να την επαναφέρουμε στη ζωή μας όσο πιο συχνά γίνεται. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ ωραίο που σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση σήμερα βγήκε προς τα έξω και μπορέσαμε να το προβάλλουμε, νομίζω, από όλες τις πλευρές του. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε για την κοινότητα, όντως. Κύριε Κοντονάσιε, καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Χάρηκα πάρα πολύ την ωραία εκδήλωση. Πίνασα κιόλας λίγο, έχει περάσει και η ώρα βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Σεραφείμ. Να πω το εξής, επιτρέψτε μου τώρα. Έχω ένα βιβλίο στα χέρια μου, το θυμήθηκα με τη συζήτηση εδώ, του αείμνηστου καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Θανάση του Παλιούρα,
ο οποίος ήταν αγρινιώτης, όπως είμαι και εγώ. Βέβαια, εγώ για να είμαι, το εξειδικεύσω περισσότερο, μένω τώρα στο Αγρίνιο, αλλά είμαι εκλεπενούς, είμαι λεπενιώτης, που είναι κοντά στο Αγρίνιο. Λοιπόν, γνωρίζοντας την ιστορία και τις επαναστάσεις, γνωρίζουν και τη Λεπενού και τον Λεπενιώτη. Λοιπόν, ο αείμνηστος λοιπόν καθηγητής Παλιούρας, σε αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, το οποίο είναι αυτοβιογραφικό, λέει ότι το καλοκαίρι του 1946 ήρθε στη γειτονιά τους, στο Αγρίνιο, ο ελβετικός Ερυθρός Σταυρός για να εξετάσει εκεί πέρα τα παιδιά και να δει σε ποια κατάσταση ήταν από άποψη υγείας. Και απεφάνθη ο ελβετός ιατρός του Ερυθρού Σταυρού με τα λύπης του, εξετάζοντας 100 παιδιά, ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι σε στάδιο προφηματικό και δεν έχουν μέλλον και ζωή. Όταν ο μεταφραστής το είπε εκεί πέρα στους ανθρώπους, άρχισαν να φωνάζουν φυσικά απελπισμένοι, κραυγές οι γυναίκες κτλ. Και γράφει ο αείμνηστος καθηγητής Παλιούρας ότι τελικά κανένας μας δεν πέθανε από τους 100. Και γιατί, παρακαλώ. Λέει τα εξής. Όλοι στη φτωχική γειτονιά είχαμε ποιος περισσότερο, ποιος λιγότερο, λάδι από τα λιοστάσια της Ρουπακιάς. Λίγο ή περισσότερο στάρι και καλαμπόκι, όλοι άλεθαν στο μήλο του Ραμόπουλου, όλοι φούρνιζαν ζυμωτό ψωμί στους χωματένιους φούρνους στις αυλές των σπιτιών μας. Το βράδυ στο τζάκι με τα ξύλα όλοι απολάμβαναν με καλαμποκίσιο αλεύρι το κατσαμάκι ή μαμαλίγκα, ένα κουρκούτι που απλώνονταν στα ριχά πιάτα μας με πασπαλισμένη ζάχαρη επάνω. Το χειμώνα από τα καρποφόρα δέντρα και τα μπέλια τρώγαμε τα ξερά σίκα, τις σταφίδες, τα καρύδια και τα μύγδαλα και κάμποσες φορές κατεβάζαμε το απολαυστικό παστοκίδωνο. Συχνά τις Κυριακές οι μανάδες μας έφτιαχναν χαλβά, ένα λάδι, δύο σιμιγδάλι, τρία ζάχαρη, τέσσερα νερό. Όλοι ήξεραν τη συνταγή με χοντροκομμένο καβουρδιστό αμύγδαλο και με φόρμα το σχήμα του μεγάλου κουταλιού. Όλοι στον χειροκίνητο μήλο του σπιτιού, στον μήλο του καφέ, άλεθαν καφέ και ρεβίθι που μοσχοβολούσε ο τόπος. Και τα πρωινά που ετοιμαζόμασταν για το σχολείο, κατεβάζαμε μια τσάφκα ή ένα μπικιόνι ή μια πύληνη παδέλα γάλα με κακάο και ζάχαρη ή άλλη με αλάτι, γάλα από τη γίδα που οι περισσότεροι είχαμε πίσω από τα σπίτια μας σε μια άκρη του φραγμένου κήπου. Και βέβαια, και κλείνει με αυτό, τις κρύες νύχτες του χειμώνα συνοδεύαμε τη φωτιά στο τζάκι, απολαμβάνοντας συχνά ένα αχνιστό βαθύ πιάτο τραχανά και μοιραζόμασταν για επιδόρπιο κάστανα ψημένα στα κάρβουνα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είχαν μία εμφάνιση προφανώς ταλαιπωρημένη, όχι και πολύ καθαρά θα ήταν, μπορεί να φανταστεί κανείς, και ο ελβετός ιατρός παρεξήγησε όλα αυτά τα πράγματα και πίστεψε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι περίπου ετοιμοθάνατα. Όμως εξηγεί ο αείμνηστος καθηγητής Παλιούρας ότι από την άποψη του φαγητού έτσι είχαν μία μεγάλη ποικιλία η οποία τους εξασφάλιζε όλα αυτά που ήθελαν ώστε όχι μόνο να μην πεθάνουν, αλλά να κάνουν για ένα πολύ γερό οργανισμό και να φτάσουν όλοι μέχρι τα γεράματα. Θα ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο από τους εξαίρετους ομιλητές πάνω σε αυτό, από την κυρία Λάμαρη και από τον κύριο Καραμανέ, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, κύριε Κοντονάση, να ακούσουμε για την κυρία Συνοδεινού. Κυρία Συνοδεινού, ενεργοποιείτε το μικρόφωνο σας, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μ' ακούτε? Μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές ομιλίες. Η ώρα έχει περάσει, θα είμαι πολύ σύντομη. Απλώς θα ήθελα να πω ότι και στην Αμοργό Παναγιώτη είχε συμβεί το ίδιο. Είχαν έρθει οι γιατροί και είχαν πει ότι όλοι είμαστε ετοιμοθάνατοι. αλλά δεν νομίζω ότι το πήρε κανείς τα σοβαρά. Όπως είπες και εσύ, ίσως είμαστε φτωχικά ντυμένοι σίγουρα. Δεν θα είμαστε και πολύ καθαροί σίγουρα. Όταν ερχόταν επιθεωρητής στο σχολείο, θυμάμαι, προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε τα αυτιά μας. Τέλος πάντων. Τώρα,
Πολλά θα είχα να πω, αλλά δεν θα επιμείνω, έχει περάσει η ώρα. Κυρία Λάμαρη, ήθελα, σκέφτομαι στη διατροφή των αρχαίων, ποια ήταν τα κύρια φαγητά τους, που ήταν, σαν να λέμε έτσι, καθημερινά. Και το δεύτερο είναι, υπήρχε μεγάλη διαφορά στη διατροφή ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς. Μ' ακούτε? Ναι. Επίσης, έχω προσέξει, τώρα τα λέω έτσι σκόρπια, ότι στα αποσπάσματα των κωμικών πολλά αστεία γίνονται με το φαγητό και επανέρχονται συνέχεια αυτά τα πράγματα. Και επίσης, έχει καμιά σημασία που τον Ηρακλή, τον καημένο, τον παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι τόσο λέμαργος και όπου πλησίαζε αυτός, κλείναν όλα τα καπηλιά, όλα τα εστιατόρια κτλ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Συνοδεινού. Κυρία Λάμαρη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Βεβαίως. Καταρχάς, κυρία Συνοδεινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Εγώ που σας βλέπω. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά, αν θυμάμαι όλες τις ερωτήσεις. Αρχικά να μιλήσω για τα βασικά αυτά φαγητά. Νομίζω δεν θα ακουστεί νεωτερισμός τώρα αυτό που θα πω, ειδικά από αυτή τη συζήτηση, μετά από αυτή τη συζήτηση. Τα φαγητά είναι πάνω κάτω αυτά που έχουμε στη νεότερη Ελλάδα έτσι, και τις βλέπουμε έτσι ακριβώς. Αυτά για τα οποία μας μίλησε ο κύριος Καραμανές, αυτά για τα οποία ξέρουμε ότι αποτελούν τη βάση της μεσογειακής διατροφής. Έχουμε δηλαδή πάλι ελαιόλαδο, έχουμε όσπρια, έχουμε σιτηρά και σιγά σιγά έτσι όπως μας σχολίασε και η κυρία Ροζοκόκη, γίνεται πιο συχνή η κατανάλωση ψαριών και κρέατος κτλ. Οπότε θα έλεγα ότι είναι η βάση από τα σιτηρά, τα δημητριακά, τα όσπρια και τα λαχανικά και σε αυτά υπάρχουν φυσικά σε πιο μικρές ποσότητες το κρέας, το οποίο είναι βέβαια χοιρινό, είναι το κοτόπουλο και είναι και το μοσχάρι, είναι και το αρνί και μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από ψάρια. Τώρα, ως προς το θέμα της διάκρισης ανάμεσα στα φαγητά των φτωχών και τα φαγητά των πλουσίων, τα πράγματα εδώ είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση, νομίζω, με αυτό που συμβαίνει σήμερα, αλλά εξηγείται αυτή η διαφορά. Δηλαδή, η διαφοροποίηση έγκυται στο θέμα της σπανιότητας. Ό,τι μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα είναι καλό, αλλά είναι, επειδή είναι εύκολα προσβάσιμο, το τρώνε και οι φτωχοί πολύ περισσότερο, το οποίο για μας θα μπορούσε να είναι ένα είδος φαγητού πιο πολυτελούς, το οποίο όμως δεν είναι στην αρχαία Ελλάδα, επειδή ακριβώς το βρίσκεις εύκολα. Και θυμάμαι, για παράδειγμα, κάποια χωρία από τη Μέση Κωμωδία, στα οποία γίνεται μια συζήτηση και ένας μάγειρας μιλάει και λέει, μωρέ, κάτι να βρω να μαγειρέψω που να είναι καλό, αλλά να είναι και οικονομικό. Και του προτείνει ο συνομιλητής του, μα γιατί δεν βρίσκεις κανένα λαγό? Βρίσκεις παντού, όπου θες θα βρεις λαγό. Είναι και καλός, είναι και λιγουδιά, τρώγεται και εύκολα και δεν θα βάλεις και το χέρι στην τσέπη. Οπότε νομίζω η διαφορά ανάμεσα στο φαγητό του φτωχού και το φαγητό του πλούσιου, δηλαδή στο τι είναι μια πιο πολυτελής λιχουδιά στην αρχαία Ελλάδα, έτσι όπως προκύπτει από την Κωμωδία, περισσότερο από τα χωρία της Κωμωδίας, έγκυται στο θέμα του πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο φαγητό. Τώρα ως προς τον Ηρακλή, νομίζω ότι πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας περισσότερο στην εξέλιξη του τραγικού είδους, του δραματικού είδους μάλλον πρέπει να πω, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ο Ηρακλής μου θυμίζει εμένα περισσότερο τυπικό χαρακτήρα
και έρχεται στο μυαλό μου η έννοια του τυπικού χαρακτήρα της μέσης και της νέας κωμωδίας, η οποία δίνει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους ήρωες, που μετέπειτα βεβαίως αυτά εντείνονται ακόμα περισσότερο για να εξυπηρετήσουν ιδεολογικούς, αφηγηματικούς και θεατρικούς σκοπούς. Προσπάθησα πολύ σύντομα να απαντήσω. Ναι, ευχαριστώ. Σε όλες τις ερωτήσεις, αν τις θυμήθηκα καλά, και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε. Να κάνω και εγώ να υποβάλω και εγώ ένα ερώτημα τώρα, συνδέοντάς το με αυτά που είπε η κυρία Συνοδεινού, για τη διαφορά στις διατροφικές συνήθειες φτωχών και πλουσίων. Κάνατε μια αναφορά, κυρία Λάμαρη, μάλλον αρκετές αναφορές στο ότι οι μάγειρες γίνονται αντικείμενο χλέβης και στην κωμωδία και σε ιατρικά κείμενα ακόμα. Έχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες για το κοινωνικό στάτους των μαγείρων στην αρχαιότητα. Ακόμα θυμάμαι τον Δημοσθένη, τον Πέρι του Στεφάνου, να εξακοντίζει μια σειρά από κατηγορίες εναντίον του Εσχήνη, αποκαλώντας τον γραμματέα, υπογραμματέα, όλα τα ευτελή επαγγέλματα εξίσκησε στο παρελθόν, και κάποια στιγμή τον αναφέρει και ως γιο μιας γυναίκας που μαγείρευε. Σε τελετές βέβαια, οπότε εκεί πάμε και στο θρησκευτικό στοιχείο, πάμε και αλλού, αλλά έχουμε άλλες πληροφορίες για το κοινωνικό στάτους των μαγείρων στην αρχαιότητα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεραφείμ. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι, όπως ανέφερα και στην ομιλία, ότι δεν ήταν δούλοι, ήταν ελεύθεροι. Σίγουρα όμως δεν ήταν κάποιου υψηλού οικονομικού ή κοινωνικού επίπεδου, γιατί αναγκάζονται να δουλεύουν, να βρίσκονται στη δούλεψη κάποιου, όπως θα λέγαμε σήμερα. Επίσης, σίγουρα ήταν επιφορτισμένοι με ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, διότι έπρεπε να αναλάβουν την προετοιμασία του φαγητού από ένα πάρα πολύ αρχικό στάδιο, δηλαδή να πάνε στην αγορά να το αγοράσουν και μετά να το ετοιμάζουν και μετά να ξέρουν πώς θα το σερβίρουν κτλ. Τώρα, η χλέβη αυτή την οποία αναφέρατε, η οποία όντως υπάρχει, γιατί είναι βαθιά κομικοί χαρακτήρες στη μέση και στη νέα κωμωδία οι μάγειροι, νομίζω δεν συνδέεται τόσο με το τι συνέβαινε στα αλήθεια κοινωνικά, αλλά συνδέεται περισσότερο με το ποιες είναι οι πηγές μας για τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Αν λοιπόν οι πηγές μας είναι κυρίως κωμικά κείμενα, γιατί αυτές είναι οι πηγές μας για την επαγγελματική κατηγορία ως επιτοπλίστων, καταλαβαίνουμε ότι οι πληροφορίες που θα έχουμε έχουν αυτό τον χρωματισμό. Και αυτό βεβαίως επιστημονικά το συνδέουμε γενικότερα και με πολλές άλλες επιστημονικές θεωρίες. Για παράδειγμα, μου έρχεται στο μυαλό η θεωρία της Λεύκοβιτς σχετικά με τους βίους, με τους αρχαίους βίους των ποιητών, σύμφωνα με τους οποίους σύμφωνα με την οποία θεωρία οι αρχαίοι βίοι δεν πρέπει να είναι αξιόπιστοι, διότι φαίνεται περισσότερο ότι έχουν συντεθεί κατόπιν εορτής και με βάση τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τα ίδια τα έργα των ποιητών, παρά με αξιόπιστες πληροφορίες όντως για τη ζωή των ποιητών. Άρα κάπως έτσι τώρα θα δημιουργήσω ένα τέτοιο παράλληλο, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό αυτή η απαξίωση η κοινωνική και επαγγελματική που φαίνεται να υπάρχει προκύπτει περισσότερο εξαιτίας της πηγής που έχουμε για τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία, που είναι τα κωμικά κείμενα, άρα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο που να μας δημιουργεί αυτού του είδους την αντίδραση, παρά σχετίζεται με το τι συνέβαινε στα αλήθεια ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε. Πάντως, οπωσδήποτε ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτοί οι καημένοι άνθρωποι, αν παραπονιόντουσαν και λίγο παραπάνω ή υπερέβαλαν ή εξυμνούσαν τις και περιευτολογούσαν για τις ικανότητές τους, είχαν ένα δίκιο, έτσι νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή έχει περάσει ώρα, να πάρουμε και την κυρία Πρασίνου, να την ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Πραγματικά ήσασταν όλοι υπέροχοι, βοηθήθηκα πάρα πολύ, πήρα πολλές γνώσεις. Απλά ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας, εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε μικρά παιδιά. Και ήρθαμε στην αρχή, νομίζω ο κύριος Λαζάρου, το φαγητό είναι συναναστροφή, είναι ένα αγκάλιασμα, θα μπορούσαν να γίνουν πολλές συνομιλίες ειρήνης μετά από ένα φαγητό, είναι τέχνη, απόλαυση. Και θα μπορούσε να προβληθεί και η πολιτιστική ιδιοσυστασία της κάθε χώρας
μέσα από τη μνήμα της διατροφής. Εγώ λοιπόν ως εκπαιδευτικός είχα σκεφτεί ένα σχέδιο δράσης απλά λόγω της υγείας μου δεν μου επιτράπει. Τώρα από το ερχόμενο έτος το σκέφτομαι και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Πρόσκληση να μιλήσω με γονείς, να κάνω ένα βιωματικό εργαστήριο πάνω στη διατροφή, προβάλλοντας το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Να προσκαλέσω γονείς που θα είναι από άλλος από την Πελοπόννησο, όπως είπε η κυρία Συνοδεινού, νομίζω από την Αμοργό, από νησιά, το Κυκλάδο, από την Κρήτη, να κάνουν να μαγειρέψουν, να τα φέρουν στο σχολείο μας, όπως επίσης και από κάποιους, από παιδιά από άλλες χώρες. Γιατί έχουμε παιδιά μετανάστες από το Ιράν, από την Αιθιοπία. Απλά μου δώσατε πολύτιμες ιδέες, γιατί είπα και κάποιος, δεν ξέρω, ο κύριος Λαζάρου ή κάποιος, νομίζω, καθηγητής από την Κύπρο, ότι πρέπει να, όχι μόνο να μείνουμε στην θεωρία, αλλά να έχουμε και κοινωνική δράση και σχεδία. Αυτό λοιπόν σκέφτομαι και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Απλά με βοηθήσατε να το πλαισιώσω, να βάλω και την ελληνική λογοτεχνία, να κάνω κάποιες αφηγήσεις παιδιών, ούτως ώστε να μοιηθούν λίγο και τα μικρά μας παιδιά σε όλη αυτή τη διατροφικές συνήθειες της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε θερμότατα, κυρία Πρασίνου. Χαίρομαι που δίνουμε ιδέες ως Λογοδημία και ως Ακαδημία Αθηνών. Ένα σχόλιο από τον κύριο Καραμανέ για όσα είπε ο κύριος Καρανάσιος και συνολικότερα. Κοντονάσιος. Για την κυρία Πρασίνου, είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά, το εκπαιδευτικό υλικό του Κέντρου Λαογραφίας για την ελιά και το λάδι, που είναι και για μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά. Και άλλα που είναι και στην ιστοσελίδα, αν επικοινωνήσετε με την γραμματεία του κέντρου, η Ακαδημία πάντα στέλνει και τα έντυπα στους εκπαιδευτικούς. Ευχαρίστως. Το έχω ήδη σημειώσει, κύριε Καραμανέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλετε, τηλεφωνήστε και θα σας το στείλουμε και τα links της ιστοσελίδας. Αυτά που είπε ο κύριος Κοντονάσιος, εγώ δεν το πιστεύω ακόμη ότι ο καθηγητής, ο Αθανάσιος Παλιούρας, δεν είναι πια μαζί μας, ότι έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από τότε που έφυγε και έτσι συγκινήθηκα πραγματικά που άκουσα ξανά, έτσι θα διαβάσετε και πολύ ωραία το λόγο του. Να πω ότι έχει δίκιο, ξέρουμε ότι έχει δίκιο, φυσικά είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει και πού οφείλεται αυτό που περιγράφει ο Παλιούρας. Οφείλεται σε αυτό που νομίζω ο κύριος λόγος ήταν ότι η διατροφή είχε μια κοινωνική διάσταση. Δηλαδή ότι υπήρχε οι κοινωνίες αυτές, μπορεί να είχαν λίγους πόρους, οι άνθρωποι ήταν ολιγαρκείς, όντως δεν τρέφονταν πάρα πολύ και αυτό σόκαρε το γιατρό, τον ξένο, αλλά δεν τους έλειπε τίποτα, γιατί ξέρανε να μοιράζουν τροφή. Δεν ήταν κατακερματισμένες αυτές οι κοινωνίες. Υπήρχε κοινωνική συνοχή στις παραδοσιακές κοινωνίες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο διαμοιρασμός και η πρόσβαση στην τροφή γινόταν κατά τρόπο εθιμικό και γινόταν με τρόπο οργανωμένο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα που πρόσφερε τροφική ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Χήρος, αναφερθήκαμε στο Χήρο, από την νεολιθική εποχή, ήταν η διατροφική αποθήκη της οικογένειας. Τρέφονταν με αποφάγια, αλλά με τα παστά κλπ. Ζούσε την οικογένεια με πολύτιμες πρωτεΐνες έως την άνοιξη από τα χειροσφάγια που αρχίζουν στην Πελοπόννησο τον Οκτώβριο και στα νησιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, βέβαια, τα Χριστούγεννα, πάμε έως την Άνοιξη, έχουμε παστά χοιρινά, έχουμε λίπος. Διατηρούν αποξηραμένα φρούτα και έχουν πάντα κρασί, τσίπουρο, το οποίο με πολλή οικονομία το κρατάνε στο τέλος, όπως και το πολύ αλμυρό και ίσως δυσάρεστο για τα ευαίσθητα σημερινά στομάχια τυρί, το οποίο μένει στο κατώι.
δύο ιστορικά, δύο φορές μόνο, ταράχτηκε, ας το πούμε, διαταράχτηκε χωρίς στην ελληνική ύπαιθρο να καταρρεύσει μέσα στον 20ο αιώνα το σύστημα της τροφικής ασφάλειας. Η πρώτη φορά ήταν στο διχασμό, τον εθνικό διχασμό που συνοδεύτηκε από την Ισπανική γρίπη του 2017, του 1917, και η δεύτερη ήταν στην κατοχή. Και οι δύο φορές που διαταράχτηκε το σύστημα και έφτασε στα όρια του χωρίς να καταρρεύσει στην Ήπεθρο, επαναλαμβάνω, στην Ήπεθρο, όχι στις πόλεις. Οι πόλεις είναι μια άλλη ιστορία. Και ενώ όταν λέω τις πόλεις, δεν εννοώ τις επαρχιακές πόλεις. Το Αγρίνιο, η Λάρισα, οι επαρχιακές πόλεις λειτουργούν ως αποδέκτες διατροφικών προϊόντων μιας πολύ σχετικά μικρής περιοχής. Έτσι, το σύστημα στους ελληνικούς τόπους και κατά τη διάρκεια της Οθωματικής Αυτοκρατορίας και παλιότερα φρόντιζε για την τροφική επάρκεια στο επίπεδο της επαρχίας, του καζά δηλαδή του Οθωμανικού. Ένας καζάς, μια επαρχία, έπρεπε να μπορεί να ζήσει χωρίς να ζήσουν οι άνθρωποι χωρίς να φέρουν, χωρίς να χρειαστεί να φέρουν πράγματα απ' έξω. Οπότε αυτό που θα έλεγα, έτσι για να μην μακρηγορήσω, να σας παραπέμψω και σε ένα άρθρο που έχω γράψει και λέγεται, έχει ως τίτλο «Παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης της έλλειψης τροφίμων κατά την ανοιξιάτικη μεταβατική περίοδο», γιατί το σημείο το κομβικό του έτους, εκεί που υπήρχε η πείνα, ήταν την άνοιξη. Ενώ είναι μια ωραία εποχή η άνοιξη, είναι η εποχή που τελειώνουν τα αποθέματα του χειμώνα και ακόμα δεν υπάρχει η νέα σοδιά. Ακόμα και αυτή τη δύσκολη περίοδο υπάρχουν όλα αυτά τα έθιμα γύρω από το Πάσχα, μεταφοράς, διανομής τροφίμων. Σκεφτείτε, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ανάληψη, ποιμένες που κατεβαίνουν στα βουνά και αρχίζουν να μοιράζουν γάλα στις οικογένειες. Πρώιμος θερισμός κάποιου χωραφιού, κάποιου που μέστοσε, είδε το στάχι, και διαμοιρασμός στην κοινότητα. Όλα αυτά ήταν πραγματικά συσίτια που συνέβαλαν, πραγματικά ήταν πολύ αποτελεσματικό το παραδοσιακό σύστημα στο να αποφεύγεται η πείνα. Ήταν ολιγαρκίες, αυτό το περίφημο, η ολιγάρκια του Έλληνα. Αλλά οι άνθρωποι, παρά τα προβλήματα, επιβίωναν και ζούσαν. Μπορώ να πω κάτι, πολύ ναι, λίγο. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καραμανέ, εγώ τα έχω ζήσει αυτά που είπατε. Ήτανε πολύ σοφό, μ' ακούτε. Βεβαίως, πολύ βεβαίως, σοφό βεβαίως. Το σύστημα τότε, χωρίς να υπάρχει καμία βοήθεια από το κράτος, καμία επιδότηση, τίποτα. Οι άνθρωποι φρόντιζαν τότε που είχαν έρθει οι γιατροί και μας είπαν ότι όλοι θα πεθάνουμε. Δεν πέθανε κανείς δηλαδή. Είχανε φροντίζαν οι άνθρωποι να έχουν για όλο το χρόνο πρώτο λάδι, σιτάρι. Στην Αμοργό είχαμε το φάβα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε ελιές, είχαμε τυρί, αυτό που φτιάχναμε κτλ. Επίσης υπήρχε κάτι άλλο, υπήρχε ανταλλαγή προϊόντων. Δηλαδή ο πατέρας μου είχε τυρί, έδινε τυρί. Ο άλλος είχε λαχανικά, του δίνε λαχανικά, καταλαβαίνετε πώς γινόταν. Καλώς, αυτό είναι άνοιξη, μια κοινωνικότητα. Ναι, μετά την άνοιξη που λέτε ότι είναι δύσκολο, υπήρχε και εκεί μια διέξοδος, γιατί τότε είχε αρχίσει το γάλα από τα ζώα, το τυρί από τα ζώα. Οι κότες είχαν αρχίσει να γεννάνε περισσότερο, καταλαβαίνετε. Και έτσι καλυπτόταν αυτό το τυρί που τέλειωνε το χοιρινό, το παστό, ξέρετε, ή ο καβουρμάς, που ήταν πολύ ωραίος ο καβουρμάς, ξέρω εγώ. Και υπήρχε δηλαδή μια πρόνοια πραγματικά σοφή. Μπορεί να μας λείπαν ορισμένα πράγματα, δηλαδή να θέλαμε πιο πολλά γλυκά, ξέρετε, αλλά δεν πεινούσαμε ποτέ, κανείς δεν πεινούσε δηλαδή εκείνα τα δύσκολα τα χρόνια που είπαμε ότι δεν υπήρχε, και οι τροφές ήταν υγιεινές τελικά. Τρώγαμε τα προϊόντα της γης, το λάδι, το σιτάρι, τον καρπό όπως το λέγαμε, το φάβα, τη φακή όπως την λέγαμε με το αρχαίο όνομα, και τα λοιπά. Ναι, ευχαριστώ. Και αυτού του είδους την κοινοτικότητα εντός εισαγωγικών νομίζω ότι συναντάμε ακόμα σε επαρχιακές πόλεις, ή όχι, κύριε Καραμανέ? Στην Κύπρο πάντως σίγουρα. Το συναντάμε
Ναι, το συναντάμε περισσότερο σίγουρα από τις αστικά κέντρα. Δεν πάβει όμως τα πρότυπα τα αστικά, γιατί ξέρουμε ότι στις κοινωνίες τις σύγχρονες υπάρχει ένα αγροτικό και αστικό συνεχές, έτσι το λέμε, το λέει και η κοινωνιολογία, και τα αστικά πρότυπα μεταφέρονται μερικές φορές στα χωριά, τα ασπάζονται και με μεγαλύτερη ευκολία και με λιγότερη κριτική από ότι στις πόλεις, ενώ τον αστικό τρόπο ζωής. Ερχόμαστε σε πράγματα που είπαμε, αναφέραμε ήδη, δηλαδή ότι είναι ένα θελκτικό πρότυπο, είναι κυρίαρχο πρότυπο ευζωίας, και αυτό βέβαια όταν γίνεται με έναν άκρητο τρόπο και όταν δεν έχει φροντίσει και κάποιος, το κράτος, λέμε συνήθως το κράτος, τώρα το κράτος βέβαια και εμείς είμαστε μέρος αυτού του κράτους, οργανικό μάλιστα, ειδικά εμείς, δεν έχουμε ίσως φροντίσει όσο θα έπρεπε, ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί, να αποκτήσει αυτό που λέμε διατροφική παιδεία και να αξιολογήσει πραγματικά αυτά τα πρότυπα. Αναφέρθηκε η κυρία Συνεδρινού στα γλυκαντικά της εποχής. Η ζάχαρη, ξέρετε, ότι δίνει μεγάλη ενέργεια και γρήγορη ενέργεια. Δεν υπήρχε ζάχαρη στο παραδοσιακό πλαίσιο, υπήρχε το μέλι και υπήρχε και ο μούστος, η μουσταλευριά που φτιάχνανε. Αυτά ήταν τα γλυκαντικά από την αρχαιότητα έως τη δεκαετία του 50. Μετά βέβαια εισρέει η ζάχαρη και είναι χρήσιμη τα πρώτα χρόνια. Την βάζανε πάνω στη φέτα, στα παιδιά, στα χωριά κτλ. Οι γιαγιάδες και τη δίνανε κτλ. Ήταν και φτηνή. Παρότι υπήρχε η ζάχαρη, βέβαια από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια υπήρχε στον ελληνικό χώρο. Αλλά όταν γίνεται πια πολύ προσβάσιμη, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και οι αρνητικές συνέπειες της ζάχαρης, τις οποίες έχει περιγράψει πολύ καλά η κυρία Τριχοπούλου. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί. Επειδή έχει περάσει η ώρα, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Λάμαρη, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ για αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις, όπως και τον κύριο Λαζάρου για τη συζήτηση που είχαμε στην αρχή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον αφανή ήρωα της απόψινής τηλεδιάλεξης, τον κύριο Φάνη Σαλάπα, εκ μέρους του Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου του Γραφείου Μηχανογράφησης, ο οποίος στηρίζει όλες τις δράσεις των ερευνητών. Είναι ο άνθρωπος κλειδί για την πραγματοποίηση όλων αυτών των διαλέξεων και των εργασιών της Ακαδημίας Αθηνών, και δίχως αυτόν δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα. Επομένως, ο έπαινος και οι ευχαριστίες αποδίδονται μέσα από την καρδιά μας και στον κύριο Σαλάπα. Ένα καταληκτικό σχόλιο, κυρία Λάμαρη, ένα καταληκτικό σχόλιο, κύριε Καραμανέ, και η κυρία Ροζοκόκη, και να κλείσουμε. Κυρία Λάμαρη. Βεβαίως. Δεν θα μιλήσω πολύ ακόμα. Πιστεύω έχει περάσει η ώρα, οπότε όλοι θα έχουν κουραστεί. Απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, κύριε Σεραφείμ, και σε όλους τους εκπροσώπους της Ακαδημίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετείχα και εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικά όλα τα συμπεράσματα που είχαμε. Ευχαριστώ και πάλι και ευχαριστώ και όλους τους ακροατές και όλους αυτούς που συμμετείχαν στη συζήτηση. Είμαι πολύ χαρούμενη και ήταν μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δική μας τιμή. Κύριε Καραμανέ. Και εγώ από την πλευρά μου πραγματικά να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήταν μια εκπληκτικά οργανωμένη συζήτηση, τόσο πλούσια, τόσο... Άλλωστε το μετά από 3 ώρες ότι κάποιες δεκάδες ανθρώπων παραμένουν και συζητάμε, το αποδεικνύει. Ανδρέα μου, και εσύ και οι εκλεκτοί συνάδελφοι, η Αλεξάνδρα και ο Θανάσης, να είστε γεροί και να έχετε δύναμη, υγεία και να οργανώνετε πάντα τέτοιες έτσι ψυχοφελείς πραγματικά εκδηλώσεις. Τέτοιες ωραίες συζητήσεις. Ευχαριστώ και την κυρία Λάμαρη και όλους τους ανθρώπους, τις κυρίες και τους κυρίους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε θερμά. Αλεξάνδρα, ένα καταληκτικό σχόλιο παρακαλώ, και ολοκληρώσα. Ναι.
Λοιπόν, πρωτού ευχαριστήσω όλους, γιατί ήταν όλοι τους εξαιρετικοί. Θα ήθελα να επιστρέψω έτσι κυκλικά σε μία παρατήρηση που μας έκανε ο κύριος Λαζάρου σχετικά με την πληθώρα των μαγείρων που εμφανίζονται έτσι το νεοφώτιστο στην εποχή μας και τελικά κάνουν και ζημιά στην τεχνία. Το ίδιο παράπονο το είχε και ένας αρχαίος κωμικός, ο Σωσίπατρος, και βάζει στο στόμα ενός μαγείρου φημισμένου να λέει τα εξής: «Η τέχνη μας δεν είναι ευκαταφρόνητη αν τη νιώσεις καλά, αλλά το πράγμα έχει νοθευτεί και όλοι ισχυρίζονται ότι είναι μάγειροι, ενώ δεν έχουν ιδέα από μαγειρική τέχνη. Έτσι, η τέχνη μας χάνει σε υπόλοιψη και συμβουλεύει ότι ο καλός μάγειρας πρέπει να εκπαιδευτεί από παιδική ηλικία, να έχει γνώσεις γύρω από το φυσικό κόσμο, ακόμα να έχει γνώσεις αρχιτεκτονικής και στρατηγικής. Διότι πρέπει να ξέρει ότι οι τροφές ποια συμπεριφορά αποκτούν σε διάφορες εποχές. Αν, ας πούμε, η μέρα είναι πιο μεγάλη, πιο μικρή, ο ήλιος πιο δυνατός ή όχι, ανατολή ή δύση των άστρων, ακόμα να έχει γνώσεις αρχιτεκτονικής, να στήσει σωστά το μαγειρίο του, να έχει φως όσο πρέπει, να αερίζεται, διότι ο καπνός επηρεάζει την ποιότητα των φαγητών, αλλά να έχει γνώσεις και στρατηγικής, δηλαδή να σερβίρει και να αποσύρει πιάτα την κατάλληλη στιγμή. Άλλα πιο γρήγορα, άλλα αργά, άλλα ζεστά, άλλα κρύα. Να παρακολουθεί και τη διάθεση των συνδετημόνων. Και θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με ένα ωραίο απόσπασμα του λυρικού ποιητή Ανακρέοντα από την Τέο της Μικράς Ασίας, μια και φέτος γιορτάζουμε, δηλαδή κλειβόμαστε 200 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, έτσι να θυμηθούμε πόσα πράγματα μας προσέφεραν αυτές οι περιοχές. Λοιπόν, σε ένα αποσπασματάκι ο Ανακρέων λέει το εξής: «Γευμάτισα κόβοντας ένα κομματάκι λεπτού παστελιού, όμως ήπια άσπρο πάτο ένα αρκάδο κρασί. Και τώρα τρυφερά κρούω τη θελκτική άρπα, κάνοντας σκαντάδα στην αγαπημένη μου». Με αυτό θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω. Είμαστε σε περίοδο 40ης. Επομένως, όσοι θέλουν για πρωινό ένα ποτηράκι κρασί και λίγο παστέλι και να σκέφτονται ό,τι αγαπημένο έχουν στο μυαλό τους, είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι μια ενασχόληση ή οτιδήποτε άλλο. Καλό Πάσχα σε όλους. Μέχρι την επόμενη φορά. Νομίζω ότι αυτή ήταν όντως μία από τις νοστιμότερες τηλεσυναντήσεις και τηλεδιαλέξεις της λογοδημίας. Όταν ξεκινούσε αυτή η σειρά διαλέξεων, δεν ξέραμε πραγματικά πώς θα προχωρούσε με την κυρία Ροζοκόκη. Το είχαμε σκεφτεί και το είχαμε σχεδιάσει. Τώρα βλέπω ότι πετυχαίνει έναν από τους σημαντικότερους σκοπούς της, που είναι όλη η ουσία της πανεπιστημιακής και της ερευνητικής εκπαίδευσης, κατά τη γνώμη μου. Να μάθει ο ένας από τον άλλο. Αυτό έγινε απόψε. Και όταν γίνεται αυτό, πολύ περισσότερο σε μια αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και στα ερευνητικά κέντρα, κάτι μαγικό συμβαίνει στον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσία σας. Εύχομαι και εγώ καλή Ανάσταση. Και σας περιμένουμε μετά το Πάσχα, 11 Μαΐου, την ίδια ώρα, από την ίδια συχνότητα της αγαπημένης Ακαδημίας Αθηνών, με τον εξαιρετικό ρητοροδιδάσκαλο, ρητορολόγο και ρητορολάγνο, εξίσου πάλι από τη Θεσσαλονίκη μάλλον, τον κύριο Ευάγγελο Αλεξίου, για να μιλήσουμε για την αρχαία ελληνική ρητορική σήμερα. Ευχαριστώ θερμότατα. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Καλό Πάσχα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους. Καλή Ανάσταση σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Θερμά καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάνη, θερμότατα ευχαριστούμε. Ωραία. Να είστε καλά. Πάμε.